Ευχαριστείτε μέσα. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατριπτικής έκφρασης. Δείτε γατάκια πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Πάρτε μαθήματα. Τα λέμε αυτά στην αρχή. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν. Κάτι ξέχασες να πεις. Κατελημένη συχνότητα. Τα έχω διαβάσει, θα σας. Τα έχω διαβάσει. Η εκπομπή λέγεται Κουβέντα στην Τρόβλη. Η αγαπημένη σας σταγόνα. Σταγόνα, είπαμε διάφορα. Δεν είναι το κοινωνικό βασανιστήριο. Βρισκόμαστε στην Τρόβλη των χαοτικών ραδιοζωνών και στάζει. Τα παπάρια μας όλα, ξεκινάει η κουβέντα στην Τρόγλη. Η κουβέντα αυτή θα ασχολείται με το κάψιμο της καθημερινότητας, τη φρίκη που ζούμε όλοι μας και τρόλινγκ. Το ράδιο ψαλίδι εδώ στο Ρέθιμο. Ακούω, αλλά ακούγεται πολύ χαμηλά στο βάθος της σπηλιάς. Από τη σπηλιά βγαίνουμε κι εμείς, άλλωστε. Τα αντριβόλη στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, από Θεσσαλονίκη παίρνουν τα παιδιά. Μας ακούνε και από εξωτερικό, ρε. Ωρε, σιγά μη σας πέρανε και από τη συγκέντρωση να σας κάνει σοβαρή τοποθέτηση. Ένα ρεμπού, Αλένη. Θα κάνω τριγωνομετρική κίνηση στο ραντάρ. Για κάνε μια. Μας λέει, μόλις σκοτώσετε το Beethoven με ένα βλέμμα σας ξεφτύλισα, you motherfuckers. Από την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι στον χώρο εργασίας. Αν θες να πάμε να πιούμε μια μπύρα, να σου πω ό,τι θες. Αυτό τι είναι, ραντεβού θανάτου? Όχι, δεν είναι ραντεβού θανάτου. Ραντεβού θανάτου είναι αυτό με μένα. Ωραία. Είπα να βγούμε να πιούμε μια μπύρα να συμφωνήσουμε. Ευερεστική. Ναι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πέντε. Αν μπορείτε τώρα που θέλουν τα παιδιά με τις μηχανές, ναι, οι δικοί μας, να τους πείτε να πάνε πίσω από το μαγαζί, κύριε, να πίνουν τους καφέδες. Γιατί εντάξει, τους βλέπει ο κόσμος και διαμαρτύρονται ότι η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τίποτα, ότι καίνε βενζίνες. Ανοίγουν την πόρτα και είναι 15 αγριότουρκοι. Ξέρεις πως είναι. Είναι αγριόγατες. Ναι. Με μια σόμπα στη μέση και έψιναν κάτι κάστανα. Νιώσε τώρα. Έχει φύγει η φάση. Αέρα. Ένιωσαν σταγόνες. Η παρούσα εκπομπή είναι σατυρική και έχει καθαρά χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ο σχολιασμός θεμάτων και η ανάλυση τους από τους συμμετέχοντες έχει ως σκοπό να διευρύνει την κριτική σκέψη των ακροατών, προσπαθώντας να αποδομήσει δογματικές και απολυταρχικές αντιλήψεις που εκπέμπουν ελιτισμό και ιδεολογική γαματοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ως στόχο να προσβάλλουμε την προσωπικότητα ή να επιφέρουμε τη διαπόμπευση δυσφήμιση όσων προσώπων, καταστάσεων και ιδεολογημάτων την χάνει να κατονομάσουμε στα πλαίσια της εκπομπής. Όπως είναι γνωστό, ενοιολογικά πάντα, η σάτυρα επιχειρεί τον εμπεγμό κάποιας έννοιας ή προσώπου που ο σατυρικός καλλιτέχνης θεωρεί ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση με σκοπό συχνά τη βελτίωση του αντικειμένου. Γίνεται μέσω μεθόδων όπως η παροδία, η υπερβολή, η σύγκριση, η αναλογία και η ειρωνία. Διευκρινίζουμε λοιπόν πως το τρόλινγκ είναι τέχνη και είναι εδώ για να προβληματίσει και να ριζοσπαστικοποιήσει συνειδήσεις. Η Τρόγλη είναι εδώ και χλεβάζει το λαό. Άλλοι και τρεις άλλοι. Μια μάνα. Μια έτσι. Μπείτε στο κλίμα όλοι. Τάκα. Τα καρφιά από τον Καλατράκα. It's alive! Πεθαίνει. Ζυζυζυ. Πού είναι ο Θεοδόσης? Στη λειτουργία. Ha 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 ha
Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες για την ανατρεπτική έκφραση. Και είναι κουβέντα στην Τρόγλη που μόλις ξεκινάει χριστιανικά και ορθόδοξα. Έτσι. Με ευλάβεια, με ευλάβεια. Πασόκρε μαλάκες. Αυτά είναι τα ιερά σας, ρε. Είχαμε μια κουβέντα εδώ πέρα με τα παιδιά και λέγαμε αν ο Jesus from Nazareth δεν προβληθεί στον Αντένα, θα είχαμε riots, θα είχαμε διάφορα πράγματα. Θα προβληθεί η χαζούλη. Είναι παράδοση, ρε, και τα κάθε ήθη. Χρόνο, κάθε χρόνο. Είναι το Πάσχα μας, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Τα ήθη, ρε, βλάστημη. Εννοείται ότι θα παίξει από θαύμα μόνη της. Μη γελάς, μαλάκα. Είναι σαν Ντάστρο που βγαίνει τα Χριστούγεννα που το βλέπεις. Σαν Ντάστρο ή σαν Ντάστρο. Σαν Ντάστρο. Καλά το πες. Σαν Ντάστρο. Θέλεις να κλείσεις το φως της σπηλιάς. Λίγο λαμπίδα, παρακαλώ. Να σου πω, αυτό είναι πολύ γιορτινό, δεν είναι το original. Εγώ μαλάκα με να μου βάλεις, να μου βάλεις το χριστιανικό το original. Τι είναι αυτό που μου έχεις βάλει? Είναι remix DS το φάση, τι? Θες το κλαμπίστικο? Όχι, ρε φίλε, αυτό τώρα το πράγμα τι? Όχι ακόμα, λοιπόν, αρχικά ας κάτσουμε με βλάβια να ακούσουμε αυτές τις μουσικές οι οποίες μέχρι και η μουσική πέθανε για τις αμαρτίες σας. Και η μουσική πέθανε για τις αμαρτίες σας. Η και... απόδειξη ότι υπήρχε το LSD και όταν υπήρχε ο Χριστός, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, γεννήθηκε και το LSD μαζί. Να, η απόδειξη, μαλάκες. Το Άγιο Πνεύμα και καλά. Πώς κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, τώρα κατεβαίνει το Άγιο Μπουκαλάκι με τις σταγόνες μέσα. Δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είμαι, ρε παιδιά. Είσαι ο σωτήρας μας. Λοιπόν, έλα, ας ξεκινήσουμε, παιδιά, πάμε. Ακόμα, να τραβήξει. Ακόμα. Τώρα είναι το πάθος όλο. Τώρα μπαίνουν τα καρφιά. Τώρα ανεβαίνει την ανηφόρα. Βάλε μου λίγα πρίμα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Πρίμα. Απλώθηκε. Τώρα, ο πόνος... τώρα πέθανε και ανεβαίνει στα ουράνια τώρα. Τώρα Ήλι. Που θα μπει. Ήλι. Είναι το DVD κλόνι η φάση. Τώρα το δείχνει κρεμασμένο στο σαυρό, να υποφέρει, να φεύγει η τελευταία ψυχή, η πνοή του. Σαν το Ζεϊμπέκικο Τσοχατζόπουλο. Και τώρα θα ξεκινήσει. Α, τελείωσε. Ναι, αυτό ήταν. Πέθανε, παιδιά, μάγκες του χρόνου πάλι. Στάζει το αίμα και φυτρώνουν οι παπαρούνες. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι και τέτοιο, πριν ξεκινήσουμε και πούμε ποιος που και τέτοια, θα σας πω ένα ωραίο αστιακί. Το ξέρετε βέβαια, αλλά εγώ θα σας το ξαναπώ. Λοιπόν, μάγκες, ποια διαφορά του Χριστού με μια εικόνα του? Ότι η εικόνα θέλει μόνο ένα καρφί. Ναι. Εμένα μου άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, στα αρχίδια μου. Λοιπόν, εγώ είμαι Ελευθέρης Ξεφτέρης. Εγώ είμαι Ελευθέρης Ξεφτέρης. Για να ξεκινήσουμε τα χου και κουλουπού. Εγώ είμαι Ελευθέρης Ξεφτέρης. Ένα παιδί του δρόμου και του παρανόμου, του υπονόμου. Χελονιτζάκι από μικρός. Γενικότερα, όπου φρικεί κάψιμο και εγώ μέσα βουτυγμένος ήμουνα. Βρήκα τον παλικάρι στην πορεία της ζωής μου και έδεσα. Και δίπλα μου έχω τον ένα το μεγάλο, τον τρεις με αυτόν. Ποιος? Εννοείς φυσικά το κακό Κομεδούλη. Το οποίο έρχεται από το βορρά να μας φέρει συμφορά. Επιστρέφω από τα γκούλακ πουτάνες. Έτσι. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα σας δείξω τι σημαίνει κρύο. Τόσο κρύο που θα παγώσουν τα αυτιά, τα σηκώτια, τα μάτια, όλα θα παγώσουν. Πιάσανε και το σώρα. Έχω... Το πιάσανε. Όπα, παιδιά, μη φεύγετε από το δρόμο του κυρίου. Όχι, σήμερα μεγάλη Τετάρτη. Μισό. Τώρα είναι τα προκαταρτικά, ρε παιδί μου. Βάλε πράγματα στο μυαλό σου, βγάλε από τα ρούχα σου και α πούμε έτσι χου εις χου. Δεν έχει μιλήσει το παλικάρι στα αυτά. Σωστά. Με δούλει για δύο λόγια, σαν μπάιο γρήγορο, ρε παιδί μου. Μπάιο γρήγορο. Ναι. Ήρθα πίσω. Ήρθα σπίτι. Είμαι λακωνικός γενικά. Και αφού δεν θέλει, το παίρνω εγώ. Κάνω πάσα στον. Ωραία, έλα. Παλικάρης. Στο φίλτατο εδώ πέρα να μας πει για αυτό τα δικά του. Εντάξει, τα ξέρετε τώρα δικά μου. Άρης Παπαγιανά. Παλικάρης. Συλλέχτης διατροφών. Έχω μαζέψει του μεδουλιού, του μπου, όλες τις διατροφές.
Δεν χορταίνω ακόμα. Προσπαθώ, συλλέγω γενικά. Και ήρθαμε εδώ πέρα, ξέρετε τώρα, μεγάλη εβδομάδα, ταπεινή κι εμείς. Θα σηκώσουμε το Γολγοθά, θα στήσουμε την περιφορά του Τρογλωδίτη και όλα τα λοιπά. Θα τα περάσουμε μαζί. Ωραία. Κλασικά, Majin Buu, παρατηρητής σεισμών, συλλέκτης μανιταριών, συλλέκτης σωστών σε ένα θρίλερ. Ωραία περάσαμε με την Ατζελίνα, αλλά την έφαγε ο Τσίπρας. Λοιπόν, αυτοί είμαστε, λοιπόν, ο Θεοδόσης. Και τι είμαστε εδώ πέρα, τι κάνουμε? Αυτοί είμαστε και είμαστε εδώ πέρα για να σας κάψουμε, μαλάκες μου. Λοιπόν, έλα, επειδή πέσαμε με το Χριστό και με τις μαλακίες, τώρα πρέπει, ρε φίλε, να ξανάρθουμε στα φυσιολογικά μας πλαίσια και να σας γαμίσουμε την Παναγία. Ναι! Δεν έχει παντσέλινο σήμερα. Εχθές έπρεπε να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κομμάτι των προκαταρτικών. Ποιο είναι? Παίξε πουλί. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, από πού εκπέμπουμε και τα σχετικά. Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι. Σημαντικά βασικά, ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης, αυτοργανωμένα, πειρατικά και πόσα άλλα χαριτωμένα. Όλα σε περί αυτοργανώσεις, DIY και τέτοια. Σε όλα μέσα, στις πονεργές. Οριζόντιες δομές, δημοσιολάβητα. Ναι, γεωμετρικά σχήματα, οριζόντια, ναι. Καμός. Ναι, επικοινωνία έτσι από τα κάτω, καταπληκτικά πράγματα. Πραγματικά είναι αφύπνιση της συνείδησης. Έχουμε και ένα site αφύπνιση. Μπείτε τώρα όμως. Όποιος αναρωτιέται πώς αυτοί τώρα τα 5 άτομα, πώς είναι εκεί πέρα, 10, 15, 20, 30, 40, έχουν φτιάξει ένα σταθμό και που βρήκαν τα λεφτά, τα λειτουργικά ρεύματα και όλα αυτά. Το αφεντικό μας είναι ο Σόρος, το έχουμε ξαναπεί. Από αυτόν παίρνουμε λεφτά. Αυτός μας πληρώνει το ρεύμα, το ίντερνετ, τα τσιγάρα μας και κουλουπού κουλουπού. Τα φθηνά τσιγάρα μας. Ρένος Χαραλαμπίδη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με του. Μη βρίζεις τέτοια. Ναι, είμαστε ταπεινοί, εντάξει, και το έχουμε ξαναπεί. Σόρα, Σόρος, δεν καταλαβαίνει ποια είναι διαφορά. Δεν το πιάνετε, ένα γράμμα διαφορά είναι. Τα λεφτά σε αυτά τα γράμματα πάνε. Αλλάζει το νόημα όμως κατευθείαν. Ναι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πούμε για τους τρογλωδίτες. Τρογλωδίτες.co, το σαϊτάκι το οποίο μας έφερε πιο κοντά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεθήκαμε ο ένας με τον άλλον με μάγια τρογλωδίτικα. Μάγια, θα σου κάνω. Ναι, ακούγοντας Χρήστο Δάντη, κάπου σε ένα βουνό. Να πούμε ότι η εκπομπή αυτή είναι φρική κάψιμο τρόλινγκ. Ναι. Είναι τέτοια φάση. Πολύ απλά πράγμα. Παράλληλα έχουμε και μια πολιτική ανάλυση της καθημερινότητας, η οποία είναι μαχαιριά για την κανονικότητα. Και έχουμε ειδήσεις, ραπ, παραμύθι. Όχι ραπ, freestyle. Freestyle ραπ, ναι. Ζώδια, bed trogly, φιλμική αποδόμηση. Όλα αυτά, τα μισά έχουμε αυτή τη βδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Σαν σήμερα, θα κάνω μια αλλά απόπειρα. Τώρα ξεκινάμε, είναι το πρώτο κομμάτι. Το σαν σήμερα είναι και μεγάλη σήμερα ημέρα. Μεγάλη, έχει ονομαστεί. Μεγάλη ημέρα. Είναι μεγάλη Τετάρτη. Τώρα, άμα κάτσει και διαβάσει τι έγινε στο μυαλό ενός τύπου. Δηλαδή. Όχι, κάτι άλλο μάλλον. Διάβασα έτσι, έριξα μια ματιά λίγο στα γεγονότα. Του σήμερα. Τη μεγάλη Τετάρτη. Η οποία είναι πολλά. Υποσχόμενη. Δίνει διπλό. Η 102η ημέρα του έτους. Και κάποιος είναι μαλάκας γενικά, μόνιμα, κάθε μέρα, δεν έχει σημασία ποια μέρα. Η Ανατολή ήταν 6:51, την είδα. Η Δύση ήταν 8:1. Την είδες? Παρά ένα, ντάνε. Παρά ένα. Σελήνη 16 ημερών, φίλε μου. 16 ημερών. Σημαίνει άνθρωποι μονάχοι μαζί με τις κοπέλες τους, οι οποίες έχουν περίοδο και πρίζουν αρχίδια. Και γίνονται τελικά άνθρωποι. Παρακαλώ, είναι σεξιστικά πράγματα στην εκπομπή. Δεν είναι σεξιστικό η περίοδος, είναι μια φυσική λειτουργία. Πού να καταλάβει. Η ταυτότητα τώρα του Απριλίου γενικά, ας πούμε, είναι εντάξει. Άνοιξη, όλα ανθίζουν, η μέλισσα με το μελισσούλο. Όχι, καλά το πες, ο μέλισσος με το μέλισσο, δεν ναι. Τρέχεμε, δεν έχουμε προβλήματα, μέλισσο, όπως ναι, τη βρίσκει κανείς. Θέλω να πιάνω τη μεγάλη μάζα, κατάλαβα. Ο γάτος με την αρκούδα, αυγολέμονος με τον υπόδρομο, όπως τη βρίσκει. Ο Κούγιας με τα μοντέλα του, όλα. Μη βρίζεις ρε μάτα, εντάξει, δηλαδή μόνο εγώ και εσύ μη βρίζεις τώρα. Συγγνώμη. Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι την έχουμε στο πετσί μας, τη βιώνουμε από πρώτη δημοτικού. Ξέρεις τα πώς είναι αυτά. Μοιάζουμε κιόλας. Βασιλείου Επισκόπου Παρίου.
Όταν... Αγίου Μάρτυρος τους είπες, παρακαλώ, τώρα μιλάει η Εκκλησία. Παρίου, Ιωάννη Βαρθακούρη, Πάριος, όχι. Όχι, όχι, του... όχι ο Βαρθακούρη, το Βαρθακούρη δεν το πιένει στο στόμα σου. Οσίας Ανθούσης, γιορτάζουν οι Ανθούσες, μία ξέρω, μία περιοχή. Μία περιοχή, ναι, γιορτάζει η Ανθούσα. Έχει και ωραίο, πολύ ωραίο πανηγύρι. Χαιρετίσματα στα καγκούρια στην Ανθούσα, τα φιλιά μας. Γιορτάζουν πολύ, τώρα μην τους αναφέρω όλους, είναι κάτι επισκόποι, ιερομόναχοι, κάτι δεύτερη τρίτη. Όχι, τα πιο γνωστά. Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος. Κλάιν Μάιν τώρα. Δεν έχεις φίλο Αρτέμονα. Λούτσα από εκεί. Αρτέμιδα. Αδέλφια. Ναι, μονά, δεινά. Δεινά είναι τέλος πάντων. Στον πιχαντάκι έχω ένα τέτοιο. Λοιπόν, επίσης σήμερα. Θα το θυμηθείς να δεν έχω. Επειδή είναι μεγάλη η Άγια Μέρα, σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος. Η Βορή με τους Νότιους. Oh yeah. Και. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε. Είχε κάτι σχέση με σκλάβους με τέτοια ή ούτε καν. Είχε και οι σκλάβοι πέσανε μέσα και. Σκλάβοι, είχε σκλάβους η Αμερική, αυτό εδώ το κράτος. Το... Τι λέτε, ρε, ξεκολλάτε, τρε αυτά που λέτε. Όχι, στην Αμερική λέμε. Δεν ήταν Αμερική. Ποιο τα λένε αυτά, οι Ρώσοι τα γράφουν αυτά σε εφημερίδες. Εννοείται, από Ρώσικη πηγή, εννοείται. Α, προπαγάνδα. Εδώ πέρα το. Οι Ευρωπαίοι πήραν από την Αφρική άτομα και πήγανε στην Αμερική. Και από τότε ζήτω ο Ντόναλτ Τραμπ. Αυτό. Ναι, και τα αιματηρά κόστη, ας πούμε. Στην προκειμένη περίπτωση λέει εδώ πέρα 625.000 Αμερικανοί, συγγνώμη, τον πούλο. Έτσι χοντρικά. Άλλο μεγάλο σήμερα που έγινε, σαν σήμερα. Δίνε. Μας αρέσει, μαθαίνουμε ιστορία τώρα. Από αυτά εντάξει στο σχολείο τώρα. Μόνο εμείς και ο κόσμος που σταράμε. Στο κομμάτι της μουσικής. Ο Τζίμις Μακούλης 1935-2007 πέθανε. Ναι. Έλληνας τροβαδούρος από τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους της ελαφράς μουσικής της δεκαετίας του 50, με τη φωνή του βαρύτονου αλλά και με την καλογιαλισμένη εμφάνιση ενός κοσμοπολίτη, άφησε το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Κύριε, ναι. 12 Απριλίου γεννήθηκε ο Δημήτριος Μακούλης στο Cape Town. Τώρα ξεκινάει. Τώρα είδες ενδιαφέρον. Ναι. Μια ξένη λέξη λες, πάπ, κατευθείαν. Cape Town. Τώρα κάποιος το ανέβασε. Κάποιο δυνάμωσε σπίτι του, α πούμε. Ήταν γιος Έλληνα διπλωμάτη, τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα. Γιος διπλωμάτη. Ναι, όπου πήγε και σχολείο στην Αθήνα εκεί πέρα. Οι δάσκαλοι του αντιλήφθηκαν ότι είχε ιδιαίτερη χρειά στη φωνή. Άμα είσαι 10 χρονών και λες καλησπέρα σας, τι κάνετε. Βαρύφωνος. Πολλά λεφτά, πολλοί δίσκοι εκεί πέρα, πολλή ιστορία. Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, όλοι τα μεγάλα ονόματα τη. Οι μπροστάριδες. Έτσι που λες ο Μακούλης. Κάτι άλλο σαν σήμερα. Τέταρτη σταυροφορία. Τέταρτη. Καλά, έπαιξε και τέταρτη. Σαν το μνημόνιο. Είναι επεισόδια αυτά. Κάτι ναι, κάνουμε. Με πρωτοβολία του Πάπα του Ινοκέντιου, του Τρίτου, γάμα δηλαδή, το 1201 με την κατάληψη των Αγίων Τόπων που κατήχαν οι μαυροκόκκινοι και όχι πλάκα, οι μουσουλμάνοι, ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου το 1204 μαζί με την βοήθεια του ΚΚΕ της Κωνσταντινούπολης και την προσωρινή κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς τη θέληση του Ποντίφικα. Δεν ψήνονταν ο Ποντίφικας. Αλλά ήρθε η Αλέκα μπροστά μαζί με τις υπόλοιπες πόλεις της Παλαιστίνης. Και επιτέθηκαν. Όχι, ήταν υπαρχηγός η Αλέκα, συγγνώμη. Δεν ήταν. Είχε χάσει το αξίωμα. Της κάνανε στέρηση βαθμού όπως σε όλα τα στρατιωτικά καθεστώτα. Αυτά. Δεν λέει για νεκρούς στην τέταρτη σταυροφορία, τίποτα τέτοιο. Έλα μωρέ τώρα, νεκρή. Δεν τους μετράγανε τότε τώρα. Καταρχάς ήταν για άγιο σκοπό. Ήταν για άγιο σκοπό, δεν τους μετράς αυτούς. Καταρχάς αφού ο άνθρωπος δεν θα πήγαινε στην κόλαση. Είναι σίγουρο, βασικά νομίζω ότι πιστεύω και όταν πεθαίναν μπορεί να γίνω τίποτα σκόνη, τίποτα τέτοιο. Επιτόπου, δηλαδή δεν χρειάζεται καν, έχουν φύγει ήδη για παράδεισο. Βρήκα ακριβώς τι έγινε τώρα που πήγαινε τη σκόνη, κατευθείαν μέσα στο μυαλό μου βγήκε η πραγματικότητα. Λέει τη δύναμη του σταυροφόρου συγκροτούσαν 33.500 άνδρες. Και 4.500 άλογα. Κάποιοι πήγαν με τα πόδια. Αρκετοί πήγαν με τα πόδια. Οπότε αφού γίναν σκόνη και πεθάνανε, παπ, τι έγινε μετά από αυτό. Σκόνη και θρύψαλα. Στέφανος Κορκόνης. Έγραψε τραγούδι ο Στέφανος. Κορκόνης, ναι. Ναι, οκ, αυτά. Σταυροφορία, γαμό. Εντάξει, να σου πω κάτι, ναι, ρε φίλε. Τώρα τι, σταυρός. Τώρα τι, οι άλλοι τι έχουν, κάτι μισοφέγγαρα, κάτι τέτοια σατανικά. Τι θα λέγανε, μισοφεγγαροπορία. Ναι, σταυροφορία κόλλαγε. Λέει εντάξει, παιδιά, το έχουμε. Έχουμε δικαιολογία. Εμάς είναι πιο καλά. Δεν ήταν ποτέ γεωπολιτικά ζητήματα αυτά. Ήταν για τα σχήματα. Πάντα τσακωνόμασταν. Και τα σύμβολα.
Ο Γοδεφρίδος, ο Βιλεαρδουίνος. Ο Μονόφριδος. Ο Γοδεφρίδος, ρε μαλάκα. Τεράστια προσωπικότητα. Σαν με βρίζουν, νιώθω. Για πες μια Γοδεφρίδο. Γοδεφρίδο. Μην μιλάς έτσι. είσαι πολύ Γοδεφρίδος. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε, ξεκινήσαμε με Φράνκο Τζεφιρέλη, από ό,τι νομίζω. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε για αυτές τις μέρες. Φθηνό, από TV, μαστούρα φουλ. Τι συμβόλαιο έχει κάνει αυτός ο Αντένα. Διαβίου το έχει κλείσει. Καλά, από τον ναι, το έχει αγοράσει επιτόπουρα. Τον ίδιο τον Τζεφιρέλη έχει αγοράσει ο Αντένα. Το αγόρασε πριν ανοίξει καν. Από πριν το είχε κατανοήσει. Βασικά έτσι έφτιαξε τον Αντένα ο Μήνωνας Κυριακού. Και λέει ότι, παιδιά, λοιπόν. Κανάλι. Δεν γίνεται να έχει βγει. Ξέρεις. Οι σειρές με το Θεό είναι για αρχόντους, να πούμε. Για να στα φέρει ο Αντένα εδώ την αλλαγή, ρε, εσύ. Θα κάνω κανάλι για να τη φέρω. Ήταν τόσο σκέψη, ρε παιδί. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να κάνω Πάσχα με Μητάσιο Χριστούλη. Δεν μπορώ, ρε φίλε, όπως παραλέβρα. Βέβαια, τι τώρα να βλέπεις. Γυρνά στο Μέγκα. Υπάρχει το Μέγκα ακόμα. Δεν ξέρω να δουλεύει. Πρώτο δεν. Υπάρχει το Μέγκα ακόμα. Υπάρχει, υπάρχει. Στη σπηλιά και κάτω που είμαι δεν έχει καλωδική. 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 Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας και μερικά μηνύματα για να κυλήσει, να πάρει ροή η όλη φάση. Λοιπόν, ο Ντουλούμπας λέει ότι η ώρα τελειώνει το τσουλού, ρε γαμημένη. Το Champions League. Το Champions League πάντα, Λούμπα, ξεκινάει 10 παρατέταρτο και τελειώνει 11, 11 και 10 και 20. Αλλά σε μαλάκα, ας πούμε, να ξέρεις. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι μαλάκα στο παιδί. Εγώ βασικά το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά... Κι εγώ, χαϊδευτικά το λέω. Η κρυφή θαυμάστρια Μεδουλιού λέει: δώστε κάποιος ένα ρουφιχτό φιλί στο Μεδούλι και να ακουστεί με ήττα. Λοιπόν. Πάκετ. Ο Χριστούλης μετά την Ανάσταση σε Τρόγλι δεν κρυβότανε πριν τον τραβήξουν στον ουρανό. Διάβαζε καλά, ρε μαλακά, διάβαζε καλά. Εκολιώστη. Τι ήταν αυτό, το ξεπεράσαμε χαρδαβέλα. Ο Χριστούλης μετά την Ανάσταση σε Τρόγλι κρυβόταν. Ερωτηματικό. Ναι. Πριν τον τραβήξουν στον ουρανό. Ερωτηματικό πάλι. Άρα και εμείς τώρα που είμαστε Τρόγλι για κάποιο λόγο κρυβόμαστε και είμαστε εμείς σωτήρες. Όχι. Και θα μας τραβήξουν στον ουρανό και θα ξαναγυρίσουμε και... Δεν ξεχρειάζεται, ας πάμε στο νησάκι με τον Elvis, τον Michael Jackson και τον Παντελίδη να πούμε. Άμα είναι να καμπατζωθούμε, φεύγουμε τώρα εκτός, δεν ψήνουμε. Άλλο μήνυμα. Δεν διάβασες κανένα μήνυμα που δεν τα λέω καλά εγώ. Έχω λιώσει τη γαρέκλα. Το σώμαρακο αρχίζει και γίνεται ένα με τα υπόλοιπα με τη βοήθεια του Ιδρώτα. Όντως είναι αυτό μήνυμα, δεν το λουπάει για πριν να το πει. Από τον φίλε, πω. Είσαι περιγραφικότατος. Δεν χαλαρώνεις. Ελευθεριακός. Μάγες καλησπέρα. Είχα καιρό να με κοινωνήσω με τη σπηλιά διότι τα αφεντικά με είχαν χώσει στο μεροκάμα Τετάρτες. Καλή ακρόαση και long live. Our Lord and Savior George Soros. Okay man, give me power. Okay, πολύ καλά. Είμαστε συντονισμένοι, μας ακούνε τώρα από παντού, παιδιά. Ντου από παντού να μείνει τίποτα. Για πάμε. Τι έχουμε. Μου στέλνουν και ένα έκτακτο εδώ, λέει, βράδυ από το παράθυρο την έκανε η Μαρή Κυριακού και έμεινε μόνο η κοσματοθήκη αδιανή πίσω. Δεν ξέρω, δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα τις πηγές μας. Και έχω και ένα άλλο μήνυμα, Παύλα, ακουστικό από τον Εμπούκουρα, την αγάπη μας. Μου ζήτησε να παίξουμε αυτό, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Το κρίμα στο λαιμό του. Ναι. Γεια, ευτύχησε εδώ! Ήρθα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης! Γεια! Ευτύχησε εδώ! Γεια! Ευτύχησε εδώ! Γεια, ευτύχησε εδώ! Αυτό είναι άλλο ένα βιντεάκι 360 μοιρών, 360 vlog! Γεια, ευτύχησε εδώ! Γεια, ευτύχησε εδώ! Γεια! 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 Γεια, ευτύχησε εδώ! Γεια, ευτύχησε εδώ! Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό θα είναι ένα tech happy vlog για την GoPro Hero 5. Γεια! Βγήκαμε στο χιόνι με τον Ηρακλή να παίξουμε! Για την GoPro Hero 5. Λοιπόν, χαιρετίσματα και αγάπη στον Αλκίνο Μπούκουρα.
φυλάκια ρουφιχτά όπως του Μεδουλίου στον Ευτύχη, τον Ευτύχη της καρδιάς μας. Ευτύχης, ευτυχία, γενικότερα τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι, είναι αρχέτυπα αυτά, αλλά δεν τα καταλαβαίνετε αυτά. Πρέπει απλά να σας πάρουμε το χεράκι. Ναι, ναι. Πρέπει να σας πιάσουμε από το αυτάκι, να πούμε πρόσεξέ τον αυτόν. Αυτούς τους ανθρώπους, όταν βλέπεις άνθρωπο να μπει στα αγώνα, όταν βλέπεις άνθρωπο. Δεν τα άκουσα και πάλι γελάς με κάτι άλλο. Όταν βλέπεις άνθρωπο να χαμογελά και να θέλει να περνά ωραία, τον ακολουθάς. Όπως έλεγε το άλλο, ότι όταν ακούς μουσική, πήγαινε προς τα εκεί. Όταν βλέπεις ναρκωτικά, πάρτα. Τα δεις, θα κάνεις μετά. Okay. Και να συνέχεια, και... ναι, ρε παιδί μου. Μια ακολουθία. Ναι, ρε εσύ. Όταν σου λένε θέλεις, πες εντάξει, να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι στη Μεγάλη Τετάρτη. Μπορεί να ήμασταν λίγο βλάψιμοι στην αρχή, αλλά τώρα θα μας συνεπάρει το κλίμα της εβδομάδας. Βέβαια, λείπει ο Θεοδόσης, ο οποίος νομίζω ότι και καλά θα μας πει ότι ήταν στην εκκλησία. Όχι, ρε, θα πει το γνωστό ότι έλα, ρε, θα σε πάρει αύριο τηλέφωνο και θα σου πει έλα, ρε, θα κάνουμε εκπομπή. Τι ώρα να περάσω. Ναι. Ρε, χθες είχαμε εκπομπή. Δεν είναι Τετάρτη. Είχαμε. Αφού ξέρουμε τώρα εδώ, ο τύπος είναι Λούμπερ, ρε. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω λίγο τηλεφωνία, γιατί εδώ πέρα μας τα ζητάνε. Το σταθερό είναι 210-77-23-144. Το κινητό 697-56-56-56-265. Όπα, όπα, είπες 14 αριθμούς. 210-77-23-144. 697-56-56-265. Ωραία, και ηλεκτρονικά όσοι μας ακούτε από το υπέροχο site, το οποίο κρύβει διάφορα πράγματα μέσα του και έξω του, radio98fm.org και όχι org, αγαπητές Άρουμαν και φίλοι. Εκεί στα δεξά έχει φόρμα επικοινωνίας, στέλνετε μήνυμα, ό,τι θέλετε, είδηση, ηχητικό, αγάπη, μίσος, πόνο, μιζέρια, εξαθλίωση και όλα αυτά τέτοια σε μια φωτογραφία. Αφού αποδείξω ότι δεν είστε ρομπότ, ξέρετε, ας βάλει και σε βαθύτερες σκέψεις. Έτσι πως η εξειδίκευση στη ζωή σας έχει φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει πλέον και χάνεις εντελώς την ανθρώπινη χρειά σου και γίνεις ένα ασπρόμαυρο they live με στοιχεία που σε ξεπερνάνε. Ghost in the Shell, 1995. Νομίζω την προωθούσες την ταινία. Όχι, όχι, ποια ταινία, όχι την ταινία, μην τη δείτε, παιδιά. Την είδες. Όχι. Τότε γιατί το λες. Γιατί άκουσα κάποια σχόλια και για να λένε τέτοιοι άνθρωποι ότι ήταν μουφα, πάνε πει ότι παίζει να βάλω τα κλάματα. Αλλά θα με κάνει πιο δυνατό. Ναι, γιατί το Hollywood δεν θα σταματήσει ποτέ. Ναι, ναι. Και η Scarlett να γυρνάει ταινίες με Marvel, DC, τα πάντα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να δώσουμε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε με τίτλους ειδήσεων και τα λοιπά. Ωραία, το γυρνάω με τίτλους ειδήσεων. Τι διαλυματάκι, θα βάλεις κάποιο παλιό καραόκε και θα βάλεις κάποιο καινούριο καραόκε. Θα βάλω κάποιο καινούριο καραόκε. Όχι, τραγουδάκι. Α, τραγουδάκι θέλουμε, τραγουδάκι. Ωραία. Πάμε, τραγούδι. Ακούτε ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Στου 93,8. Στου 93,8. Ding-dang-bong. 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 Ακούτε τη κουβέντα στην Τρόβλη. Και ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Δανεικά από το Άγιο Φως σκοπεύει να ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω με αρχηγούς κρατών, δηλώνει χαμογελαστά στις κάμερες. Την ελληνική κοινωνία ευχαρίστησε ο μικρός Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή τον φτύνει για να μην τον ματιάσει. Λαμπάδα χρηματιστήριο ζήτησε από τον ονό της η Φόφη Γεννηματά. Επιτάφιος σε σχήμα σούβλας ντύνεται ο Πάνος Καμένος, 26 φαντάρι στο νοσοκομείο με λουμπάγκο από την πρόβα της περιφοράς. Λαμπάδες για την Ανάσταση μοίρασε ο Σταύρος Θοδωράκης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το ποτάμι θα αναστηθεί σε επίσμα των έμιστων τρόλ που μας πολεμάνε, δηλώνει ο ίδιος.
Μόνο κατσικάκι γάλακτος διέταξε ο μεγάλος τιμονιέρης του ΚΚΕ. Αρνή τρώνε μόνο οι ρεφορμιστές και οι μικροαστοί. Δήλωσε στη συνέχεια. Διαγράφηκε μέλος που ρώτησε για το κοκορέτσι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Μητροπολίτης, Πρίτανης Αμβρόσιος, με αιτήματα να καταργηθεί διδασκαλία μαθηματικών, φυσικής και βιολογίας από τα σχολεία. Κλέβουν χρόνο από την μοναδική αληθινή διδασκαλία, δήλωσε και έκανε το σταυρό του. Τρολιά ήταν η απόλυση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Τελικά θα συμμετάσχει ως παίχτης στο Survivor με τη μεριά των διασήμων. Τα ΜΑΤ φώναξε ο Πρίτανης Αχιλλέας Ζαμπάρης επειδή δεν τον παίζανε τα υπόλοιπα παιδιά στη γειτονιά. Οι αστυνομικοί καθησύχασαν τον κύριο Ζαμπάνη και έδιναν τα παιδιά. Με την Αγία Τριάδα σκέφτεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, το μεταγραφικό team του Ιβάν Σαββίδη. Θα αναστήσουμε τις παλιές δόξες μας, δηλώνει ο ίδιος. Πασχαλινά αυγά βαφώνται και τσουγκρίζονται. Σε τσουγκρίζουν τα κεφάλια τους οι οπαδοί της αλήγης της θύρας 4. Ειδήσεις σε... Ήταν η ειδή σε τίτλου. Από την κουβέντα Στρόγγλ. Μα ήταν η ειδή σε τίτλου. Από την κουβέντα Στρόγγλ. Μα από την κουβέντα Στρόγγλ ήταν η ειδή σε τίτλου. Ήταν η ειδή σε τίτλου από την κουβέντα Στρόγγλ. Οι οποίε είναι από τι ραδιοζώνε ανατροπική έκφραση. Άρα είχαμε ειδή σε τίτλου από την κουβέντα Στρόγγλ από τι ραδιοζώνε ανατροπική έκφραση. Δηλαδή. Είχαμε ειδή σε τίτλου. Από την κουβέντα στην Τρόγλη κάθε Τετάρτη 10-12 στι ραδιοζώνε ανατολική έκφραση. Περίμενε. Ειδήσει τίτλου. Παλιά ήταν Τρίτη και τώρα είναι Τετάρτη 10-12 στι ραδιοζώνε ανατολική έκφραση. Είναι απλά Τετάρτη, είναι μεγάλη Τετάρτη. Ήταν Τρίτη 6-8. Μετά άλλαξε, έγινε 8-10. Άρα είχαμε ειδήσει τίτλου από την εκπομπή που ονομάζεται Κουβέντα στην Τρόγλη, η οποία στην αρχή γινόταν. 7 με 9 και τώρα γίνεται Τετάρτη 10 με 12. Από όχι, τις... γινόταν 8 με 10 πρώτα. 7 με 9, 8 με 10 και τώρα καταλήξαμε. Πού μπερδεύει 7 με 9, 8 με 10, 4-4-2. Αλλάξαμε και δεν πήγαμε τα 8. Δεν θυμάμαι. Και μετά έγινε η μάχη για να κερδίσουμε το 10-12 από το Θεοδόση. Εγώ θυμάμαι. Θυμάσαι τι μπουνιές είχαμε παίξει τότε. Που μας είχε έρθει εδώ πέρα με σταυρούς. Σκόρδα. Μπέλα αγάπη θύμα, αλλά πάλι καλά που λείπει. Τώρα έχει πάει να στολίσει τον επιτάφιο. Πήγε, έχει μαζέψει. Στολίζουν μάλακα. Από τώρα. Εννοείται. Ναι ρε μάλακα, αφού αυτός κάνει... Ξέρεις τώρα πως είναι ρε φίλε ο Θεοδόσης. Θέλει να φτιάξει το καλύτερο επιτάφιο που θα παίζει σε όλη την Αθήνα ρε φίλε. Ανταγωνιστικότατος όπως ναι, πάντα. Αφού ξέρεις τώρα η εκκλησία η δικιά του είναι άλλο πράγμα. Είναι γκάγκστα. Πολύ κακό πράγμα, μη σου τύχει. Ναι, ναι. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι μακριά από αυτά. Μη σε κοινωνήσει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Με τηλέφωνο. Με τηλέφωνο, ήταν στο πρόγραμμα, γι' αυτό κάναμε, καθυστερούσαμε. Ευγενικά σηκώνουμε το τηλέφωνο στο κοινό πάντα. Με το, με το γνωστό το. Λοιπόν, γραμμούλα, με ενημερώνουν ότι είναι ο Μπούκουρας. Κινητό. Μπούκουρα, μας ακούς? Μπούκουρα, μας ακούς? Είστε καλά? Καλά είμαστε ρε φίλε, εσύ. Δεν σας ακούω. Κάτσε θα μας ακούσεις, είναι ο παλικάρης που δεν ξέρει εδώ πέρα την τύφλα του. Τώρα μας ακούς? Τώρα δεν σε ακούμε εμείς. Θα ξανακαλέσω, θα... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα το αναστήσουμε. Όχι, τώρα σε ακούμε. Άντε να χάθεις. Ρε Μπούκουρα. Ρε φίλε ψόφιος είσαι. Λοιπόν. Θα ξαναπάρει ο Μπούκ. Περιμένοντας να ξανακαλέσει ο Μπούκ. Ο Μπούκ. Μπουκ. Λοιπόν, Μπούκουρα, ξαναπάρε εδώ πέρα και φέρε και κανένα κόλυβο μαλάκα. Έχουμε πεθάνει στην πύρα. Μας έχει κόψει η πύρα, φέρε κανένα κόλυβο να φάμε. Κάνα πρόσφορο, δεν υπάρχει ρε μαλάκα. Αυτά χωρίς σταφίδα. Δεν μπορώ τη σταφίδα. Υπάρχουν και μπάρες δημητριακών κόλυβα, άμα ψήνεσαι. Αυτά είναι τα καλύτερα, φίλε. Αυτά έχουν πλεσαριστεί πρώτα στην Κηφισιά, ξέρεις. Ναι. Από εκεί.
Εμείς όπως πάντα αντιγράφουμε τις γκλαμουράτες καταστάσεις, γιατί το όνειρο του φτωχού είναι να γίνει πλούσιος με κάποιο τηλεπαιχνίδι, με κάποια φανταστική κληρονομιά. Ή στην κηδεία του να προσφέρονται μπάρες από κόλυβο. Ναι, εντάξει, τώρα τη μία κηδεία απλά. Μια κηδεία είναι κορυφαία στιγμή για τη ζωή ενός άνθρωπου. Ενώ μία in κηδεία. Είναι στη μόνη που δεν συμμετέχει ο ίδιος. Μία celebrity. Όπα. Λοιπόν, προσπάθεια νούμερο 2. Περιμένουμε να βγει στη γραμμή ο αγαπητός. Ένα, δύο. Τρία, τέσσερα. Ναι, καλησπέρα. Ελπίζω να μας ακούσει αυτή τη φορά ο αγαπητός Αλκίνος. Μπορεί να πέσει και η σταγόνα λίγο. Τώρα, τι γίνεται. Για βγάλε. Ρε, Μαστόρη. Ρε, Αλβανός είσαι. Ακούει φίλο. Δεν έχω επιστροφή, παιδιά. Καθόλου. Καθόλου τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ακούνε, δώρο από τη Τελετέ Μπούκουρας ένα αρνί. Όχι, είναι ζωντανό. Θα είναι ζωντανό. Εδώ είναι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα, αγαπητοί. Δεν πιστεύω να παίξει καλή ανάσταση και τέτοια σχέση, δεν τις δεχόμεθα. Αυτά και θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Πολύ ωραία. Μινιμαρισμένο αλλά με βάθος το διάγγελμα μήνυμα προς τους καταναλωτές αυτής της χώρας και φανς του Αλκίνου Μπούκουρα, ο οποίος κάλεσε, όποιος καλέσει το γραφείο κηδιών του τώρα, θα κερδίσει ένα πρόβατο, ζωντανό. Αρνί. Αρνί, συγγνώμη, αρνί. Το ίδιο είναι. 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 Τελικά μετά από σκέψη, Γρήγορη. Ναι. Και γιατί έχουν διαφορετικά, παίζει είναι κάτι. Είναι σαν τα Pokemon, είναι Πικατσού, Ραϊτσού. Άρα ποιο είναι το προβατάκι, είναι το μικρό ή αρνάκι και μετά γίνεται πρόβατο. Αρνάκι και μετά γίνεται πρόβατο και μετά το τρως. Μετά έτσι όπως το λες, άμα το έλεξε ένα παιδάκι, μετά πώς γίνεται γελάδα. Μετά γίνεται η, ας πούμε, η κατσίκα γίνεται γίδα. Κατσίκα γίνεται ταραμάς. Ναι. Όχι, μασάει. Το γαϊδούρι αλόγο. Όχι, το γαϊδούρι, κβάντα. Κβάντα. Πάντως ήταν ωραία μετατροπή από γαϊδούρι σε άλογο. Ναι. Θα βόλευε, λοιπόν, άμα λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή η κατάσταση είναι φρικιαστική και επειδή το μεδούλι είναι εδώ και πρέπει αυτή τη στιγμή είναι το μεδούλι, εκμεταλλευόμαστε και να μοιραστούμε μαζί του και να ακούσουμε την άποψή του πάνω σε φλέγοντα ζητήματα τα οποία, ρε παιδί μου, π.χ. με το Θεοδόση ή με το Μπαλικάρι, εδώ δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Καταρχάς πρέπει να ενημερωθώ γιατί έλειπα πολύ βαθιά μέσα στη σπηλιά. Θα σου πω τις δύο κυριότερες ειδήσεις. Πρώτον, συγγνώμη φλεματάκι λαιμό. Οι Ιαπώνες ερευνητές ετοιμάζονται να σκάψουν μέχρι τον μανδύα της γης για πρώτη φορά. Ξέρεις που είναι ο μανδύας? Ένα τάκ από το πυρήνα. Πολύ καλό. Εμείς σαν ένα τσιγάρο δρόμος. Πώς? Ένα τσιγάρο δρόμος. Η μοναξιά. Συμπληρώνω. Όχι, αυτό είναι τσιγάρο τέλειο το βαρύ. Η μοναξιά. Εγώ τη μοναξιά θυμάμαι, χωρίς εσένα δεν κοιμάμαι. Τη μοναξιά φοβάμαι. Λοιπόν, θα φτάσουν μέχρι το μανδύα της γης, δηλαδή λίγο πιο έξω από τον πυρήνα. Και γενικότερα εμείς σαν τρογλωδίτες έπρεπε να έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Αρχικά, εγώ αν χώνομαι θα εισγορήσουν στο βασίλειο καταρχάς. Σίγουρα. Και θα δούνε τι υπάρχει πραγματικά εκεί. Ναι. Το οποίο είναι το μυστικό μας όπλο και γενικότερα δεν θέλουμε να το μοιραστούμε με κόσμο. Δεν κάνει καταρχάς. Καλά, σίγουρα. Αν γίνουν όλοι τρογλωδίτες, εμείς θα κάνουμε μετά. Τίποτα, θα είμαστε σαν τους ανθρώπους, δηλαδή. Ναι, θα πρέπει να βγει κάτι καινούριο που να αντικαταστήσει τους τρογλωδίτες. Σίγουρα. Και κάτι πιο άσχημο. Δεν ξέρω. Πάντως, άμα προκαλέσουν τίποτα αυτοί οι Ιάπωνες με το μανδύα, εγώ λέω να τους ρίξουμε πάλι πυρηνικά. Γιατί όποιος κάνει μαλακίες τρώει πυρηνικά σε αυτό το πλάντι. Όχι, ξεκολλάτε. Όχι, ρε μαλακά. Όχι, έχουνε... όχι, όχι. Ξεκολλάτε, έχουν ωραία μηχανάκια. Και τα βλέπουμε μετά. Τι θα βλέπουμε? Ξέρω εγώ. Τι animation μετά. Δεν θα βλέπουμε animation μετά. Τι το animation είναι το θέμα. Αρχικά δεν θα έχουμε ένα μαλακά σημαίες, το πιο σημαντικό. Πάει η ελληνική σημαία που ξέρεις. Όλη China είναι. Δεν θα έχουμε μετά σημαία. Η Ιαπωνία μιλάμε. Ποιος θα πάει. Η Ιαπωνία το ίδιο κάνει. Η Ιαπωνία έχει με ήττα. Εντάξει, ρε παιδί, τώρα. Απλά τα παιδιά έχουν πιο πολλά λεφτά και είναι λίγο πιο πολύ καγκούριδες. Εντάξει.
Σκιζομάτιδες είναι και αυτοί. Τι να κάνουμε τον ρε φίλε. Τσιμπιάριδες. Ποιοι? Τσιμπιάριδες. Τσιμπιάριδες. Πάρτε, έχετε μικρόφωνο, μπορείτε να το πάρετε και να παίζετε μπαλά. Και να τραγουδήσετε, να μας πείτε ένα τραγούδι. Για τις τσίμπλες, όχι, για τις τσίμπλες του Πάσχα. Γιατί με τη γύρι και αυτά. Συγγνώμη. 4-0. Τεστ, τεστ, τεστ. Για τις τσίμπλες που βγάζουν τα αρνιά κατά το σούβλισμα. Πολύ κακό. Πολύ κακό, ναι. Δεν έπρεπε να υποθεί. Ιστορία τρόμου. Happy Tree Friends, φαντάζει παραμυθάκι. Λένε... Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Το καλύτερο δεν τρως, το πίσω του ματιού. Με την τσίμπλα που ψήνεται. Λοιπόν, τώρα που λέμε, τώρα που και λέμε όμως, γι' αυτό... Κι όμως ρε φίλε, βγάζει ένα φυσικό λίπος και έτσι. Τώρα που λέμε γι' αυτό, έχω ένα θεματάκι που είναι η στιγμή κατάλληλη να το πετάξω τώρα. Γιατί είναι πάνω σε αυτά που λέμε. Λοιπόν, ήμασταν όλοι κανίβαλοι, σύμφωνα με την έρευνα του National Geographic. Το ανθρώπινο κρέας ήταν χαμηλός σε θερμίδες και λειτουργούσε ως συνοδευτικό πιάτο. Πριν το αναλύσουμε, τι έχετε να πείτε για δηλαδή, το πώς σας φαίνεται. Λίγο χέρι με πατάτες, ας πούμε. Λίγο... Βάλε δύο δάχτυλα, ναι, και μισό μπούτι. Α. Να τα φας εννοεί, έτσι, ναι, δεν μπερδευτείς. Ναι. Βάλε μια μελέτητα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο κανιβαλισμός, λέει, έρεε στο αίμα των προϊστορικών ανθρώπων. Σύμφωνα με επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Brighton, η μελέτη των οποίων πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη. Τι μέρα έχουμε? Προηγουμένη. Ναι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση ανθρώπων από ανθρώπους ήταν συνήθες φαινόμενο πριν από 800.000 χρόνια. Όχι πολύ μακριά. Ναι. Ο Homo antecessor, πώς το λέει, συνήθιζε μάλιστα να τρώει το μυαλό μικρών παιδιών και έφηβων. Πολύ θρεπτικό. Μια πρακτική που δεν σχετιζόταν πάντοτε με κάποια τελετουργία ή με συνθήκες απόλυτης πείνας. Δηλαδή σου λέει ότι το έκανε και λίγο με γιόλο. Ναι. Ή θα φάμε σήμερα παιδάκι. Δεν γαμιέται. Ναι. Μαγκές, hit and run, ό,τι βρεις. Κοιμόταν δεινόσαυρο, σπηλιά, τον σκότωνε. Κοιμόταν άνθρωπος, τον σκότωνε. Βασικά ό,τι κοιμόταν, ο άνθρωπος ήταν πανέξυπνος, έτσι έβγαζε το, κάπως έτσι, το κρεατάκι μπορώ, του. Αφού μπορώ. Ναι. Την ίδια στιγμή, λέει, σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανθρώπινη σάρκα δεν προσέφερε αρκετές θερμίδες, καλύπτοντας ποσοστό μικρότερο από το 1/3 των ημερησίων αναγκαίων των προσωπικών ανθρώπων. Άρα στην απελπισία τον σκότωνε γενικά. Έτσι. Πέρα από τον ναι, τύπο που έπινε τα μυαλά που λέγαμε. Εντάξει, τότε δεν το καταλάβε. Δεν ξέραν κιόλας, δεν είχαν θερμιδομετρητή. Δεν τα ζυγίζανε. Ναι. Ωστόσο, ευρήματα από το σπήλαιο Γκραν Ντολίνα της Ισπανίας έδειξαν ότι η ανθρώπινη σάρκα λειτουργούσε ως συνοδευτικό πιάτο. Πλάι στο κρέας προβάτων και ελαφιών που ήταν πιο θρεπτικά. Άρα τρώγανε κρέας με κρέας, δεν τρώγανε λαχανικά. Φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Πώς είναι το μπέικον, έτσι θα ήταν το ελάφι με μπέικονάκι από άνθρωπο γύρω-γύρω. Κατάλαβες, σαν τι εγώ το πουλώ. Και τώρα βγαίνουν οι πουθενάδες βίγκαν. Οι πουθενάδες οι βίγκαν βγαίνουν να μας πούνε να μην τρώμε κρέας. Ρε φύγε, μη σε φάω ζωντάνο τώρα και σένα να πούμε. Εκεί ήθελα να το πω, ξέρετε, παιδιά. Ήταν εισαγωγή όλο αυτό που ακούσατε. Σαφώς, σαφώς. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Μ' άρεσε το κρέας, μ' άρεσε. Κοτόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε επόμενο θέμα. Όσο ο Σεραφείμ θέλει να κάνει τον Ερντογάν χριστιανό και να τον βαφτίσει ο Πούτιν. Τι είπες τώρα. Τρία μεγάλα ονόματα μαζί. Λοιπόν, ο Μητροπολίτη Σεραφείμ. Καλεί τον Ερντογάν να βαπτιστεί να βαπτιστεί χριστιανός από τον Πούτιν. Με νονό τον Πούτιν, ναι, έλα ρε, θα του φέρει λαμπάδα να πούμε. Αυτές είναι έτσι οι ωραίες προτάσεις. Μας στείλανε και σε μήνυμα κιόλας. Τώρα σοβαρά η τρολιά? Όχι, σοβαρότατα. Έκανε βασικά πρόταση. Είναι σοβαρή τρολιά. Έκανε είναι αυτή την πρόταση. Η σουρεάλ είδηση της ημέρας. Και ο Ερντογάν τι απάντησε? Με τι? Με το Μαχόκ? Όχι, με μισοφέγγαρο, ξέρω εγώ. Α, θα τσεγκαμίσεις ένα χριστιανό. Άμα θες μπορείς να δώσεις λίγο από το χειρό, από το κείμενο τέλος πάντων. Σας προτείνουμε μάλιστα, εξοχότατε, να ζητήσετε από το σημερινό σύμμαχό σας και πρόεδρο της Ρωσίας, κύριο Βλαντιμίρ Πούτιν, να γίνει ανάδοχός σας και η βάπτισή σας θα σας όλα με κεφαλαίο, έτσι. Να πραγματοποιηθεί στο ιστορικό φανάρι από τον Παναγιώτατο. Νόμιζα ότι λέγει Παναγιώτατο, μπερδεύτηκα. Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαθρονούμενο. Wow.
Και απαντάει ο άλλος. Όχι, δεν απαντάει, είναι αποσπάσματα. Α, συγγνώμη. Η αύξηση της τουρκικής δυνάμεως και τα τουρκικά επιτεύγματα στην οικονομία από το 2006 και μετά σας έδωσαν ένα πολύ καλό άλοθη για να αποκεμαλικοποιήσετε το τουρκικό πολιτιακό σύστημα. Δηλαδή, να το μουσουλμανοποιήσετε και να το επαφέρετε στην τροχιά του τουρκικού παραδοσιακού Ισλαμισμού, αφού ο Ισλαμισμό υπήρξε ασφαλέτερο Ισλαμικό που πέρασε. Δηλαδή είναι πολλές σελίδες, έτσι. 37 έλεγε. 37 σελίδες. Μπορεί και 36. Δεν ξέρουμε αν ψήθηκε. Μάρτης μου Θεός. Έτσι, ανήμερα του Πάσχα, λοιπόν, ήταν η έκπληξη, νομίζω. Έκανε την έκπληξη η Ορθόδοξη Εκκλησία και ψήνει τον Ερντογάν να γίνει Κρίστιανο. Κοίτα να δεις, όχι. Εγώ, επειδή τα πράγματα τα... Βάλει λίγο βάθος. Α, ναι. Κοίτα, τα πράγματα εγώ τα διαβάζω στη ρίζα τους πάντα. Επειδή είσαι εκεί κάτω από τη γη, τη βρεις εύκολα τη ρίζα. Η διατροφική συνήθεια η Ορθόδοξη, που λέμε η εβδομαδιαία, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, όσπρια, τσκατά και ψάρι. Και... Πολύ καλό, μελετημένο. Ναι, ναι. Είναι μελετημένο όμως για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν οι πλούτσι και οι πτωχοί. Το πλούτσιο ναι. Φάει κρέα κάθε μέρα. Αυτό ναι. Δεν είχε φάει πλούτσιο κάθε μέρα, οπότε λέει: όπα, μαλάκα, πιστεύει και το ένα και το άλλο. Οπότε κάτσε κάτω, φτιάξει πρόγραμμα. Και όλοι κανένα πρόβλημα, Κυριακή ναι, Εκκλησία, που τζομπολιό μόνο για τα φορέματα και τέτοια. Έχεις και τις αποτοξινώσεις σου με τις νηστείες. Εννοείται. Έτσι, εντάξει, μελετημένα όλα τώρα. Μα ήταν αναγκαστική η αποτοξινώση, γιατί επειδή το Πάσχα έχει αυτή την παράδοση καιρό, πάντα ανεβαίνει η τιμή. Οπότε αυτοί που δεν είχαν θα τρώγανε έτσι κι αλλιώς. Ποια παράδοση, να σου πω. Το έχετε δει το... οι πληγές της Αιγύπτου. Με ποια εκτέλεση? Όχι, δεν είναι εκτέλεση. Είναι Φαματζόρε. Όχι, η κλασική εκτέλεση. Ποια ταινία? Δεν είναι μία, είναι πολλές. Ναι, του 70 κάτι θα είναι αυτή σίγουρα. Κάτι 60-70. Το hardcore. Το hardcore, ναι, που σκάνε ακρίδες. Τι σκάνε, θυμάστε, ξέρετε τι συμβολίζουν αυτά? Οι πληγές του Φαραώ. Ναι. Δεν θυμάμαι τι συμβολίζουν, όχι. Τα τσάκρα. 9 είναι τα τσάκρα. 9 ήταν. Καλά, επειδή σα έχει φάει μαλακία, κάνα χαρτάκι παίζει να κολλήσουμε κανένα μπάθο. Ναι, παίζει. Γιατί δεν μπορεί να τα ακούω αυτά έτσι, ρε φίλε. Πάρε να στρίψει ένα τσιγάρο να καπνίσει. Κοίταξε, Φτερή. Μόνο με τον καπνό σου. Θα κάνω στο. Πόσες είχε? Πληγές Φαραώ. Ναι. 9. Περίμενε. 7. 7. Πόσα τσάκρα έχουμε? Αυτό θα, 9. Αυτό θα 9. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Τα είχαν βρει άλλοι, κατάλαβε τα δύο παράπτωση. Είναι ο αριθμό του. Τα άλλα δύο ήταν τα κρυφά. Είναι. Αποκρυφισμός, ρε παιδί μου, μετά τα άλλα δύο. Ναι, το ένα είναι στον πάτο σου από κάτω ακριβώς. Ναι. Πάτος τώρα. Είναι μεταξύ. Μεταξύ σειρμού, μεταξύ... σειρμού και αποβάθρας. Ναι. Σειρμός, φεύγουν και αυτά που έρχονται. Κατήστε το με το πόσο. Το άλλο είναι. Ναι. Α. Σταυροφόρος. Α. Και... τέταρτος. Και έχω και τέταρτο σχέδιο. Όχι, συντέταρτη σταυροφορία. Ναι. Τέταρτο ήμουν. Ναι, τέταρτο πέθανα. Γιατί θα τα τρέφω 5.000 άτομα. Θυμάσαι εκείνη τη ζωή που ήμασταν στα Αλγέρι να πούμε και καπνίσαμε. Χαστίσει. Στο πειρατικό του κάθε Τζίμι. Και τελικά, ναι, ναι. Αυτά είχα να πω κι εγώ. Ωραία. Ακριβώς, λοιπόν, τίποτα άλλο. Το πρώτο news μου στέλνει εδώ μήνυμα και μου λέει, διαβάζω άρθρο. Η NASA εντόπισε εξωγήινο στόλο να πλησιάζει τη Γη. Το είπα έτσι, στο τέλος έχει ερωτηματικό, απλά ήθελα να το πω έτσι σαν δήλωση. Statement μου άρεσε πάρα πολύ, να έχουμε κάτι παραπάνω να φοβόμαστε. Και πολύ γρήγορα θα σας πω, σύμφωνα με μια νέα περιγραφή, περίεργη φήμη που διακινείται στα blog και σε διάφορα επίσημα site και ένα έγγραφο που διέρευσε από το Κρεμλίνο, αναφέρεται μια ακροσαπόρητη συνάντηση μεταξύ Ρώσου, ο Βλαδίμηρος, και του αντιπροέδρου των Αμερικλάνων. Των εξωγήνων, νομίζω. Θέλει. Ναι, γιατί η εξωγήινη αρμάδα αναμένεται να φτάσει στον πλανήτη μας το Σεπτέμβριο του 2018. Α, ξέρουμε και ποιοι είναι δηλαδή. Καλή φάση. Τουλάχιστον θα έρθει το Σεπτέμβριο, θα έχουμε προλάβει να κάνουμε διακοπές. Εγώ κάθε φορά που ακούω Κρεμλίνο φοβάμαι κάπως. Δεν ξέρω γιατί. Η λέξη ναι, Κρεμλίνο τσολιάς. Ξεκολλάτε ρε, τι είναι αυτό που λέει, ο Orthodox Brother που μας αγαπάει μας. Λοιπόν, φοβάστε ή δεν φοβάστε? Έρχονται το Σεπτέμβριο. Ας έρθουνε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Σε ποια σεζόν? Ελάτε! Έχω το Θεοδόση μαζί μου, ρε μαλάκες. Όσο ζει ο Πρέκας δεν φοβόμαστε, ρε. Ναι, ρε. Θα πεθάνει που να είναι. Να τελειώσει το Game of Thrones και μετά θα έρθει ποιος θέλει. Θα πεθάνει που να είναι. Θες να σου πω ότι διάβασα για την πλοκή. Για το Game of Thrones? Ναι. Όχι. Okay. Δεν θα όχι τώρα. Ναι, ναι. Όταν θα τελειώσει, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί να πιάσουμε όλα τα υποσυνείδητα μηνύματα που έχετε μία. Μεταξύ μας κρυφά.
να την πουλήσουμε την πληροφορία, μα είναι παιδιά. Εντάξει, έτσι δεν πρέπει να μαθαίνουμε, δεν πρέπει να τα πουλάμε όλα. Τον εαυτό μας, την ψυχή μας, κάθε καλλιτεχνική μας δημιουργία δεν πρέπει να τα πουλάμε. Ό,τι έχει να πουλήσει, πουλάει. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Πόνε αυτό, σας έβαλε σκέψη. Άνοιξε μια μπύρα. Δεν ξέρω. Όταν προβληματίζομαστε, πρέπει να έχουμε και κάποιες στιγμές για αποσυμπίεση, έτσι. Κάποια στιγμή ένα ραντεβού χαράς. Κάποια στιγμή αντικαταθλιπτικά. Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα να πούμε ότι επειδή αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για εμάς εδώ πέρα και του σταθμού και τους τροκλωδίτες, να ανακοινώσουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε πάρτι. Αρχικά να πούμε κάποια στιγμή ότι έρχεται το μεγάλο πάρτι των τροκλωδιτών. Ναι. Αναμένεται το μεγάλο πάρτι των τροκλωδιτών που εκεί πέρα θα γίνει το κάγκελο. Εντάξει, θα έχει πρώτα μία προβολή για τα, ελευσίνια, μετά διονυσιακά οργία και μετά τρογλωδίτικα. Μεγάλο event, θα κάνουμε live εννοείται, θα βγούμε να πούμε, καλά κάνουμε freestyle, προκαλέσουμε και τους υπόλοιπους τρογλωδίτες. Θα παίξουν εννοείται καραόκια και τέτοια, καραόκια να τα πούνε άλλοι, όχι εμείς, εμείς φυσικά, τα έχουμε πει εμείς φτάνει. Και θα έχει και πολλά άλλα πράγματα, γιατί εντάξει, το πρώτο κιόλας party των event, βασικά δεν θα είναι απλά event, θα είναι σαν mini fest, troglodytes fest. Έτσι. Φέρε τη λούπα σου και τραγούδα. Και να σου πω κάτι, ότι κάτι αυγολέμουν και κάτι λιώσποροι που θα κάνουν εδώ στο γουδί το legalize it. Τι νομίζω ότι είναι πιο οργανωμένοι. Γκαφρά παίζουν. Εδώ οι τρογλωδίτες θα έρθουν άξια, ατόφια και θα το κάνουν για αυτούς, για αυτούς που θα έρθουν να περάσουν καλά. Και χωρίς τζίβες. Και χωρίς τζίνες. Μπορεί με τζίνες, αλλά εντάξει, οκ. Και χωρίς τζίβες, ναι ρε. Τζάλο τζαφάστα παροχάει. Μα μπεις πράγμα. Ωραία. Γιατί δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το πτώμα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ρωτάνε εδώ κάτι. Γιατί δεν υπάρχει πτώμα. Πες το στο μικρόφωνο. Γιατί δεν υπάρχει πτώμα. Βασικά υπάρχει, αλλά είναι ένας από τους 10 σωσίες του. Ναι, αφού ντοκουμέντα τώρα έχουν ρε φίλε ότι τη μέρα που ήταν 11 Σεπτέμβρη που πέσανε τα αεροπλάνα ήταν στο Κλίντον, στο σπίτι του και τρώγανε μαζί ο Μπιν. Ναι. Και παίζουν και φωτογραφίες που πολλές. Και τους έπαιζε μουσική ο Παντελίδης. Και παίζουν φωτογραφίες. Ή ο Έλβις. Γιατί δεν είχε πεθάνει τότε. Ο Έλβις είχε πεθάνει. Ο Παντελίδης δεν είχε πεθάνει. Ο Παντελίδης δεν είχε γίνει καν τότε ναυτικός. Που είχε γίνει στο πολεμικό ναυτικό που ήταν πρώτο. Ήρωας. Τραγουδούσε πρώτα στο πολεμικό ναυτικό. Όχι, τον είχαν διώξει επειδή ήταν αλκοολικός. Ήρωας. Όντως τον είχαν διώξει επειδή ήταν αλκοολικός. Καλά έκανε. Εγώ τα γουστέρω αυτά τα παιδιά που εκφράζονται πηγαίνουν. Άρα αυτός οδηγούσε. Όλα στο φως σήμερα στην Τρόγλη, όλα στο φως. Να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και τραγουδούσε. Θα φανεί αλήθεια. Θα φανεί αλήθεια. Στη στροφή τον άγγελο τον είδατε. Ποια στροφή? Εκεί στη φωνική στροφή που έφερε. Αυτή που δεν είδε, εννοείς. Ναι. Την είδε ο άγγελος όμως. Την βλέπεις αυτή τη στροφή, ρε. Ναι. Ο Παντελής δεν την είδε, ρε φίλε. Και. Θα γίνει Παντελής. Κακό είναι το τάξα το άλλο που πήγε ο Άλεξ, λέει, τον πήρε το ποτάμι. Καλά, μου το λέγανε αυτό, κροσέ με τη μία. Ναι. Άμα πήγαινε σε σημείο και μου λέγανε ότι το βλέπεις αυτό εδώ, ρε φίλε. Κουτουλίδι με τη μία. Εντάξει, παιδιά. Πάντως είχαν βγάλει και έναν άγγελο σε μια φωτογραφία εκεί σε αυτή τη στροφή. Από αυτούς του Διονύση εξάγγελο ή κανονικό? Όχι, κανονικό άγγελο. Τώρα μπορείς να καταλάβεις, όταν λέμε για κανονικό άγγελο, μιλάμε για. Γλυπτό. Όχι, είναι οι πολλές σταγόνες LSD, DMT. Ένα από τα δύο διάλεξε. Είναι φωτογραφία ο άγγελος του Παντελίδη που ήταν οι τελευταίες στιγμές εκεί πέρα και. Δικαίωμα. Επειδή τώρα παραπληροφορούμε και τον κόσμο. Παραφυσικό φαινόμενο. Ακριβώς. Paranormal activity. Paranormal activity που η κάμερα. Που η κάμερα το κατέγραψε και υπάρχει στο ίντερνετ. Γράψει Paranormal Activity Παντελίδη. Vice. Έλα, μίλα, πες μου. Προσπαθώ. Πού το έχεις βρει στο Vice? Όχι, αλλά. Παντελίδη. Υπήρχε Παντελίδη τη φάση και υπήρχε και στο μαγαζί που έπαιζε, ξέρω εγώ. Κάποιοι άγγελοι είχαν εμφανιστεί από πίσω και τα έχει καταγράψει, παιδιά, αυτά οι κάμερες. Ναι, όπως και με το Άγιο Φως, ας πούμε, που λένε κάποιοι δεν είναι θαύμα. Και... τέτοια, υπάρχουν ντοκουμέντα, ας πούμε. Ίντερνετ έχετε, η τεχνολογία είναι μαζί σας. Μπείτε, γκουλάρετε. Μα τώρα δεν είπαν ότι θα μπουν οι ρε φίλε να κινηματογραφήσουν μέσα στο εκεί που ανάβει η φλόγα? Ότι το δεχτήκανε. Ναι, αλλά δεν γίνεται, γιατί μόνο... όταν υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται στους εξωγήινοι, συνήθως υπάρχουν πολύ μεγάλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και καταστρέφουν το φιλμ. Είναι αυτό που λέμε να σου κάνει το βίντεο. Έχει κενό στο tape. Την επαφή την έχεις δει? Ναι, αλλά θα υπάρξουν προσωπικές. Το έκτος σημάδι.
The Fifth Element. The Fifth Element. Όλα αυτά, τι μα δείχνουν. Συγχρονίζεται η φάση. Δηλαδή τώρα μέχρι να πάρουν τη φλόγα, τη φέρουν από εδώ, από εκεί που την πηγαίνουν. 30 πόσα εκατομμύρια είναι, γιατί σηκώνουμε πολεμικά αεροσκάφη, δεν ξέρω το στόλο μα να πάει μέχρι το Ισραήλ. Εμεί τα πληρώνουμε. Ποιοι τα πληρώνουμε. Καλά κάνουμε. Μα αξίζει. Άγιο φω δεν θέλει. Μα αξίζει. Πάρτε άγιο φω τώρα. Μαλάκε στην αντίπερα όχθη, εγώ δεν σα ξέρω, να ξέρετε. Ό,τι ξέρουμε και ό,τι λέμε εδώ πέρα. Στην αντίπερα όχθη, μόλι περάσουμε, εγώ δεν σα ξέρω. Γιατί. Είστε δυσφήμιση, ρε Μαλάκα, θα πάτε στην κούλαση. Είναι δεδομένο. Ενώ είσαι με την Παναγία κολλημένη σε κανένα μέλα. Εγώ φίλε, ποια Παναγία. Εγώ την παράτησα την Παναγία, φίλε. Εγώ τώρα 40 παρθένα. Μήπω σε λένε Ιωσήφ. Αμέ. Ιωσήφ. Όχι. Χαμαχάμαμελε. Λοιπόν, Άγιο Φως. Πες μου. Ποιο είναι το μόνο που μπορούμε να ονομάσουμε Άγιο Φως? Το μπικ τον αναπτήρα. Τον τέσσερα. Καλά, σίγουρα. Ναι, καλό αυτό. Όχι, Άγιο Φως, ρε, είπα να πας, εντάξει τώρα εδώ, έχεις 200, ανάβεις τα πάντα εδώ, ανάβαμε τσιγάρα να πούμε με το μάτι της κουζίνας, παιδιά, εδώ είχαμε προβλήματα. Και δεν έχουν περάσει μέρες μας καλά. Ανάβαμε το τσιγάρο από το μάτι της κουζίνας, παιδιά, καταλαβαίνετε. Με ζάχαρη. Εν πάση περιπτώσει, Άγιο Φως είναι τη στιγμή που ο Τόμ Χάνκς που παίζει τον ναυαγό ανάβει τελικά φωτιά μετά από τόσο καιρό και το έχει πιστέψει και εσύ, ρε. Αυτό το ονομάζει Άγιο Φως. Γιατί σώζει τη ζωή του, βάζει φωτιά εκεί μετά. Τα δέντρα δεν τον βλέπουν φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Το έκανε. Άναψε φωτιά. Μια διευκρίνηση, γιατί τώρα με το Άγιο Φως το παίζω σε φορές και μου έσκασε συνειδητοποίηση ότι παίζει και το Άγια Νύχτα. Και αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Ναι. Υπάρχει κάποιο μοτίβο σε αυτά. Αυτό δηλαδή. Στην ιστορία. Μπορεί να είναι κάποιο προβοκάτσιο. Κάποιο... προβοκάτσιο. Η προβοκάτσια στην Ιταλία. Προβοκάτσιο. Φασίστο. Μήπως είναι κάποιο τέτοιο ρε παιδί μου, κάποια άλλη παραγωγή, ξέρω εγώ, κάποια άλλη εταιρεία, κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ απλά βλέπω ότι από διάφορα πράγματα βάζουν μπροστά το Άγιο και... Αποκτάει τρελό experience, έχει μαγικές ιδιότητες, ξέρεις ανάλογα σε τι κάστη είσαι και δεν ξέρω. Δισκοπότηρο. Καλά, Indiana Jones, καταπληκτικό. Μόνο εκεί Indiana. Που πάει να περάσει και δεν φαινόταν αυτό που θα πάταγε και κάτω είχε χάος, μαύρο χάος. Και πρέπει να πατήσει, να πιστέψει τον εαυτό του και να πατήσει το κενό που ήταν αόρατη η γέφυρα αυτή που πήγαινε στο Άγιο Δισκοπότηρο, το θυμάστε. Πίστεψε. Ναι, πίστεψε ο Χάρισον Φόρντ, ναι. Πίστεψε γιατί βέβαια είχε δει και τα άλλα στο Star Wars και ξέρεις, βασικά αυτός τα έχει περάσει όλα τα έργα, αλλά σκέψει τον, τα πάντα. Έχει, το πίστεψε, έχει ναι, και πέρασε, ναι. Το πήρε. Και Blade Runner είχε κάνει. Κολόφαρδος. Κολόφαρδος. Τον ζηλεύω γι' αυτό μόνο. Ναι, ναι. Δεν μου άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Εγώ λέω να μην πάμε. Εγώ λέω να μην πάμε. Χάσαν οι καλοί. Ρώτα στον αέρα. Ο Θεοδόσης που είναι. Τώρα μπορεί να έρθει. και συνεχίζω εδώ πέρα στην καταπληκτική μας ροή. Χαοτική ροή, ρε παιδιά, σήμερα είναι το μεδούλι εδώ. Πρέπει να τη λέω. Πρέπει να μην να τα πει όλα, ρε, για ένα χρόνο. Είπαμε που είναι ο Θεοδόσης. Είναι μεγάλη εβδομάδα, έχει τρέξει η εκκλησία, ξέρεις. Αλήθεια. Είναι αληθινός πιστός. Δύο φορές. Εμείς τι κάνουμε εδώ, δεν πρέπει να πάμε εκκλησία. Να πω κάτι σημαντικό. Πάμε εκκλησία. Να κάνουμε παιδιά, hashtag. Κάτι σημαντικό πολύ. Okay. Δεν είμαστε ένα τραπέζι που μιλάμε μόνοι μας. Υπάρχουν μικρόφωνα, δεν μπορούμε να κάνουμε δύο κουβέντες μαζί. Δεν γίνεται. Δεν υφίσταται. Σιγάρα, μαλακόλα γίνονται. Στρόβι. Ο floor manager δεν μπορεί να καημός τώρα. Λοιπόν, με το που είναι πρέπει να πούμε διαφημίσεις. Λοιπόν, μηνύματα δεν έχουμε. Μηνύματα. Έχουμε, αλλά εντάξει. Ναι, μας στείλανε αυτό με τον Ερντογάν που πάμε και έχουμε και κάποιες μουσικές προτάσεις. Μας λέει το κοινό που μόνο του πάτε σε διάλειμμα, μαλάκες. Πολύ μιλάτε, ας πούμε. Έλα, παίξε, αλλά πάμε, αγόρι, βάλε τραγουδάκι. Θέλετε το διάλειμμα. Ναι, έλα, πάμε, εντάξει, 11 και 4. Είναι να έχουμε και Μπέτ Ρόγλι, έχουμε παραμέ. Πάμε, πενάπη και ρωτσι κομματάκι. Εντάξει, έχουμε χρόνο, λείπει ο Χριστιανός, οπότε εντάξει. Δεν θα έχουμε κανένα γκρινιάζει. Μη σου πω ότι μπορεί να έρθει στο freestyle τώρα. Άλλη μία που είναι ο Θεοδόσης. Άμα έρθει, θα έρθει μεθυσμένος. Θεοδόση, πού είσαι? Ωραία, και με αυτό το μήνυμα. Έρχομαι! Τώρα μην το κλείσετε. Rise from the dead. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Καλησπέρα φίλοι και φίλες της Bet Trolley. Το στοιχηματικό μας ταξίδι ξεκινάει. Γνωρίζουμε ότι η αγωνία και η δίψα για τα φράγκα είναι μεγάλη. Γι' αυτό και δεν θα αργήσουμε να μπούμε στο ψητό.
στο 1750 Melbourne Victory εναντίον Central Coast Mariners. Οι Melbourne θα βγάλουν στη Central τους Mariners και θα τους καταφέρουν να πάρουν το Victory στο ραντεβού θανάτου που έχει δοθεί. Άσος για πλάκα. Στο 1753 Μπόρεχαν Χούντ εναντίον Ντάγκεμον και Ρεντ. Στην προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ της Μπόρεχαμ και της Ντάγκεμον, η οποία αγωνιζόταν χωρίς τον Ρεντ, οι φιλοξενούμενοι πήραν εύκολο διπλό, όπως μαρτυράει το σκορ 0-3 στο 93. Στο παιχνίδι της Παρασκευής, όπου θα παραταχθούν με το Ρεντ, θα είναι ακόμη πιο εύκολο το έργο τους. Διπλό. Στο 1761, Σάτον Γιούν με Γκέιτχεντ. Οι φιλοξενούμενοι βασίζονται στον πολύπυρο του Σέντερφορ Γκέιτς, ο οποίος σκοράρει πάντα εκεί που πρέπει για να το κάνει. Βρίσκεται πάντα εκεί που πρέπει για να το κάνει. Λάθος. Έτσι, θα πράξει και απέναντι στη Σάτον. Εδώ μπορείτε να παίξετε σκόρερ Γκέιτς, ακριβώς σκορ 0-1 και διπλό. Συνηθίζουμε στο τελευταίο μας μάτς να παίρνουμε συμβουλές από τον Γέροντα Παΐσιο. Τον τελευταίο καιρό όμως. Ας πηγαίνει κουβά. Έτσι, αλλάξαμε την πηγή μας. Ο νέος μας πληροφοριοδότης είναι ο Βασίλης Λεβέντης, που ξεκινάει δυναμικά με το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, προτείνοντας γκολ γκολ γκολ. Οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται και το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα εδώ. Με τα κέρδη του κουπονιού, αγοράστε το καλύτερο οβελία της αγοράς και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για μια λαμπάδα πεκταράς από τον Μάρλον Μπράντο και ένα πιάτο μαγειρίτσα από την γιαγιά του Παντελή Παντελίδη. Θερμή παράκληση προς τους ακροατές, προστατέψτε την ενορία μας, μην πετάτε βεγγαλικά. Και επιστροφή. Καταστροφή. Τρολοδίτες. Τρία, τρία, δύο, ένα. Τρολοδίτες. 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 Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Ωραία. Μεγάλη Τετάρτη. Ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης, έκφραση ανατρεπτικής ραδιοζωνών, 93,8 στα FM, radio98fm.org, συμπυκνωμένα, η κουβέντα στην Τρόγλη, φρίκι κάψιμο τρόγλινγκ. Τρόγλινγκ. Εισέρχονται στην Τρόγλη διάφορα πλάσματα. Η ώρα πάει 5, παρά 5. Λοιπόν, ηλικιωμένη παρέσυρε τροχονόμο στην Πομπή Τσίπρα στην Πάτρα. Πώς σας φαίνεται? Μία 64χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε μία τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στην αυτοκινητοπομπή του Πρωθυπουργού στην Πάτρα. Πολύ χαίρομαι. Και όχι επειδή είναι μπατσίνα. Απλά ρε φίλε, ότι πρέπει ρε φίλε κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι παίζει ένα όριο, ότι από ένα σημείο και μετά δεν βλέπεις, δεν ακούς, είσαι σε έναν κόσμο μαγικό. Δεν γίνεται ρε φίλε. Τώρα που πάτησαν την μπατσίνα, ίσως φιλοτιμηθούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Εκτός άμα έχουν ακόμα κόσμο στην ελληνική αστυνομία, γιατί θα κάνουν και άλλη πρόσληψη. Βλέπετε πως πάει η φάση έξω. Εμείς η ελληνική αστυνομία θα σας σώσουμε από την ενεργεία. Ελάτε σε εμάς, παιδιά μου. Είμαστε με μεγάλη οικογένεια, έτσι κι αλλιώς. Και έτσι πάει η φάση. Άλλη μία λιγότερη. Έχουμε από πίσω νεολαία. Μια χαρά. Πλαισιώνεται η ελληνική αστυνομία. Εμείς τι θα κάνουμε με τις γριές που προφορούν στον δρόμο, μου λες? Εμείς που δεν είμαστε ρε φίλε, μπάτσι δόξα τον Αλλάχ. Τι θα κάνουμε εμείς? Τι θα κάνουμε ρε μαλάκα, θα μας πατάει κάθε γριά να πούμε. Μέχρι οι γριές να νικήσουν τους μπάτσους. Κάπως έτσι πάει η φάση. Ναι. Και οι γέροι. Ναι, οι γέροι γριές στο αμάξι εναντίον εσένα είναι σίγουρος άσος. Δεν παίζεις. Γιατί μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, σίγουρα. Μπορεί να είναι οι γονείς μας. Μπορεί να είναι πολύ καλή στην οδήγηση. Απλά τα αντανακλαστικά είναι stoner sloth επί 100. Μπορεί να ήταν πολύ καλή. Ναι. Παλιά, το 70. Στο Τέξας τότε. Τότες.
με τις Cadillac, να πούμε και τους δεινόσαυρους. Cadillac και δεινόσαυρους, θα θυμάστε. λοιπόν, λέει εδώ ένα τεράστιο άρθρο, 15 περιοχές στην Αθήνα που δεν τις ξέρετε. Εγώ θέλω απλά να μου λέτε αν ξέρετε που είναι ή όχι. Νέα Ελβετία, ξέρετε. Ναι. Ξέρετε. Ναι. Πολύγωνο. Ναι. Κανείς δεν ξέρει που είναι το πολύγωνο. Έλα. Όχι, μην το λες αυτό. Είναι πολύγωνο καταρχάς. Το πολύγωνο. Σοκολάτα. Για πες, άλλο. Χαραυγή. Χαραυγή ρε φίλε, το ξέρεις που το έχω δει μόνο. Στο Καρ, σε αγγελία. Ναι. Χαραυγή, που γράφει ξέρεις από κάτω τις περιοχές. Ναι, οκ. Okay. Είναι... Πού είναι? Είναι. Έχει μία στη Δάφνη, υπάρχουν και δύο κιόλας και μία στο Κερατσίνι. Oh, really? Δύο οι χαραυγές. Ναι, στο Κερατσίνι έχει γαριδάδικα. Και Χαραυγή ονομάζεται ένα τραγούδι του Γρηγόρη Μπιθικότση για τον ξεριζωμό. Mm. Αυτά. Άλλε. Ανάκασα. Ανάκασα. Ναι. Και τι έκανες μετά. Ξανανάκασα. Ανάκασα και ξανανάκασα. Δεν ξέρετε. Όχι. Okay. Κοντά σου στους Άγιους Αναργύρους. Έλα ρε, που παίζαμε μπάλα πιτσιρικάδες ρε. Τότες. Τότες. Που ήταν καλός οδηγός. Το απογευματάκι που παίρναμε μπασκετάκι. Που λέγαμε πριν. Με τον Νίβα. Και αυτός εκεί κάπου έπαιζε. Και ο Νίβο. Από εκεί έχουν. Όχι. Αυτό λέω, ο Νίβο είναι από Αγία Βαρβάρα. Ραντεβού θανάτου στην Ανάκασα τώρα. Τζιτζιφιές. Μυθικές τζιτζιφιές. Καλά, ναι, όλοι τις ξέρουν. Διάσημες από τη φάρσα. Με τους μπάμπουρες και τους τζιτζιφιόγκους. Λόφος Κουζέ. Ναι. Ναι, ναι. Πού. Εντάξει τώρα, τον έχω ακούσει. Μου το έχουν πει. Αυτός είναι ο Λόφος Κουζέ. Ναι, ο Ξακούστος. Είναι ο Φράγος Ακρόπολης. 14, όχι. Είναι στον Κολωνό. Στον Κολωνό, ναι. Ναι, πίσω από το... από τα τρένα. Πίσω από τα τρένα. Ο γνωστός Λόφος Κουζέ. Εκεί που γραβιτάδες, δίχως φρένα. Τουρκοβούνια. Δεν ξέρει κανένας που είναι. Ξέρω εγώ που είναι. Ναι, και εγώ ξέρω. Νεάπολη. Νεάπολη, ποια Νεάπολη. Ωραία ερώτηση. Έχει μία στο Γαλάτσι, εκεί Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, Λυκαβητό. Εξάρχεια. Αυτό μεταξύ Λυκαβητού και ναι. Από Βάθρας. Στρέφει. Ζεφύρι. Εντάξει, θα το ζεύω. Εκεί που γίνομαι ρε φίλε. Ριζούπολη. Ναι ρε. Εγώ δεν ξέρω πού είναι η Ριζούπολη. Πού είναι η Ριζούπολη. Για πες του. Έλα ρε μαλάκα και εσύ που είναι η Ριζούπολη. Άνοιξε ένα Google Map ρε φίλε. Περισσός από εκεί. Σωστός. Α, οκ, okay, ναι, σωστά. Ελληνορώσον, άμα δεν είναι στάση σε μετρό ή σε ηλεκτρικό, δεν τα μαθαίνει. Ελληνορώσον, εδώ πιο κάτω. Ελληνορώσον, ναι. Πολύδροσο, ναι. Εσύ το ξέρεις. Πολύδροσο, Χαλανδρίου. Χαλανδρίου, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία στο Πολύδροσο Χαλανδρίου. Έχει και το ρέμα εκεί πέρα. Εκεί που είχε παλιά και το Πατινάς. Είχε το ρέμα. Είχε το ρέμα. Ναι, τώρα έχει. Βάλανε φόκο. Τα κάψαν όλα. Δεν κάει και όλα ακριβώς. Ναι, μέχρι και το θεατράκι που είχαν κάτω από την κατάληψη. Ναι, το θεατράκι κάηκε και μπαζώσανε για το ρέμα τώρα πρόσφατα, αλλά ξεχύλισε και έγινε πανικός. Πανικός. Και τώρα προσπαθούν να το ξαναδιάσουν. Είχε γίνει μελέτη πριν. Ναι. Είχε γίνει μελέτη. Πριν γίνει το έργο. Είχε γίνει μελέτη από την ίδια τη μελέτη. Είχε γίνει φάση. Τα παιδιά εκεί πέρα δεν ξέρω τι κάνουν στην κατάληψη. Α, στείλουμε χαιρετίσματα. Α, στείλουμε χαιρετίσματα. Στην Προαπόπουλου. Είχαν και ένα άλογο εκεί πέρα τα παιδιά. Ναι. Το άλογο Πραπ, παγκοσμίως γνωστό. Ναι, αλλά δεν πρέπει να παίζει ακόμα. Το ξέρω. Πάντως είναι ιστορικό πλέον. Πρώτα ως όλα τα πόλ στο Athens Intermedia. Σαν μασκότα, έχει μη γελάτε. Βάιρα, αλλά λόγο. Γούβα. 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 Περιοχή. Δεν ξέρει κανένας. Περιοχή. Κάτι μου λέει, αλλά δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Είναι δίπλα στο Νέο Κόσμο. Μεταξύ Νέο Κόσμου και Ημιτού. Πέσανε. Ζωφριά. Πώς. Ζωφριά. Ζωφριά. Καλά. Δεν τα ξέρετε. Είναι δίπλα στο Ζεφύρι, μεταξύ Καματερού και Ζεφυρίου. Δεν πας εκεί δηλαδή. Είμαστε μακριά. Εντάξει, πας. Α, πάμε Ζωφριά για καφέ. Λόφος Εξωματικών. Αυτό που είναι. Καρέας, κοντά στον Καρέα. Όχι. Περιστέρι είναι, ρε. Περιστέρι είναι. Βέβαια. Σοπα. Περιστέρι πετάει. Όχι. Και κουτσουλάει. Πλέον όχι, μόνο χέζει. Ένα λόγο εξωματικό με περιστέρι. Καταγνωρίζει περιστέρι που πετάει. Και χέζει, όντω. LSD. Και άγγελοι μετά σε στρόπι του Παντελίδη. Είναι για αυτό μια άποψη. Άλλο έχει. Όχι, όχι, τις βρήκαμε όλες. Τις βρήκαμε ακριβώς τώρα. Τις βρήκαμε ακριβώς. Τις βρήκαμε, ρε. Και ο λόφος αξιωματικό του με περιστέρι και πετάει μπορεί να πήγαινε από εδώ και από εκεί, ρε παιδί μου. Να κάνει περιοδία, ας πούμε, περιοχή.
Σου άρεσε το γέλιο να το κρατήσω. Πολύ θέλω να το κρατήσω. Είναι πολύ μεγάλο το περιστέρι για να κάνει περιοδία, αλλά εντάξει. Πόσο να και, ρε, πάμε, μας φέρει το Άγιο Φως. Τα δύο λεφτά πάνε. Α, βασικά, ρε, σειρά που λες για το Άγιο Φως, ο... αυτός που είναι στην κυβέρνηση, μωρέ, ο Γλυκούλης, που λέει για την... το Αξάναρχη που πετάνε στο τέτοιο. Ο Παύλος, ο Καμένος, ο Πάνος, sorry. Ο Πάνος. Τι έχει πάθει και το Λιτουλί Παύλο. Τα ακούω και στους τίτλους, γιατί Παύλος. Κοντά είναι. Λέγω τι είναι. Κοντά είναι από πίνη και τα δύο. Μας βγαίνει το δύ, κάπου χώνεται μέσα στη λέξη μας το δύ, Καύλος, Παύλος. Με εμάς την κυβέρνηση το Άγιο Φως θα έρχεται με τιμές αρχικού κράτους, είπε ο Πάνος Καμένος αυτός και δάκρυσε πάνω στο βήμα της Βουλής. Συγγνώμη, θα σηκώσω πάλι τα περίστηκε κι άλλο. Όχι. Ναι, έχω... πρίστηκε. Πρίστηκε όμως, ρε, εσύ είναι οι αλλεργίες που παίζουν αυτή την περίοδο και μας τυρανάνε φουλ. Τα μπότοξ είναι το παιδί, ξεκολλάτε. Κάνει μπότοξ. Ναι, δεν τρώει. Όλο αυτό που βλέπεις το φούσκωμα μπότοξ είναι. Για να φαίνεται τούμπανο. Πόσα μπότοξ έχει κάνει. Κάνει, ρε φίλε, τι πρόβλημα έχεις εσύ τώρα. Η ομορφιά είναι δικαίωμα για όλους. Αρχηγός κράτους, λοιπόν. Δηλαδή είναι αρχηγός κάποιου κράτους, το Άγιο Φως. Ή σαν. 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 Σαν ήλιος, δηλαδή. Κατάλαβες. Σαν τον Ομπάμα, ας πούμε, θα έρχεται. Σαν. Θα μπαίνει άνοιξη. Ναι. Σαν φεγγάρι, σαν ήλιος. Δηλαδή θα σκάνε, ας πούμε, 700 μπατσικά και θα φυλάνε το Άγιο Φως. Σκέψου. Εγώ θα στο πω από την άλλη. Στο πω από την άλλη. Σκέψου ότι αυτό το φως φυλαράκι, επειδή η Ορθοδοξία έχει κάνει. Για να μείνει να έχει την ισχύ που έχει. Έχει φάξει τώρα, μιλάγαμε πριν για σταυροφορίες και αυτά. Ίσως αυτό το φως είναι το ότι πιο κοντινό παίζει με το μάτι του Σάουρον. Ναι, αλλά τότε και δεν και όπου πηγαίνει... φτιάχνουν μεγάλο περιστέρι να το καβαλήσουν να πάμε να ξεμπερδεύουμε να το κάνουμε. Μεγάλο περιστέρι. Και αυτοί έχουν γένεια. Τι κάνει αυτή η λέσχη εξωματικών, εγώ θέλω να ξέρω αυτές τις κρίσιμες ημέρες που δεν παίρνει πρωτοβουλία. Γιορτάζει την Αγία Βαρβάρα. Σημαντικά ζητήματα. Α, στείλουμε ένα mail. Των Αγίων πάντων είναι, νομίζω. Η Αγία Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα δεν είναι η προστάτητα των. Των βαρβάρων. Που μιλάγανε βαρβάρ. Όχι, πώς λέγονται. Η Αγία Βαρβάρα προστάτητα των βαρβάρων. Αυτόν εκείνον. Ηθελέστα και παθέστα. Λοιπόν, Άγιο Φως, πάμε. Άγιο Φως, όχι Μηχάνη του Χρόνου. Η ταινία του Gibson όπου κατά λάθος μαστίγωσαν αληθινά τον πρωταγωνιστή. Και καλά, για να κάνουν πρόμο. Το πιο, πώς το λέγανε, ο Ιησούς ξανασταυρώνεται, όχι. Τα πάθη του Χριστού, ο Ιησούς. Για πες μου και εσύ, ρε. I'll be back. Terminator. I'll be back. Hasta la vista. Για πες μου, Baby Jesus. Εσύ έχεις εμπειρία πάνω σε αυτά. Εξήγησε τον πώς γίνεται, ρε φίλε, κατά λάθος να το μαστιγώσουν. Ρε παιδί μου, το μαστίγιο θα πήγαινε λίγο πιο δεξιά και θα φαινόταν από το πλάνο ότι πάει πάνω του, αλλά κοίτα, πήγε όντως πάνω του. Μία φορά πάει στο διάλογο. Άλλο μαστίγιο τον φοβέριζε, έτσι ήταν δέρμα για να φαίνεται για λάδα του, και με άλλο έπρεπε να τον χτυπήσει στο πλάνο το άλλο που τον χτύπαγε. Έχει μπερδεύτηκε κάποια στιγμή ο κακομοίρης εκεί, αυτός που ήταν ντυμένος δήμιος, που καλό παιδί θα ήταν, όλοι αυτοί που είναι ντυμένοι δήμιοι και είναι πάντα καλά παιδιά. Και τον χτύπησε. Δεν ξέρω γιατί είναι καλά παιδιά, αλλά σίγουρα θα είναι. Άμα ακούει κάποιο, είσαι καλό παιδί, ρε μαλάκα. Μήνυμα δήμιο. Δημίε. Καλό παιδί. Σκάτω δουλειά, ρε φίλε. Μάκη ψωμιάδη. Μακάρε. Εδώ να πει, έχω φέρει τον Γρηγόρη να πούμε, το ξέρετε. Ο Γρηγόρη. Πε τα ρε Γρηγόρη από μόνο. Ο Αμανατίδη. Εγώ ματζίδη. Τρομερή παίκτες. Ναι, οκ. Okay. Είχαν χρήση δύο γλωσσών στους διαλόγους. Όχι σαν γαλλικό φιλί. Μιλάγανε και αρχαία αραμαϊκά και εβραϊκά. Ποιοι. Ο Ψωμιάδης τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Όχι, ρε, Χαζούλη. Τα πάθη του Χριστού. Α, μπράβο, ναι. Που δεν ήταν σαν του Φλόρ του Τζεφιρέλη, την έχει κάνει ο Δρακουμέλ Γκίψον. Ο οποίο κρατάει φωνικό όπλο και σκοτώνει στρουφάκια στο δάσος. Δρακουμέλ Γκίψον σκοτώνει με το φωνικό όπλο στρουφάκια στο δάσος. Είναι αυτή η ταινία που είχε πάει ο Χριστόδουλος, ο δικός μας, και είχε συγκινηθεί και είχε κλάψει και είχε πει ότι. Ήταν πολύ βίαιη. Τον έφερε. Ναι, είχε κλάψει όμως και είχε πει ότι τον έφερε. Σε και. Εργασμό. Είχε βγει με λερωμένα ράσα, ξέρω εγώ, και λέγε ότι τρομερή ταινία, ξέρω εγώ και τέτοια. Άσπρισαν. Την είδα την ταινία, παιδιά, γιατί μιλάμε το κουμπέντα. Ναι. Την είδα και τα Χριστούγεννα κιόλας, την είδα έτσι.
Μήπως είναι θέμα εποχής και άρεσε. Κατάλαβες. Και είπα να το βάλω πάλι με το, με το ίδιο concept πάνω κάτω. Να σου πω ξανά, και 15 Αυγούστου. Μπορεί να είναι καλύτερα το 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου όχι, γιατί είναι άλλο πράγμα το 15 Αυγούστου. Είναι η κοίμηση της. Θεοτόκου. Πρέπει να κάνουμε το Χριστούλη. Θεοτόκη, γυναίκα. Να κάνουμε το Χριστούλη. Δηλαδή να έχει κάτι με το Χριστούλη. Ναι, γιατί. Με άλλα συναισθήματα να μπουν. Την είδα, δεν έχει σημασία αυτό. Την είδα, άλλα συναισθήματα. Ψωνίζει, χαλά λεφτά. Ναι. Και μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε η ταινία. Σαν ταινία. Κακός. Σαν καλός Χριστιανός, πρέπει να την ξαναδείς μέχρι να σου αρέσει. Όχι, προτιμώ το άλλο, το τη Σαπουνόπερα. Το Τζεφιρέλι. Ναι. Εννοείται, αγόρι μου, αυτή είναι άγια ταινία. Τι λες τώρα, είναι χρυσότοφη. Εννοείται ότι όλο το προτιμώ, αλλά και η άλλη είναι μια πολύ καλή ταινία. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν είναι. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Συγγνώμη και εσύ το πιστεύεις. Αυτή η μουσική. Ναι, γαμίσου, δεν μπορώ να τριχιάζει πάρα πολύ, παιδιά. Πιο χαμηλά, παρακαλώ. Όχι, απλά. Έπαθα εγκεφαλίτιδα. Με το γαμίσου είχε πρόβλημα, βασικά, αλλά δεν θα το πει. Συγγνώμη. Ευλαβικά. Είναι και μεγάλη Τετάρτη, δεν καμονάζουμε. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό να είναι περίεργη μουσική. Ο χριστιανισμός είναι αλλιώς... πολύ τρομακτική μουσική. Είναι σκοταδισμός. Έτσι, ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι, να το πούμε, γιατί δεν είναι σοβαρά. Πάλι καλά, φίλε, που δεν ήμουν μπροστά. Να σου πει ο Μπού ότι ο χριστιανισμός ξεκίνησε σαν σκοταδισμός, με τις εκκλησίες να είναι πολύ χαμηλές ώστε να μπαίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα και σκοτεινές. Γι' αυτό οι φουγούρες των Αγίων είναι τις περίεργες και. Βλέπεις μια φουγούρα ενός Άγιου και παρακολουθώ τη φάτσα είναι πολύ, πολύ κακιά, ας πούμε. Τον Άγιο Γιώργιο τον έχεις δει. Κακός καριόλης στη φάτσα. Πολύ. Ναι. Φουλ, ρε. Ποιος νομίζει ότι σκοτώνει δράκους, κανένας αυγολέμονος. Η δράκη είναι για αρχόντους, να πούμε, όχι για ελληνάτσες. Δεν σκοτώνεις δράκο έτσι. Χωρίς διπλοστάγωνο χώφα. Δεν πέταγε ο δράκος αυτός όμως. Και μετά σιγά σιγά ξεκίνησε. Λεβελένα, δεν ήτανε. Σαυρόδα δράκος ήτανε. Ήτανε σαυρόδρακος. Ήτανε. Σερνότανε. Του Κομόντο, μου τον είχε πάρει μαζί, τον είχε εκπαιδεύσει και του λέει θα πεθαίνει σε κάθε γύρισμα. Και έβαλε λεφτά ο Αγγλίδης. Και γινούσε. Και πάντα γιατί όλοι οι Άγιοι αυτοί πεθαίνουν και αφήνουν την περιουσία τους, αφού δεν είχαν τίποτα. Ποια περιουσία αφήνανε. Γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ. Με θλίβει αυτό που δεν. Ο Χριστός είχε περιουσία. Ο Χριστός, ο Χρυσός. Ο Τέλης ο Χρυσός δεν είχε, έχει το μόνο τον. Μόνο το μικρό. Τον κούλι, ναι. Γυρνούσε ο Άγιος Γιώργης, δηλαδή από χωριό σε χωριό με το δράκο των εκπαιδευμένων και κάνει την παράσταση. Λεφτά στο τέλος και τα λοιπά. Πέφτανε τα κέρματα. Και πέθανε και άφησε την περιουσία του στον κόσμο. Στον κόσμο. Αυτό στον κόσμο. Κόσμο Καρσαγκάν. Στο λαό. Μα στην εκκλησία την άφησε. Αυτό είναι ο κόσμο. Ο λαό. Δεν είναι. Η εκκλησία φρόντισε να. Θέλετε να θεωδώσει εδώ μέσα. Δεν μπορείτε. Δεν γίνεται. Να μοιράσει την περιουσία. Γιατί πάλι δεν φτάσαμε να μοιράζουμε περιουσία, ρε γαμώτο. Για μια περιουσία ζούμε. Ρε ένα Βλαχοπούλου με τέτοιο. Πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος. Και μετά η αγιά μας πέθανε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ βρήκα ένα ψηλό σοβαρό αρθράκι. Η τέλεια ψητή πατάτα και πώς θα τη φτιάξεις μόνος σου. Γιατί πρόσεξε, γκουρμεδιά. Ξέρει ότι δεν έχεις λεφτά. Τι έχεις πατάτες. Σπίτι, ας σου πω εγώ πώς θα φτιάξεις αυτή την πατάτα. Ξέρεις πώς θα γίνει αυτή η πατάτα, ρε. Θα πάω να χωράσεις ένα κάρο μαλακή στα σούπερ μάρκετ. Τα οποία θα σου πίνουν για μήνες, για χρόνια στα ντουλάπια. Για να φτιάξεις μια φορά την απόλυτη πατάτα. Την ψητή πατάτα. Ναι, όμως είναι η απόλυτη πατάτα. Και νομίζω ότι αξίζει όλοι να το ζήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να μοιραζόμαστε εσύ. Δηλαδή, είναι τεράστια εμπειρία. Πες το. Πώς να το πω, είναι ολόκληρη διαδικασία. Ανοίγεις την πατάτα, κόβεις λίγο από πάνω, την ανοίγεις και μετά τη βάζεις στο φούρνο με άλλες πατάτες μαζί. Ναι, μόνη της έτσι θα κλαίει. Ναι, εντάξει, θα αισθανθεί και άσχημα. Να κλαίνουν όλες μαζί, τα ψήνονται και εσύ να είσαι απ' έξω και να γελάς. Κακός βίγκαν άνθρωπος που τρώει τις πατάτες. Δεν ξέρω, αυτά με την ψητή πατάτα, εντάξει ρε παιδιά, δεν θέλει πολύ για να καταλάβεις. Ότι παίζουν με την νοημοσύνη μας λέγοντας ότι τα φτιάξουμε. Γιατί το άλλο που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή με τα μακαρόνια ήταν πολύ εξυπηρετικό άστρο. Α, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλό. Πώς να φτιάξεις μακαρόνια με και πατάτες. Με βοήθησε όχι μόνο στο οδηγός μαγείρεμα. Οδηγός επιβίωσης 2017. Νομίζω άλλαξε τη ζωή μας. Ναι, το αντερό μας παίζει να βοήθησε.
Λοιπόν, έλα, πάμε και στις τελευταίες ειδήσεις πριν πάμε στο freestyle battle. Όπα από τώρα. Τι ώρα είναι? Κάτσε ρε φίλε, μπήκαμε να πούμε και 4:20 ξεκινήσαμε και θα πάμε 12:20 να κάνουμε freestyle. Να, ο σωστός εργαζόμενος. Έχετε εδώ πέρα. Ξεκίνησε η απόψυξη του Πέτρου Γαϊτάνου εν ώψη του Πάσχα. Τι έκανε? Τη διαδικασία απόψυξης του Πέτρου Γαϊτάνου, προκειμένου να είναι έτοιμος για τις παραδοσιακές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο, αυτός ο Γαϊτάνος που κάνει κάτι σε... Πώς ήταν ο Τόμ Κρούζ στην ταινία «Οι Βρικόλακες»? Κάτι που το βγάζει λίγο. Γιατί δεν ξέρω αν είναι τώρα κάποιο φετίχ δικό μου. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Αφού σου λέω είναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τμήμα κρυογενετικής της Ιεράς Συνόδου. Μαγκές, ο Γαϊτάνος έχει κάνει μακελιό τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αν έχετε μάθει, αν έχετε ενημερωθεί. Κάνει μακελιό, βγαίνει και λέει συνέχεια σε όλα τα κανάλια, όπου δηλαδή η κάμερα αρχίζει και χώνει, και λέει συνέχεια ότι μέσα στα μετρό και στα λεωφορεία παίζουν δαιμονισμένοι, οι οποίοι γελάνε και έχουν το δαίμονα μέσα τους, πράγματα τα οποία τα ίδια ακριβώς τα λέγει και η Λουκά. Μόνο που αυτός λέει ότι μπαίνει σε διαδικασία να βγάλει το δαίμονα από μέσα τους μέσα στο μετρό για να σώσει, παρόλο λέει που με βρίζουν, εγώ επειδή είμαι καλός χριστιανός, διαλύω τις μαγκανίες και βγάζω τον σατανά από μέσα τους. Εντάξει, και εσύ μην κατηγορείς τώρα τη Λουκά που δεν μπορεί να μην είχε το σκυλ. Ή να μην είχε μάνα. Αφού τι κάνει, τραγουδάει δηλαδή μέσα στο μετρό και του σώζει, ας πούμε. Ή... Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει. Έχω κλείσει εισιτήριο όμως, να πάω να δω. Στο και μετρό. Στο μετρό έχει κλείσει. Σε τραμ. Δεν είχα λεφτά για μετρό. Είναι, το μετρό πάει γρήγορα, θα είναι μικρή παράσταση. Στο τραμ θα είναι καλύτερα. Βάλα και τις μπάρες. Τώρα πρέπει να κόψει εισιτήριο κανονικό του μετρό. Αυτό δεν το έχω δει ακόμα. Ναι, βάλανε μπάρες. Βάλανε μπάρες, δόξα τω Θεώ, έχουμε γεμίσει μπάρες παντού. Γυμνάζεται ο κόσμος, τις πηδάει. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, μα δεις, παντού μπάρες έχουμε. Όποια αποθήκη ανοίξει, μπάρες έχει μέσα, ξέρεις. Όχι, εντάξει. Δεν έχουμε ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εμείς. Εμείς τροχοδίτες, αν ασχοληθούμε μια φορά και θα γίνει πανικός. Θα σπάσουν όλα. Θα σταματήσουν ακόμα και τα αεροπλάνα και τα πλοία. Έτσι είμαστε εμείς. Γιατί έτσι μας αρέσει. Ή όλα ή τίποτα. Νίκος Καρβέλλας. Μπράβο. Όλα ή τίποτα. Τι κάνει ο Νίκος? Μούρι. Καλά είναι, με έχεις κάνει καψούρι. Έτσι. Νομίζω παίζει και σε κανάλι τώρα. Είναι ο πιο ξενέρωτος άνθρωπος που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, σου λέω. Δεν έχει πάρει τίποτα. Ρε. Όλο μαλακίες λέει. Στο κανάλι. Σε ποιο κανάλι? Νομίζω είναι κριτής. Είναι κριτής στο Star Academy. Ναι. Να στα πω όλα τώρα να μάθεις. Και ουσιαστικά τι κάνει, κάθεται και κράζει. Έχει ένα ύφος ότι εγώ είμαι φτασμένος καλλιτέχνης και όλοι οι άλλοι συσβησμένοι. Και κάνει μόνο κριτική, κακή κριτική. Ότι έτσι, είδα έτσι μια εξέγερση περί Καρβέλλα, ας πούμε, γι' αυτό. Αρχικά τον έχεις δει πως έχει γίνει, είτε από τα κολόγρια ρε φίλε. Τώρα παράγεινε να πούμε. Παράγεινε. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν παίρνει κάποια ουσία να τον κάνει πιο νέο. Ναι, το έχει πει. Το έχει δηλώσει, ας πούμε. Δεν σταμάτησε. Ούτε αλκοόλ πίνει, τίποτα. Έχει πρόβλημα με την υγεία δεν του. Δεν έχω πάρει ποτέ μου χασίσει. Ούτε χασίσει μου ποτέ LSD. Μα θυμώνω που με λένε όλοι χάι, ενώ εγώ είμαι στο πουθενά. Λοιπόν. Νίκος Καρβέλλα, στα χαιρετίσματα μας. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Είναι ο Ροκ, Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ο χριστιανισμός τα αγάπησε όλα, τα έχει πει το παιδί, ρε μαλάκα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος. Ο σκύλος μου είναι γκέι. Καλά, εντάξει, τώρα... Ο σκύλος μου είναι γκέι. Παπ, τέλος εδώ. Αφήνουμε μικρόφωνο να φεύγει η εκπομπή. Πανέξυπνος. Δαίμονας. Πού το σκέφτηκε αυτό? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν το πού γυρνάει το μυαλό του Καρβέλλα και πώς. Τίποτα, μπορεί να εμπνεύστηκε ένα τέτοιο στίχο. Ανέβηκε ο σκύλος του και να του πήδηξε το πόδι. Και σου λέει ο σκύλος μου είναι γκέι. Έτσι, γιατί ρε φίλε, η τέχνη από τα μικρά καθημερινά βιώματα έρχεται. Έτσι. Ας πούμε. Και χτυπάει τον καλλιτέχνη. Αλλιώς είναι ψεύτικη, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι. Μετά είσαι τίποτα αφίβος και τέτοια, ας πούμε. Υποφέρω πολύ. Μετά είναι MCTO γραμμένα. Ναι, ναι. Και αυτά τα freestyle, τα αυθόρμητα, ξέρεις. Τα δουλεύω 27 μέρες στο μυαλό μου. Το λέω από μέσα μου εδώ και 5 λεπτά για να μην ξεχάσω τη ρήμα, το στιχάκι. Και μόλις φτάσει το λέω και ερχομένα. Για να προλάβω, να το ξεχάσω. Λοιπόν, μαλάκα. Το περασμένο έτος η αστυνομία στην Αυστραλία έκανε έφοδο σε ένα εργαστήριο παραγωγής κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με σκοπό να εντοπίσει το κύκλωμα ραδιοεμπορίου όπλων και ναρκωτικών.
Κατά την αναζήτηση όμως αποκαλύφθηκε κάτι τελείως διαφορετικό. Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πίθωνα περίπου 2 μέτρα, ο οποίος παρουσίαζε εμφανή σημάδια εθισμού. Οι αναθυμιάσεις των τοξικών ουσιών είχαν απορροφηθεί προφανώς από το δέρμα του φιδιού. 7 μήνες αργότερα, το ιδιαίτερα επιθετικό φίδι επέστρεψε στη φυσιολογική του συμπεριφορά με τη φροντίδα 14 κρατουμένων που εργαζόνται εθελοντικά σε ένα πρόγραμμα περίθαλψης αγρίων ζώων. Ξέρεις, εθελοντικά, πήγε τάση στην αρκούδα. Όχι δεν πάω, θα πας εσύ, όχι δεν πάω, θα πας εσύ. Όχι, είναι πρόγραμμα στη φυλακή, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, αυτό λέω. Άμα πηγαίνε... θες να πάρεις μια άδεια, πήγαινε τάση στην αρκούδα. Σου όχι τάση. Τι. Εδώ σου λέω είχε σημάδια εθισμού. Ψυχολογική υποστήριξη κάνω. Θα σκάνε τώρα αρκούδες με τζίβες, τώρα με. Με άχη και τέτοια, με κρίση πανικού. Πού να το λες, λέει! Πού να το λες, λέει! Θα σκάνε λαγή κοκάκια τώρα που θα σου λένε. Έχεις να αντιμετωπίσεις. Πάμε να τρέξουμε. Το ανέκδοτο με το λαγό μου θυμίζει και το. Ωραία πράγματα. Τα ναρκωτικά είναι για όλους, όχι μόνο για τους ανθρώπους. Αυτό εγώ έχω να πω. Ότι είμαστε πολύ εγωιστές, εμείς οι άνθρωποι, τα θέλουμε όλα για πάρτι μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάρει και ένα ζώο, ας πούμε, ναρκωτικά. Από μόνο του, όχι να του δώσει εσύ. Επιλογή του. Σαφώς. Να σκάσει το πρωί ο γάτος και να σου πει, ξέρεις κάτι. Φέρει μου ένα μπάφα. Όχι να σου το πει, ρε φίλε. Όχι να σου το πει. Δεν θα το ζητήσει ο γάτος, θα σου πει. Αυτό. Φέρει το βασικά. Ναι, ναι. Και φάπα, στρίψτο. Έλα, βλάκα, μην με κοιτάς καθόλου. Να πάει να το πάρει από μόνο του, ρε φίλε. Να πάει να φάει τρυπάκι, ας πούμε. Έτσι, επειδή κουστάρει μόνο του. Ας το να το φάει. Το θέμα δεν είναι να το φάει μια την πρώτη φορά, θα είναι πειραματικό. Το θέμα είναι να τη φάει και δεύτερη. Δηλαδή να γουστάρει. Δεν νομίζω. Και μετά λες ότι εδώ είσαι δικαί μου, έχω και κάτι πιο καλό. Κοίτα, με ένα τρυπάκι παίζει ή απλά ρε παιδί μου να πεθάνει πολύ απλά ή να γυρίσει σπίτι και να το δεις πάνω στον καναπέ να σου πει πού είσαι ρε, τι λέει. Δεν θα βάλουμε ρε φίλε τέτοιο. Γιατί άργησες. Πού είσαι, φτιάξε ψάρια νιάου. Μα μιλάς, έλα ρε βλάκα νιάου. Μηνύματα εδώ. Λοιπόν, έλα, θες να διαβάσεις κανένα μήνυμα. Εδώ. Η Ελένη Λουκά, η Αντίχριστη. Λογικά είναι η Αντίχριστη γιατί είναι με ήττα. Καλά, δεν τα λες που ξέρεις χορτογραφία. Ξέρω εγώ, για συνέχισε. Ντροπή σας, ντροπή σας. Είστε η εξόριστη της ελληνικής νεολαίρας. Η απόκληρη της ορθοδοξίας. Ντροπή σας, θα σας κάψει ο Πούτιν. Άρα ο Πούτιν είναι ο Σατανάς. Κακό αυτό. Κακό, Αμέριο Χριστός δεν θα μας κάψει. Ο Πούτιν είναι ο Θεός. Θα μας κάψει. Θα σκάψει ο Θεός, δεν είναι να σκάψει ο Σατανάς. Σωστό. Ε? Σωστό. Εσύ που ξέρεις φωτογραφία, είδες. Ήδη, ξέρω τους λαϊκούς τέτοιους. Αυτούς. Τους λαϊκούς. Ο Κονιόρδος, μπου, πάρε μπαγλαμά και ξεκίνα ραπ ρεμπέτικο. Μάτσα. Θα φέρουμε τον έναν, τον ανεπανάληπτο, τον Ζαμπονάκο, να σας τραγουδήσει. Ο Νίκος ο Καρβέλας που είχε στήσει... αυτή μας έστειλε ένα μήνυμα, μουσική πρόταση για να κάνουμε διάλειμμα κάποια στιγμή. Και ο Α λέει, οι γάτες λέει παίρνουν τα δικά τους κατνίπ και έτσι. Κατνίπ και έτσι. Ναι, είναι ένα φυτό που καπνίζουν, sorry, που το μυρίζουν οι γάτες και μαστουρώνουν. Όχι όλες. Και όλα τα λουροειδή δοκιμάστηκε. Όχι είδα... όλες. Όχι όλες. Δεν την άκουνε όλες δηλαδή. Ό,τι βρίσκουν γενικά, γουστάρουν, τους αρέσει η μυρωδιά του πάρα πολύ. Ναι. Είναι και κάποιες δηλαδή που θέλουν κάτι πιο βαρύ. Φέρε μου κάτι νιάου. Στρίφτω τώρα τι με τη μυρωδιά μόνο. Βασικά αρέσει και λίγο σε μένα. Το μασάνε, ξέρεις, γεμίζουν με τη γύρι του και... Ναι ρε, φουλ σα ρουθούνια, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε από τα ρουθούνια το ότι... Διάλειμμα ή τελευταίο άρθρο. Αν έχετε ένα από αυτά τα 7 χαρακτηριστικά, τότε μάλλον δεν είστε και πολύ φυσιολογικό άτομο. Ποιοι δεν είναι φυσιολογικοί. Μπορείτε να γυρίσετε τη γλώσσα σας. Όταν λες να τη γυρίσω, τι λες. Αχ. Αχ. Και από τις δύο μεριές. Πάμε. Α, έτσι. Ναι. Το έχω. Πώς να τη γυρίσω, Φρέντε. Δεν γυρίζει. Τώρα αυτός με τρολάρε, μαλάκα. Τι είναι, μαλάκα. Όπα, ένα βρήκαμε ένα πρόβλημα. Ναι, συνεχίζουμε. Έχετε κόκκινα μαλλιά? Όχι. Τι? Όχι. Έλα, πού είσαι? Έχετε ακόμα τους φρονιμίτες σας? Όχι. Όχι όλοι. Έλα, πού είσαι? Όχι όλους, ναι. Υπάρχει κάποιος από εμάς που έχει όλους φρονιμίτες? Ναι, ναι, και τους 10. Ναι. Εντάξει, δεινόσαυρε.
Είστε αριστερόχειρας? Ναι. Όχι. Έχουμε αριστερόχειρες? Ναι. Παίζετε καλό πινκ-πονγκ. Έχετε μπει εδώ, η τριάδα είναι λίγο επικίνδυνη. Είστε παντρεμένοι? Προσωπικές ερωτήσεις μπορούμε. Έχετε γεννηθεί το Φεβρουάριο? Πίνετε γάλα? Ναι. Όχι. Εντάξει, αυτοί που απαντήσαν τις περισσότερες φορές ναι. Δεν είναι και φυσιολογικά άτομα. Πρέπει να το κοιτάξουν. Πρέπει να τα πάνε να τα σκάσουν σε ένα ψυχολόγο. Κομπλέ είμαστε. Μέσα στη βδομάδα κιόλα. 60 ευρώ έχω να πω. Εγώ σε όλα όχι. Καλή τιμή. Και εσύ όχι, είπε. Καλή είναι, εντάξει. Στα δύο τελευταία, ναι. Ωραία. Αυτό. Έχουμε και μια διόρθωση από τη Μερόπη στο γραμματιζόμενο Μεδούλη εδώ πέρα. Λέει γάτες από ενός ετός δεν τις πιάνει. Ενός κάτω. Ενός ετός. Ενός ετός. Και εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και καθώς και ένα 15-20% το εργατό γενικότερα, γιατί ομιλούμε με στοιχεία, κύριε. Λοιπόν, βάλε κομματάκι, βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι. Βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε με ραπ. Από Νίκο. Και επιστρέφουμε με ραπ, θα επιστρέψουμε. Βέβαια, με ραπ θα επιστρέψουμε. Τι σκληρό καρκιότητα έχει. Έλα, ρε. Έχει φτάσει η ώρα. Λοιπόν, μας το στείλε ο Καρβέλα στα φιλιά μας και γυρνάμε με rap. Ποτισμένο χίλια λάθη, ένα χαμπούργκερ στο καλάθι. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το freestyle rap από την Τρόγλη, από κάποια μακρινή σπηλιά. Με το Μεδούλη σήμερα να μας φάρει ρε τα αυτιά, ρε τα αυτιά. Freestyle ρε στην Τρόγλη, χαμήλωσε την παραγωγή, ρε Μόγλη. 1, 2, 3, όλοι πάμε. Παλαμάκια θα χτυπάμε. Έλα. Yo, είναι το freestyle εδώ πέρα τη μεγάλη Τετάρτη. Σήμερα δεν πατάω το ρυθμό, δεν με νοιάζει. Είναι η φάση αυτή, τρογλωτήτη με τον γκάζι. Λυσμένοι τον γκάζι. Όλοι είναι εδώ, γουστάρουνε στο ρυθμό, τα χώνουνε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακολουθήσω το beat. Να σα πω, μεγάλη Τετάρτη, τα χώνω. Πίνω ένα ρο. Δώσ' μου το εδώ. Είναι η φάση αυτή και αύριο στην περιφορά του επιταφείου θα πάω. Τρολοδίδες θα χώνουνε, δίνω πάσα αριστερά και δεξιά, πάρ' την τρόπο όποιος θέλει. Να χώσει κι αυτός, κουνήστε το κεφάλι πέρα, δώθε ρε μπρος. Χώσε. Δώσε. Δώσε. Χώσε, σώσε. Μεγάλη Δετάρτη, πάλι ρε βράδυ, είμαι ρε χάλι. Γάμο ρε τη άλλη που είναι ο Θεοδόσης. Εκείνο το ρε μάλι μάλι. Να έρθει εδώ να πάρει τη σκυτάλη. Να μας πει δύο μαλακίες στο κεφάλι. Να μας βάλει το ντουμάνι το δικό του ρε ξανά. Να το ονομάσει ρε Χριστό και Παναγιά. Βρε στον Πάναμα εκεί βρίσκονται Ζουλού Survivor εκεί. Να πάει να γαμηθεί και εκείνο το παιδί που είδε ρε. Το τελευταίο τον MC. Ο Κινέζος, ο Μαλτέζος, ο Μαλάκας. Μας πρόδωσε ο Βλάκας, το θυμάσαι ρε εκείνον. Εκείνο ρε το Βλάκα, το παπαγάλο ρε. Είχε πλάκα. Είχε πλάκα ρε σου λέω. Χώσε, 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 μην ακούσεις μαλακίες που λέω. Παραπέω. Παραπέω. Παραπέω, ξεφτέρισε εδώ πέρα χώνει. Τη ρήμα του και η παραγωγή. Ναι, ναι. Αυτή η παραγωγή έχει παίξει μόνο 100 φορές. Δεν πειράζει. Σίγουρα. Και 200 ξανά για άλλη μια φορά. Σου φωνάζω δυνατά. Ρε γάμο την Παναγιά για άλλη μια φορά. Μέσα τα στενά πειρατικά. Σας κάω στα αυτιά 98. Χα, και εγώ τι να σου πω. Κάνει τρογλωδίδες από το στενό και ρίχνουν εμπιχτές. Βρίζουν Παναγίες τούτες τις Άγιες Μέρες και ντροπή τους πολύ. Έλα ρε με δούλη, χώσε κι εσύ στο ρυθμό αυτό. Χαρούμενη παραγωγή, μεγάλη Τετάρτη ντροπή μας. Δεν έχουμε καμιά ντροπή φυσικά. Είναι η φάση αυτή. Τα χώνω καλά, καλά, ναι. Ναι, τα χώνεις καλά. Αχα. Τα μπήκε σωστά. Κοίτα ρε Μεδούλη πως θα κάνουμε εδώ. Η προθέρμανση του ραπά πάντα γίνεται με ένα αχα αχα στο μικρόφωνο και λέει ένα γιο. Τσεκ τσεκ τσεκ. Δεν λέει ένα γιο, λέει γεια 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 γεια. Χώσε, χώσε το ρυθμό. Η φάτση θα είναι η φάτση. Θέλω λίγο νερό γιατί πια μάλλον πάρα πολλά είναι τα ρο. Δεν μπορώ να σου πω αυτά που έχω να σκεφτώ. Ήταν δύσκολη μέρα, θαρώ. Κάνε ένα διάλειμμα, πάρε το νερό. Ήρθες πίσω στην Τρόγλη να τα χώσεις την μπρο. Είναι η φάση αυτή, τρογλωδίτες. Πίσω μάτζι που τα χώνει κι αυτός καλά, ναι. Να τα χώσεις. Μεδούλη, είσαι καλά? Είμαι καλά.
Πολύ καλά. Μέσα από την τρόγλη βαθιά παραπέω και βγαίνω και λέω κάτι που είχα να πω εδώ καιρό. Έχω μακριά βρεθεί σε μια άλλη γη. Είμαι στα γκούλα γαμό μωρί. Α, εκεί στο βορρά έχει ψύχρα. Έχει δύσκολα πολλά. Είναι τα βράδια στεγνά. Α, γιατί δεν έχω τρόγλη. Η τρόγλη μου είναι σαν απόχη. Είπα όχι. Δεν τρώω πατάτες. Όχι. Δεν τρώει πατάτες στο μεδούλι. Δεν τρώει πατάτες στο μεδούλι. Τι άλλο θα φάει να το κεράσουμε το παιδί. Έχει καιρό να έρθει εδώ κοντά μας να μας πει ένα τραγουδάκι και να χαρούμε, να τρελαθούμε. Εδώ μέσα στην τρόγλη σας δίνουμε ρεμόγλι την απόχη όλα. Σε όγλι και απόχη. Τα έχουμε πει από 15.000 φορές. Είναι τρελό, είναι καταπληκτικό και αυτός ο ρυθμός μου στοιχιώνει τα όνειρά μου. Ρε μπρος, τον ακούω συνέχεια σου λέω δεν μπορώ κάνω με το. Βάλε κάτι άλλο φιλαράκο μου να παίξει. Υποφέρει όλο να πάρει και υποφέρει σε παρακαλώ. Βάλε κάτι άλλο να παίξει. Παίξει κάτι άλλο, κάτι πιο. Ήταν δύσκολο. Πιο κλάψα. Πόνος και φρίκι ρε στο δρόμο. Γάμο κάθε πούστη αστυνόμο. Ανεργία. Δεν έχω να φάω ούτε μία φρατζόλα ψωμί ρε σου λέω. Δεν έχω μία. Απόψε καταραίω ούτε να πω τη ριγάλα. Ψάχνω το αφεντικό να μου δώσει ρε κάνα ψηλό. Να ζήσω κι εγώ να καταναλώσω σαν οργιό. Ναι, ψάχνω αφεντικό σου λέω πίστεψέ το. Ναι, ψάχνω τον κάδο και παραπέω. Όχι, πιο κάδο. Τα αφεντικό σου λέω. Όλοι θέλουμε ένα καλό αφεντικό σαν τον Καρέλια. Ρε σου λέω σαν τον Σκλαβενίτη. Να πας να αγοράσεις ωραία τρόφιμα. Έτσι να είναι όλα νόμιμα. Μην ψηρίσεις ποτέ το ακριβό. Ξέρεις αυτό το μπουτάκι που έχεις βάλει στο μάτι καιρό. Για να πας να καταναλώσεις και να ζήσεις. Να πεθάνεις τίποτα δεν θα στρώσεις. Τρία μέτρα χώματα ρε πίσω σου θα αφήσεις. Θα το πούνε στις ειδήσεις πως πέθανε για μια ριζοκοφρέτα. Άσε κάτω ριζοκοφρέτα. Η δυσπηχία συνεχίζει. Ω, και έχω πολλά να χώσω. Α, δεν είσαι καθόλου τυχερός. Τα υποφέρεις κάθε μέρα. Και το Πάσχα θα χτυπάς το αυγό σου και θα σπάει. Θα είσαι μόνος σου. Όλοι θα έχουν κόκκινο και εσύ θα έχεις μπλε. Θα είσαι άτυχος μια ζωή άχου φίλε μου. Δεν θα είσαι κύριλε καθόλου. Άλλαξε ο ρυθμός και τα χώνει πιο φαν. Τώρα επανήλθε πάλι ο παλιός. Καλά αφεντικά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Γιατί η εκμετάλλευση είναι πάνω απ' όλα αυτή. Ναι. Ναι, δεν έχω τι να πω και λέω ένα ναι. Εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύομαι τα πάντα και τα κοάλα. Μικρά ζωάκια, κοτοπουλάκια γεμίσαμε τις λαϊκές. Κίτρινα κοτοπουλάκια. Είναι λίγο σκοτεινό. Ξεκολλάτε κατά κοτόπουλα. Όχι κοτόπουλα. Όχι κοτόπουλα ξανά. Ποτέ κοτόπουλα ξανά. Σ' αυτή τη γειτονιά συγκογκάνια τα παιδιά. Μπροστά κοτόπουλάκια ρε. Όχι τα κοτόπουλα αυτά ρε. Τα άλλα στο γάβρο εκεί στον Πειραιά. Τα κοτόπουλα αυτά στον Πειραιά θα τα γάμισουμε. Για άλλη μια φορά αύριο σου λέω τρελό το γήπεδο. Έχει ρε ματσάρα γιο και θα το δω. Αεκάρα ξέρω εγώ. Άσο ή διπλό. Να δεν πάρει θέση η Πετρόγλη σε αυτό παρακαλώ. Δεν το συζητώ διπλό. Διπλό δεν το συζητώ. Κενό, το διπλό, το κενό με γκολ. Στο 1 είναι τα 6. Στο 102. Στο 102 θα πει το γκολ. Στο λέω εγώ, παίξω. Διπλό. 100 ευρώ. 100. Ο Πανάτος, ο Παλικάρης. Τώρα θα μας βάλει τραπίλα. Όχι ρε φίλε, το παλικάρι εντάξει, είναι αλλού. Ναι ρε. Αμέρικα, κατευθείαν. Κατευθείαν απ' το λες, κάνει παραγωγή αυτή. Και σου χορεύει τσίφτε τέλει στο αυτή. Κατευθείαν απ' το λέει ρε σκά, η παραγωγή αυτή. Και σου χορεύει τσίφτε τέλει στο αυτή. Δεν το έχω γραμμένο, αλλά το παραλαμβάνω. Για να σου μπει στο αυτή και σένα σαν αυτή. Την παραγωγή την αυτή. Οι καμένοι συχαμένοι μες στην πόλη. Αυτή δεν το ζητάνε ποτέ. Γιατί δεν το γουστάρουνε. Γουστάρουνε το Πάσχα όμως να είναι καλά. Να χτυπάει η καμπάνα να σου σπάει τα παφτάνε. Αυτή, ακούει καλά το αυτή.
αυτή την παραγωγή, αυτή τη μέρα, αυτή, αυτή ήταν αυτή, αυτή ήταν αυτή. Να, αυτή, αυτή η αγέλαστη πορδί που όλο ρε έβγαινε. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα την ιστορία του μεγάλου αρχηγού τρογλωδίτη Νίκος Καρβέλας. Ναι, ζωντανά ο απόγονος της τρέλας. Ναι, τους έχει πει κομματάκια που έχουν μείνει ρε στην ιστορία. Μας πήρε από το χέρι μας, μεγάλωσε. Ο Νικόλας ο Καρβέλας στο μυαλό μας το άλλωσε. Προχώρησε έτσι μπροστά. Με τα λόγια του μας ταξίδεψε αλλού ξανά. Ναι ρε Νίκο ρε Καρβέλα, σ' αγαπάμε, σε ζητάμε. Στο σπίτι σου να έρθουμε και να σου τραγουδάμε. Για τα μαύρα τα εσόρουχα που όλο με τρελαίνουν. Δαιμονές, δαιμονές, δαιμονές παντού. Σκάει ο Καρβέλας και σου κάνει ντου. Άκου ρε Καριολή, ποιος έγραψε καλά τους στίχους και αποθέωσε το... πώς λέγονταν... Σατανά! Είναι σατανάς από την Ελλάδα, σκάει. Μέχρι την πολεμική του αρμάδα είναι ο Καρβέλας, ο Γκάνταλ, ο έτσι, ο αλλιώς, ο τρελός. Τρελός παραγωγός, ο Καρβέλας, γνησίος. Μαζί με τη Βύση κανανέ. Ποια Βύση ρε, παρατράγουδα. Έχει βγάλει βας βας παρασκευά. Θέλω, 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 θέλω το κορμί σου. Θέλω, 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 θέλω να μου εραστήσου. Θέλω, 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 θέλω το κορμί σου. Θέλω, θέλω, θέλω το τέλο. Εσείς μπορεί και να γελάτε. Ο Καρβέλης έχει δώσει καρβέλια για να φάτε. Μην το ξεχνάτε. Ο Καρβέλας έχει γράψει το ντου από παντού. Του από παντού να μην μείνει τίποτα. Του από παντού να μην μείνει τίποτα. Αυτός το έχει γράψει επαναστατικό κομμάτι. Ο Νικόλας Καρβέλας ήταν πάντοτε στη μάχη. Προστάρης της τέχνης και του πολιτισμού. Ναι, ο Γκάνταλφ της μαγείας. Ο Κελαϊδόνης της ροκ, ό,τι θέλετε, ο Νίκος ο Καρβέλας. Yo. Νίκος ο Καρβέλας και τον βλέπεις καμιά φορά και γελάς. Αλλά βλάκα μείνει καθελής τσαπουκά με τον Νίκο τον Καρβέλα που μοιάζει με κακιά μάγισσα και κακιά πεθερά. Σκάνε κι άλλα beat εδώ πέρα, δεν πειράζει. Τη φάση. Έχω κι άλλα. Έχεις. Δώσε, δώσε. Δίνω. Κάνε τρίτες. Αυτό είναι true. Κατρουλιό θα κάνει τέταρτες. Ναι. Τέταρτες. Ντόρτια. Δέκατες πέμπτες. Έπρεπε ήδη να έχεις κάνει, τα ξέρεις. Τι. Έχεις πρόβλημα με τη φωνή. Δεν έκανες προπόνηση με το αυγό. Δεν έκανε προπόνηση το κατρουλιό με το αυγό. Δεν έχει καλή φωνή να πει το γιο. Ναι. Μη ζορίζεσαι ξανά κατρουλιό. Χώστα ρε τώρα μα, χώστα να μας πεις. Για τα κανείς, πως τα κουρεύουνε. Ό,τι καβρίς, ρε στα τσάμπο μπαίνω μέσα. Και τι να δω, ένα φορμάκι για ένα σκηνάκι. Βρωμερό, βρωμερό. Σαν πάτσα βουρακί, να τις βάλω. Ένα στουπί στο κολλί, να την ανάψω. Την πάτσα βουρα ρε ξανά, να την πετάξω. Σε ένα ματά, σε ένα ματά. Κάτι γαβράκια στέλνουνε κάτι μηνύματα. Τα κατούρα μέσα στένα, για άλλη μια φορά. Ραντεβού θανάτω εδώ, αεξίδικο. Και ποτέ δεν το ξενώ, με μαχαίρια ρε. Ρε και γκάνια ρε πολλά. Κάνουμε ρε τα κουμάντα μας για άλλη μια φορά. Βραβηλίκια που καπάς. Ό,τι καν δεις, κοκαίνεις για άλλη μια στιγμή. Και θα κρυφτείς, θα κρυφτείς. Μα κυλευτείς, είναι εδώ παλικάρι για άλλη μια φορά. Ναι, παλικάρι πες, πες. Τι να πω κι εγώ με βλάβια, περιμένω τ' άγιο φως. Είναι η φάση αυτή, οι τρολοδίτες πάντα χριστιανικά και πολύ κοντά στην εκκλησιά. Περιμένουνε τα παιδιά να το φέρουνε. Να το φέρουνε πιο μακριά από το μικρόφωνο. Το άγιο φως ακολουθά. Αφιερωμένο γιο. Αφιερωμένο στο Άγιο Φως που είναι αρχηγός κράτους. Τα ακούς, ο γαμμένος θα σου υποδεχτεί σαν να σου να Ομπάμα. Και τα πληρώνει ο φορολογούμενος αυτά. Αλλά δεν πειράζει για την εκκλησιά. Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά, ναι. Άγιο Φως, το Άγιο Φως. Άγιο Φως, έχω αφήσει κάτω το μικρόφωνο κι όμως δίνω ακόμα δώρε πόνο.
Με άφησε το beat, γαμώ τον πόνο. Δεν άφησε το beat, γιατί είναι τώρα hit, είναι hit. Δεν κάνω μια αλλαγή. Κάνε μια αλλαγή, είναι μου αυτή αλλαγή. Η παραγωγή. Πολύ καλό. Είναι τρέπα από τα γκούλα κουτάνες. Είμαι εδώ για να έμεισω μάνες. Τάρτι με βγάλει αλάνες. Απ' τα Αμέρικα. Και παιδιάδες. Απ' τα Αμέρικα. Σκάει το μεδούλι ξανά. Να σου μπει στο κεφάλι για άλλη μια φορά. Ναι, στα χαλαρά. Με τα flow στη σειρά. Να στα φθήνει στη μάπα. Στα σου ρε βλάκα που πας εκεί. Πολλά λες. Κράτα και μικρό καλάθι απ' τα γκουλάκ. Του πονέσανε τα χέρια, έβγαλε καλούς ακόμα και στις πατούσες. Του φερόντουσαν βία μέχρι να υπογράψει κι αυτός το κομμουνιστικό το manifest τους. Ναι, το μεδούλι πέρασε δύσκολα. Ήτανε κρύα πολλά ρε αδελφέ. Ήτανε κρύα και δεν συσταίνει εκεί πέρα ούτε τίποτα. Εκεί στη Μόσχα. Μακριά στο βορρά. Εκεί στη Σιβηρία. Με τα θηρία. Λιώναμε το χιόνι. Και φτιάχναμε νερό. Πώς να στο πω. Ήτανε πολύ δύσκολα τα χρόνια αυτά. Αλλά πέρασαν και τον έχουμε τώρα πάλι κοντά μας. Γεια μας. Μεγάλη Τετάρτη. Τρογλωδίτες δεν κλείνουνε μάτι. Είναι η φάση αυτή. Το μεδούλι δεν του έρχεται καμιά ιδέα γιατί εκεί πάνω στη Σιβηρία έκανε τόσο κρύο. Και δεν μπορεί το μοκαταληξία να κάνει. Μη γελάτε, δεν είναι αστείο. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Σαν το Τάκι Τσάν εκεί σε κάτι τέτοια. Μην τα λες αυτά τα ραπ ντοκουμέντα. Ο Τάκι Τσάν χώνει ρήμα σπαθί. Αλλά το σπαθί ήταν από αυτά, ξέρεις, που κάνουν τα πλαστικά. Τα γλουνγκ λαγκ γλουνγκ και δεν πήγε ποτέ στο κόκαλο. Τα κλικαγκλουνγκ. Εκείνα από το χωριό, τα γλίκλα γλόμ. Με τα ροζ, τα μπλιμπλίκια. Δίθε τσουσιλίκια. Εντάξει. Δαρκύλα. Αλλάζει. Αλλάζει. Και θα σας πω. Αυτοκτόνησε ο παραγωγός αυτού του κομματιού μετά από μια μέρα που το έγραψε. Καλημέρα. Αυτοκτόνησε ο παραγωγός αυτού του κομματιού. Αυτοκτόνησε γιατί δεν περνάγε καθόλου καλά, σου λέω. Ναι, αυτοκτόνησε ο παραγωγός αυτού του κομματιού. Ψυχολογικά πάρα πολλά. Και πάω σε κάτι πιο χαρούμενο. Ναι. Πιο χαρούμενο. Τι έγραψε κάτι. Τι μου λες ρε. Έτσι. Κάτσε καλά ρε. Μετά τι μιλάς ρε. Έχει πάρει το LOAD από τους τέτοιους πρόσφυγες. Κι εγώ πάρει προφήσεις. Μου λέω μαλάκες. Primal Scream. Αυτό το κάνει μάλλον. Ναι. Στεγνά το προχωράει. Αλληλούια, αλληλούια. Φωνάζουνε ρε κάτω τα παιδιά με τα κουμπούρια. Στις αγγελούδια. Περιμένουν την Ανάσταση να πετάξουν δυναμίτες. Να ευτυχήσουν, να διασκεδάσουν και να φάνε κρεατάκι να γαμίσουν. Ναι, αυτή είναι η ζωή τους. Στημένα ραντεβού χαρά στην εποχή τους. Πολύ με θλίβει. Που σας βλέπω να βλέπετε ότι με φύγει. Που σας βλέπω να μη χαμογελάτε. Παντού περνάτε, όπου πετάτε. Σκάγια, σκάτε. Μη ρίχνετε γουρούνες. Πειράζουν τα σκυλιά και ό,τι έχουν γούνες. Ναι, τα κουφαίνουν. Μην πετάτε βεγγαλικά. Κουφαίνετε τα μικρά σκυλιά και τα γατιά. Ρε σας λέω τους πονάνε όλη την ώρα τα αυτιά. Ναι. Κάντο και εσύ, μην είσαι βαρβαρός από άλλη εποχή. Άσε κάτω την κροτίδα. Αν έχεις ρε κροτίδα, βάλτε σε μια τράπεζα ή σε μια εφορία. Ρίχνει μέσα στην πισίνα, την κροτίδα. Άσε κάτω την κροτίδα.
Μην πιάνεις την κροτίδα. Πέτα τη εκεί που πρέπει. Με λίγο τζίνα να σκάσει και να ανατιναχτεί όλο το μέγαρο. Ρε, γουστάρω πέδαρο σου λέω. Κάτω την κροτίδα. Ναι, παίρνω ρε τη μηχανή και σκάω στράκες τρούκες σε μια άλλη εποχή που ήμουνα μικρός και γούσταρα. Δεν ήμουν ορφανός, εντάξει, δεν έχει νόημα το λέω. Αλλά θα γουστάρατε. Αν ήμουν ορφανός θα λέγατε πω τι έχει περάσει αυτό. Πες κατάρατε. Ναι. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω την κροτίδα. Ποιος θα πάρει την κροτίδα. Ποιος θα πάρει την κροτίδα. Ποιος θα σκάσει τη γουρούνα. Και φοράω παροπίδα την κροτίδα. Δεν την πιάνω ρε ξανά. Θα μου κοπεί το δάχτυλο με μια. Με σκορδάκια ρε ξανά. Στην τσέπη για άλλη διαφορά. Θα χτυπάω ρε μπαμπού. Στραγκαστούκα σαν τσούν. Mortal Kombat. Yo yo. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω ρε. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω. Κωστάκι, όχι τις γουρούνες, τις κόκκινες, αγόρι μου. Θα σου κοπούν τα δάχτυλα. Γλώσσα του, γλώσσα του, γλώσσα του, γλώσσα του ρε, γλώσσα του ρε. Βάλε για θες άναψε, άναψε. Τζούφια, πιάστη να. Λοιπόν, μαλάκες, μια που θα πει το Πάτερ Ιμών, τα μουλάμε όλα, έτσι. Το Χρήστο Ζανέστη λέει, φίλε. Το Ζαλάκο θα ανοίξουμε. Okay. Ο Χριστούλης θα αναστηθεί. Κάθε χρόνο ανασταίνεται ο Χριστούλης. Ζούμε την είναι Ανάσταση της Μαρμότας. Είναι η Ανάσταση της Μαρμότας. Κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν περιμένει κανείς. Θέλει να χώσει και το φίλιξα. Χώσε να δούμε, χώσε και εσύ. Είναι η ρήμα της Μαρμότας. Είναι της Μαρμότας η ρήμα. Κάθε Πάσχα τα ίδια και τα ίδια. Τελειώνει η παραγωγή και είναι κρίμα. Oh. Αλλά κοίτα, μπορεί να κάνω θαύμα. Και έγινε θαύμα. Ναι. Ναι, χαλαρό. Γιατί είναι ο Χριστός. Μεγάλη Τετάρτη ξανά. Και εσύ ρίζει τρως. Και μου δίνεις πάλι τίποτα. Γιατί, ναι, γιατί είναι η Μεγάλη Τετάρτη και θα γίνει χαμός. Μπρος. Είμαι εδώ για να φέρω πυρετός. Για πυρετός. Σήμερα να φάω. Ήταν μακριά από το φούρνο η φάση. Και όλα εντάξει. Άσε κάτω την κροτίδα, απελοπίδα, αγόρι μου. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω την κροτίδα. Άσε κάτω την κροτίδα, απελοπίδα. Μεταφερόμαστε σε ένα ρεστοράν του 1950. Ο πελοπίδας τρώει ομελέτα. Και ο παλικάρης πήδηξε τον beat. Πήδηξε το beat και φάγε ομελέτα. Σου λέω είναι hit. Πήδηξε το beat και φάγε ομελέτα. Λέγεται το κομμάτι αυτό. Γιατί πήδηξε το beat και φάγε ομελέτα. Τι θες να πεις πάνω σε αυτό. Έφαγε ομελέτα. Σαν ξεπέτα έγινε το κομμάτι αυτό. Πήδηξε το beat ρε παλικάρι. Τι να πω, ντροπή. Χαμηλώνει τη φωνή. Τη δυνάμωσα, δεν τη χαμήλωσα. Λοιπόν, κάτσε. Έλα, 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 έλα. Έλα, έλα, κάτσε μπαλά. Δεν προλάβα να χώσω σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Ψυχασθένεια. Λοιπόν. Ψυχασθένεια. Φάμε, φάμε. Μιλάμε για σειρότητα. Είστε με μόνο μου. Ναι, παράνοια. Παράνοια, μόνο γουστάρα. Παράνοια. Μόνο παράνοια, ρε κουφάλες. Μπες στο beat, ρε. Ναι. Και ου, μας κάνανε ντου. Όχι, είναι πιο αργό. Θα πάω πιο χαλαρά. Για να δω το ντου. Δηλαδή είναι έτσι. Με α και ου, μας κάνανε ντου. Το χώνω από εδώ, το πάω από εκεί. Είναι το flow που είναι φλου. Γιατί είναι τα μαντούζα μαντού. Τι μα πας το σκάω από εδώ και από αλλού. Δεν πάει έτσι αυτό. Πώς πάει πες μου. Να ραπάρω κι εγώ καλύτερα στο ρυθμό. Διδάξε με master guru σύφου. Θέλω να τα μάθω όλα. Θέλω να μάθω τη δαχτυλολαβήτη του. Στην περιέργη μου καταστρέφει τον κόσμο όλο. Σε μια κατσαρόλα. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό, πιο σκληρό από τσιμέντο πετών. Κολλάω πάντα με αργόν. Κυπνοστεντών.
όλη μέρα με βλέπεις από αν κάτοικο μες στο μυαλό μου ρε και δεν είμαι εκεί. Μου κόβεις την παραγωγή και χώνω αυτή τη στιγμή. Αυτό το δευτερόλεπτο το κρίσιμο σου λέω. Το νιώθω όλο μαζεμένο. Το LSD στον εγκέφαλο μου κάπου κόλλησε. Για το καλό σου. Και ποτέ μαγκά από τότε δεν ξεκόλλησε. Αλλαγή δύο παραγωγές μαζί. Είναι σκληρό. Έχω βάλει την κόμμενα από πίσω. Τι θέλει τραπίλα θέλει, δεν σας βάλω εγώ τραπίλα. Όχι, όχι, αυτό είναι έτσι ωραίο σκληρό. Όλα σκληρά είναι, εντάξει το. Σκληρό γι' αυτό. Με καλή τάρτιδα, δεν θα φας κρέας γουρούνι, θα φας ψάρια. Τι ψάρι δεν νηστεύουμε μέχρι και το λάδι. Ηλεκτρονικό φλάουτο από τον παραγωγό. Τι παίζουμε τώρα εδώ, τρολοδίτες. Η τεχνολογία κάνει θαύματα. Όχι μόνο Ιησούς. Άκου εδώ το πιατίνι. Το ηλεκτρονικό πιατίνι. Αναπτήρα, παλικάρι. Είμαστε στο ίδιο κρου. Φέρε αναπτήρα να ανάψω τον μπαφόν τώρα. Ρε τον μπαφό ρε να ανάψω τώρα. Φέρε τη λαμπάδα να γει. Πιάσει κάτι φορά το μυαλό ρε του γκου. Στη σπηλιά, σκοτεινά. Στη σπηλιά, σε κοιτάζω. Μέσα από τα σκοτεινά. Ναι, σε τρομάζω. Και εσύ δεν βλέπεις το πουθενά. Κατοικώ μες στο μυαλό σου και φωνάω το εντέρο σου ρε συχάμερο. Τρολοδίτης πάνω στο ρυθμό. Πού θα πας και πως θα βρέξεις. Πως θα δέξεις. Από ποια άλλη εποχή μαγκά μου θα μου τις βρέξεις. Δεν με βλέπεις και πολύ καλά σου λέω. Παλικάρι τη γλυκά ματάκια που δεν σου λέω. Τα μάτια μου δεν είναι γλυκά. Φύγε από εδώ, δεν θες αμπουκά με τα μάτια του παλικάρι. Σε κοιτάει και σε έχει μαρμαρώσει στο λεπτό. Όπως μια τύπισσα, στρωμή ροδίσια. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ καλός αυτά. Αλλά στο χώνο ξανά από τα στενά. Με τσαμπουκά είναι εύκολο αυτό. Γιατί λέω πολλά α. Κι έτσι έχω χρόνο να σκεφτώ τι θα πω μετά. Χα ήτανε πάλι με α. Και αυτό δεν το περιμένες. Δεν το υπολόγιζες. Ματζινάκο με τα ωραία τα μάτια. Και εσύ ξέρετε είναι μια οθόνη στη μέση. Και βλέπουμε μόνο τα μάτια του αλουνού. Και είναι πολύ ρομαντικό αυτό. Πολύ ρομαντικό. Τα μάτια μιλάτε εσείς. Και τι λένε, με τα μάτια. Τα μάτια μιλάτε εσείς. Μη μου το παίζεις και αντίχασεις. Μη το παίζεις, μιλάτε εσείς. Αντίχασεις. Σολδίες υπερπάνταν αυτό το άγγο. Λες δε. Χώσε και εσύ, μην είσαι φλόρος. Τι ήρθες και μας τα παίξες από τα γκούλακ τώρα ρε. Είναι η φάση αυτή, δεν έβγαλε κανένα νόημα. Επόγε η προηγούμενη μου πρόταση. Και τώρα έκανα και σαρδάμ, έτσι. Ραμπάρε λοιπόν, κοντραρίσου κι εσύ στα ίσα συντρόγλι. Τι επειδή λείπες καιρό θα σε ελπιθούμε, νομίζεις ρε Μόγλι. Χα, πάντε κολλές Μόγλι. Στο επόμενο. Το επόμενο θα χώσει. Ήταν η δήλωση σαν το Θεοδόση κάνεις. Στα επόμενο θα χώσει. Ω, προσβόλα, φίλε ξεκόλα. Θεοδόση, προσβόλα, μεγάλη βόλα. Ήταν η προσβόλα, φίλε μου ξεκόλα. Μεγάλη βόλα, Θεοδόση, φίλε ξεκόλα. Μεγάλη φόλα. Εγώ εδώ γιο κατοικώ τη βδομάδα αυτή στο χριστιανικό το ρυθμό. Αγαλίας είμαι στην ψυχή μου, στην ενορία. Σου φέρνω με μανία την αφύπνιση στην κοινωνία. Ναι, το Άγιο το φως θα σε σώσει. Ναι. Μπλιμπλίκι, Σαμπρίνα, ξανά. Αυτό. Γιο, γιο, θα χώσω τώρα στο στέλε. Να έρθει ξανά με Σαμπρίνα. Έλα, μωρό μου. Για άλλη μια φορά, να έρθει ξανά. Πάμε μπουρνάζι. Ναι, ναι. Πάμε μπουρνάζι. Όχι φίλε, η φάση είναι αλλιώς πριν. Έρθει ο πυρετός, το Άγιο Φως στην εκκλησία 12 ακριβώς. Πρέπει να είσαι λίγο πιο πριν, έτοιμα καλά να έχεις δυθεί. Να σε μεστεί, να φορέσεις τα καλά σου. Να σε δουνε τα παιδιά από τη γειτονιά σου και να ξέρουν και να πούνε τι. Έχεις λεφτά, έχεις γαφρά, έχεις να φας, είσαι καλά. Δεν μπορείς να
είσαι κάτι άλλο πέρα από ένα. Μια λέρα με smoking και φοβέρα. Να απλώνεις μια λάμψη και το άγιο φως μπροστά σου να κλάνει. Να κλάσει, να κλάσει. Γιατί όχι. Έχω κλάσει, να κλάσει. Ή πια μια λαμπάδα σήμερα, να. Με τον Σούπερμαν, με τον Σούπερμαν που άραζα λοιπόν πάνω στην ταράτσα εγώ και το Μεδούλη. Μας είπε μια ιστορία ότι το Άγιο Φως παλιά αυτός το έφερνε από άλλο πλανήτη και ήταν όλα πιο μαγικά. Ήτανε το Άγιο Φως μαζί με Κρυπτονίτη. Σκάγανε από εδώ και από εκεί. Ήτανε η φάση η καλή. Και τώρα η ανάσταση δεν γίνεται όπως παλιά. Δες κάνε τα ίδια τα καλά, τα ωραία τα βεγγαλικά που κάνουνε τον ουρανό να στράφτει. Είναι η φάση. Μας είχε πιάσει κρίση, μα δεν έχουμε λεφτά για αυτά τα βεγγαλικά που είχαμε παλιά. Η φάση θέλει TNT, θέλει boom, θέλει bam, θέλει φλόγες. Θέλει όλοι να είναι σαν ζόμπια. Τελειώνει η παραγωγή. Όχι, όχι, δεν τελειώνει γιατί. Ω, έχω λίγα ακόμα λόγια. Είναι η νεκρανάσταση του Χριστού. Είναι η νεκρανάσταση, σε πάει φιλαλού. Είναι η νεκρανάσταση του Ιησού Χριστού. Φίλε, έκανε ανάσταση και τώρα παρτάρει πάνω. Και σας λέει μπίτσι, σας γάμισα. Ήρθα για τις αμαρτίες σας, φίλε, και δεν αμάρτησα. Μίλησα για αγάπη, όχι για πολεμό. Ήμουνα λίγο χίπης, γιο. Ήταν η ανάσταση, φίλε, η νεκρανάσταση του Ιησού Χριστού μας. Ήταν η ανάσταση στο λέω φίλε μου, άχου τη ρήμα του Ιησού του Χριστού. Εφιαλτικά δεν ξέρω τι να κάνω, αμάν. Είναι όλα δύσκολα, το ρυθμό δεν το πιάνω, νομίζω τον χάνω. Δεν υπερβάλλω, μπάλε. Να παίξει μήτρο πάνω, να γουστάρουμε και εμείς. Όχι κλαρίνα, βάλε, τα κάτι με ποιότητα. Τα κομπιούτερς και αριθμοί, ρόζα. Τι με κοιτάζεις ρε, ρόζα μου διασμένο. Κάθομαι τον παίζω όλη μέρα. Δεν έχω τι να κάνω, δεν έχω πια αέρα. Τα γκρίζα ρε τα σύννεφα μου πνίξαν τον εθέρα. Έχει κολλήσει το πιτσί, είναι το 98 Windows. Είναι παλιό, δεν μπορώ να μπω στο καλό το site. Να θεραπευθώ και εγώ, να αυτοικανοποιηθώ. Yo, τι να κάνω, το τι να κάνω, το το. Πες παλικάρι, τι να κάνω. Κάνε νεκρανάσταση. Στο είχα πει και πριν. Είναι η ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν είναι νεκρανάσταση. Έσχασε και είπε μπίτσις σας γάμισα. Μίλησε για αγάπη και όχι για λεφτά. Πες μου ένσταση, τι θες να πεις. Στην νεκρανάσταση μην ξεχάσεις να φοράς. Τα καλά παπούτσια να είναι πένα να γυαλίζουνε. Να είναι για μπουζούκια. Να σε τη της φίλη σου το παιδί. Και να πει Και να πει. Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Τετάρτη. Πολύ μεγάλη Τετάρτη. Σήμερα είναι το δείπνο ή αύριο. Αυτό είναι τώρα ουσιαστικά. Τραγούδι ότι άνοιξε ο καιρός και διακοπάρουμε και ελεύθερη καρδιά και... Το έχω. Μπουτάκια έξω και ξέρετε εσείς. Φεύγει η υγρασία. Φεύγει η υγρασία. Φεύγουνε τα κρύα. Έχει τη μαγεία. Γίνω στο Αιγαίο με το κότερο. Ναι, δεν το ακούσατε, να το ξαναπώ. Γίνω με το κότερο μέσα στο Αιγαίο. Γίνω με το κότερο μέσα στο Αιγαίο. Και εγώ δε φταίω. Έχω πολλά λεφτά, διαμάντια και άλλα πράγματα πολλά. Έχω και ναρκωτικά και βγαίνω και τα πίνω μέσα στο Αιγαίο. Και σου λέω και με βλέπεις και ζηλεύεις. Όλη την ώρα εμένα κοροϊδεύεις. Νομίζεις μπορείς να με φτάσεις. Έχω κότερο και πάω βόλτα στο Αιγαίο. Δεν είναι ωραίο. Άρα είναι εξυπνός που τσικοτερώ και πάει βόλτα στο Αιγαίο. Και εγώ που κάθομαι και μου μπαίνει το βορσάλο στον κόλο. Κάθομαι και λέω μακάρι να μου κάτσει κανέναν τζόκερ. Να έχω κι εγώ κότερο να κάνω βόλτα στο Αιγαίο. Γιατί όταν κάθομαι και ανάπολο και σκέφτομαι πως ήταν η ζωή μου, ίσως να ήταν καλύτερη αν είχα κι εγώ κότερο. Μέχρι εκεί φτάνει η νοημοσύνη μου. Μέχρι εκεί φτάνει το σαβιωτό μυαλό μου. Να εύχομαι μόνο τα καλά όλα για τον εαυτό μου. Να είχα κι εγώ κότερο σαν τον Μάτζελ Μπού. Να είμαι κι εγώ πέρα στο γυαλό. Στο Αιγαίο. Δεν έχω κότερο. Όχι στο γυαλό. Δεν έχω κότερο. Είναι ωραίο. Όχι στο γυαλό. Είναι το Αιγαίο. Όχι στο γυαλό. Είναι ωραίο το Αιγαίο. Όχι στο γυαλό. Έχει ωραία νερά το Αιγαίο. Όπα. Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Έχει και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Τραβόλτα, σκαεί ο Τραβόλτα σαν το τζιφ. Κοιτάζω αριστερά και δεξιά είναι ο Τραβόλτα. Μέσα στο κότερο, μέσα στο Αιγαίο και κλαίω. Εγώ με τον Τραβόλτα, μέσα στο κότερο, μέσα στο Αιγαίο και... και ο Αιγαίο, κάθομαι και κλαίω. Με εμβόβες, σου ρίχνω ρε. Το μπουρτέλο σου το καίω. Το καράβι παραπέω. Ρεμόγλι ξανά, εργατιά.
Για άλλη μια φορά από μένα τα έβγαλες. Και τι να πεις, τώρα κάνεις βόλτες με χασίς. Όχι μόνο με χασίς, μέσα στο Αιγαίο πίνω κόκκες. Με τον Τραβόλτα, μέσα στο Αιγαίο με το κότερό μου και με βλέπεις και δεν υποφέρω. Με το μάχο εγώ θα έρθω να σε βρω. Για άλλη μια φορά εκεί στο οχυρό. Για άλλη μια φορά με ένα τώρα ξανά. Αμερική πλάτη για άλλη. Πάω στο Ιόνιο μεριά. Δεν θα με βρεις πουθενά. Έχω σπηλαία πολλά. Θα είμαι με το κότερό μου στο Ιόνιο μεριά. Θα έχω σπηλαία. Θα κρύβομαι καλά. Yo. Θα περνάω καλά στις υπόγειες πηγές. Με τις τρόγλες θα είναι ανοιχτές. Όλες οι θάλασσες ή οι γαλαζοπράσινες υπέροχες. Έχω drone, είμαι με Αμερική. Για άλλη μια φορά είμαι έξυπνο παιδί. Πώς να στο φορέ MC. Έλα σας μισώ στη στιγμή. Στο Αιγαίο. Θυμηθήκαμε την άνοιξη. Θυμηθήκαμε την άνοιξη. Δεν μπορώ την άνοιξη ξανά. Ξύνομαι για άλλη μια φορά. Με την κίτρινη σκόνη να με κυνηγά. Να με κυνηγά. Αγαμίσου και εσύ και η άνοιξη ρε. Δεν σ' αφήνω να πεις άλλη μαλακία. Αγαμίσου και εσύ και η άνοιξη ρε. Σαν να μπαίνει άνοιξη. Θα μας πεις τώρα και εσύ. Ήρθε η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη. Όπω τι κατάνοιξη. Γαμώ. Πάλι κάτι δεν σε βλέπω για μικρούτσικο. Δεν σταματάς με την άνοιξη. Γαμώ την πό σου. Γαμώ την πό σου ξανά. Και έτσι πήγαμε στη Eurovision. Δεν είμαι πό συγκεντρώ σου. Ναι. Θα πάρω και τον παλικάρι μαζί στο Αιγαίο με το κότερό μου. Θα με βλέπεις και θα κλαίω. Η άνοιξη. Ποιο κότερο σου λέω, Eurovision, κάθομαι και κλαίω. Για άλλη μια φορά, μαλακή στη σειρά. Ο παλικάρις. Ξέστομα, 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 ξέστομα. Ξέστομα. Ξέστομα ρε μαλακά. Ξέστομα. Σε τρολάρω για άλλη μια φορά. Λόμπαγο παίγνιο, τρελό συμφορά. Ήρθε η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη, άνοιξη και κότερο. Θα βρω σε ένα υποβρύχιο, ο Μελισσούλος με τη Μελισσούλα για την άνοιξη. Ακούς τη φωνή μου, είναι τρελή κατάνοιξη. Ήρθε η άνοιξη, μικρότσικος. Ήρθε η άνοιξη, είναι κρανάσταση. Και τα περιστέρια πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Τα περιστέρια πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Και τα περιστέρια. Τι θέλω βόλτα. Θέλατε να τελειώσουμε. Θέλω το πα. Όχι ρε. Βόλτα. Μέχρι το πρωί. Περιστέρια. Ναι. Μέχρι τον επιτάφιο. Θέλω βόλτα. 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 Επιτάφιο. Βγάζω το νεκρό. Βόλτα ένα έξω. Είναι κάτι μαγικό. Ναι, ο επιτάφιος να βγάζει τους νεκρούς έξω. Στολισμένους με λουλούδια. Δεν θα αντέξω. Έλα γιαγιά. Πάνω στο κεράκι. Δεν άκουγε καλέ γιαγιά. Γιαγιά, σε σένα το λέει. Πάμε, πάμε, πάμε. 3, 2, 1. Τρία, γράφουμε, γράφουμε, γράφουμε. Τρία. Έλα γιαγιά. Ανάψε κεράκι. Δεν είχα λεφτά να πάρω καλό σακάκι. Έλα μαζί να κουβαλήσουμε τον Άγιο να πάμε. Βόλτα, το μακάριο. Τι είπες παιδί μου, δεν σ' ακούω. Είμαι η γιαγιά ετρογλωδίτησα εδώ. Γόνα τις ρήμες μου μαζί με το μεδούλι. Σκατά στους μπάτσους όλους. Ναι, είμαι η γιαγιά, τα γόνω συμφορά. Πάω επιτάφιο ακόμη μια φορά. Είμαι η γιαγιά εδώ πέρα. Σας δίνω χαρτζιλίκι. Μη μου κολλάτε λοιπόν τα βαντζιλίκι. Ναι, η γιαγιά ετρογλωδίτησα. Με τη μαγκούρα πας στην εκκλησία. Σκάει τα βαρελότα και μοιράζεις τα παιδάκια. Όχι, δεν δίνει ναρκωτικά, είναι κακά αυτά. Ρε γιαγιά, κάτσε ρε καλά. Θα σου φάω τα τσουριά. Ρε γιαγιά, τη λαμπάδα να τη βάλεις καλά. Εκεί που ξέρεις για άλλη μια φορά. Θα στη βάλω ρε στο μάτι, θα στη χώσω. Θα σε υπνώσω. Θα σε θα σε υπνώσω ρε μαλάκα. Λοιπόν, ντροπίζω αντίχριστε και πάρε μια τσαντιά. Ήρθες να τα βάλεις με την τρόγλο γιαγιά. Άκου εδώ. Μπύρες και μπαφτά, παίρνε τα παφτά. Σας βάζουνε παντού στα χάπια σας ναρκωτικά. Πες το μου και εσύ τι θέλεις. Στα χάπια σας παντού ναρκωτικά. Δεν ακούω καλά, είμαι γιαγιά της τρογλής. Είμαι λίμψη τρογλωτή της εδρελής. Σου σκάω και σου μπαίνω καλά μέσα στα αυτή. Η γιαγιά, η γιαγιά, η γιαγιά, η γιαγιά, η γιαγιά, η γιαγιά, η γιαγιά της τρόγλης, η γιαγιά.
με στην τρόγλη ρε βαθιά. Είναι η στρόγλη η γιαγιά, με στην τρόγλη ξανά μας λέει παραμύθια. Και άλλα ρε καλά και όχι καλά και κακά. Είναι η γιαγιά σου λέω, μας παίρνει απ' τα αυτιά. Δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά. Μα είναι άγγελο σου λέω, τη βλέπεις απ' τα μαλλιά. Είναι άσπρο ρε του Νίκου, του Καρβέλα το μαλλί τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι άγιοι αυτοί. Και τελείωσε και ταυτόχρονα και η παραγωγή. Σαν να το είχαμε συνεννοηθεί. Το τελευταίο μήνυμα ήταν πιστεύω το πιο δυνατό. Με τη γιαγιά! Με τον Καρβέλα και το αγγελικό μαλλί. Τρομαλή Καρβέλα. Ωραία. Ωραία. Υπέροχα. Πολύ ωραία. Άρα, αυτά ήταν. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή κουβέντα στην Τρόκλη. Κάθε Τετάρτη εδώ πέρα. 10 με 12 πιστοί στο ραντεβού μας. Τρουλοδίτες μαζευόμαστε. Κάποιοι θα νομίζουν ότι μπήκε σε επανάληψη πάλι από την αρχή. Α, ξεκινήσουμε who is who. Σαν σήμερα. Μετά είναι. Πρώτα είναι το who is who. Καλησπέρα, Μάτζι Μπούλα, Κώστρο Βαδούρο και Γελουτοποιό τη Αυλή. Έχω μεγαλουργήσει στο παρελθόν σε διάφορε αυτοκρατορίε και βασίλεια. Τώρα έχω έρθει εδώ στο Συντρόκλη του 98FM για να εφημίσουμε την άσχημη κατάσταση που ζούμε όλοι. Και κουνάω και το ποντίκι για να με σβήσει η οθόνη. Τόσο ψαχμενιά που! Όσο μιλάμε, εσείς παραγγέλνετε! Ωραία, οι υπόλοιποι. Σε ποιο σταθμό είμαστε? Sky FM, ακούτε. Πρόεδρε, καλαφούζο μου. 93,8 στα FM-μια. Κατελημένη συχνότητα και όχι μόνο συχνότητα. Είμαστε εδώ πέρα να σας ανοίξουμε τα μυαλά. Με οποιοδήποτε τρόπο. Λοβοτομή, τα πάντα, δεν έχουμε πρόβλημα. Τυρμπουσόν. Προσοχή στους χριστιανούς, γιατί όλα μας τα κομμάτια, λίγο μουσική άμα ακούσεις, παίζουν υποσυνείδητα μηνύματα και μπορούμε να επινοτήσουμε κόσμο. Να το ξέρουν οι χριστιανοί αυτό. Ναι. Να μην. Γιατί είμαστε μασόνοι. Δύο λέμε. Όπα. Πάει με σκληρό κλείσιμο παλικάρης. Αν και αυτό θα πρέπει να παίξει μετά το παραμύθι, πιστεύω. Είναι η αρχή και το τέλος ο Χριστός, καταλάβες. Μην ξεχνιόμαστε. Όχι. Να σου πω, περίμενε. Τσουτσουριάζεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Τι αισθάνεστε όταν ακούτε. Είναι δαιμονισμένη. Είναι δαιμονισμένη. Σίγουρα. Έχει το διάολο. Δεν μπορεί να τα ακούσει, κλείνει τα αυτιά της. Είναι πολύ καλή. Άμα δεν. Να σου πω κάτι. Του Χριστούλη. Αυτό άμα έπαιζε σε κανένα άλλο. Βάλε το κόνανε. Είναι το καλύτερο soundtrack. Αυτό άμα ήταν στο Λόρεν Αραβία. Άμα ήταν στο Λόρεν Αραβία. Δεν το καταλαβαίνω. Θα σ' άρεσε πάλι, καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το. Με αυτό το μεταφυσικό ρε παιδί, με αυτό που ξέρεις. Χριστός. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το γιο του Θεού, τώρα μιλάμε τώρα για φάση. Για ένα μαρτύριο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι, ούτε καν το. Δεν φτάνω στο μαρτύριο. Τι μαρτύριο, εγώ με αυτό που ακούω φαντάζομαι λιβάδια τώρα και να τρέχει καμία γυαλαδίτσα. Κάτσε, κάτσε, ψώ. Όχι, κανένα ελαφάκι να τρέχει. Τι ρε φίλε. Αγελαδίτσα για ουρτάκι με πόδια να τρέχει. Έχει κάτι. Ναι, ρε φίλε, σου θυμίζει ένα τίποτα από. Έχει κάτι θείο η μελωδία αυτή. Τι έχει? Κάτι θείο, έχει θείο. Ναι, παραθείο. Μπορεί να έχει θείο τον αυτό που το έγραψε. Εγώ έκανα την ορχήστρωση. Τώρα μπαίνει το ρεφρέν. Ρίχτω δικέ μου. Τώρα θα κάνεις την κολλά του μαέστρου. Την Τζεϊρίκο. Κάτσε. Τώρα θα κάνεις χορδία η φωνή του. Η χρυσή τομή. Τώρα θα εξπερματώσεις τα μούτρα μας. Τώρα ετοιμάζεται. Το νιώθεις? Το νιώθεις? Εγώ είμαι έτοιμος. Ε? Έτοιμος. Γεννάτε. Ρίχτω τα φλόκια. Είναι γλυκά στην αρχή. Τα θεϊκά φλόκια, όχι όποια και όποια. Ναι, ο ξαγνισμός της ψυχής σου. Βέβαια. Sacred όλο semen. Μου το είναι. Το Άγιο Πνεύμα κοπανία τη χυμούρη σου. Πάρτα. Και δεν είναι τυχαίο το Άγιο Πνεύμα Περιστέρι που χέζει. Καλά, άστο το Περιστέρι τώρα. Άμως. Γι' αυτό λέμε και γούρι-γούρι. Ναι. Όλα συνδέονται. Γούρι-γούρι του λιγούρι. Γούρι-γούρι του λέει κάτι. Γούρι-γούρι λέμε μα. Μα και στο Περιστέρι, δεν νομίζω. Αν πατήσει κουράδε, λε. Γούρι, γούρι. Τι γούρι, εγώ λέω γαμώ το Χριστό μου. Γι' αυτό τη πατά. Α, ναι.
Ναι. Προκαλεί αρνητική ενέργεια και ο Τσίζος είναι από πάνω εκεί σε ένα PC και λέει. Είσαι τη ομοιοπαθητική. Όχι, Αγιουβέρδα. Α, ναι. 5.000 χρόνια από Ινδία. Παίζω δυνατή μπάλα. Ο Χριστούλης εδώ πέρα δεν σταματά, δίνει πόνο. Διώχνει κόσμο από το στούντιο, να τα λέμε για αυτά. Μια δαιμονισμένη δεν μπορεί να ακούει το Χριστούλη και τον ύμνο. Αυτό το μεγάλο soundtrack που... Τώρα το ρεφρέν, έκανα τώρα το ρεφρέν. Τώρα το. Εμένα πάλι μου φαίνει κάτι με Φαραώ, σου ξαναλέω. Ναι. Έχει κάτι Αιγυπτιακό. Ναι. Κοίτα. Έχει. Μα έτσι κι αλλιώς, ρε φίλε, είναι πολλά κλεμμένα. Πυραμίδες με τη μία, σου έρχομαι. Από την Αίγυπτο έχουν εκλείψει πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία. Μίλαμε, δούλες, τα ξέρεις καλά αυτά. Πέστα. Όχι, ναι, να τα λέμε αυτά τώρα, εντάξει. Αυτά θα συζητηθούν σε επόμενες γενιές, να πούμε. Εμείς τα λέμε πρώτοι εδώ και σε επόμενες γενιές θα είναι στα βιβλία των πανεπιστημίων τους. Έτσι. Εντάξει, γιατί στα πανεπιστήμια μαθαίνουμε εμείς. Τώρα τι, μαλακίες. Τώρα, άστο. Γιατί εμείς είμαστε στην πληροφορία του αύριο. Και η σκέψη του χθες, φίλε. Έτσι. Έτσι. Ο Βάλλας, γιατί... ο Μήθρας, ο Ζωράστρης. Τι ήταν αυτά. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να το κρατήσω μέσα μου, ήταν δαίμονας. Τι ήταν, ο Βάλ, τι ήταν. Αυτή τι ήταν. Ο δαίμονας αυτός. Βγήκες με μορφή ρεψίματος. Γιατί υπάρχουν πολλοί δαίμονες. Ο ήλιος, ο Θεός. Ο ήλιος, ο Θεός. Χαιρετίσμα στον ήλιο από τα δογμάτια αποδημητικά. Ο ένας ο μέγιστος γλίτσας, ο πιο σκατένιος άνθρωπος, ξέρω, αποδημητικά. Η παπαγάνη είναι αποδημητικά. Ο Βερίγιος, πιο σχαμένο παλιωτόμαρο γλύφτης. Όχι, νομίζω ότι ο Μπογδάνος είναι χειρότερος. Όχι, φίλε, εντάξει, μαλάκα. Μπορεί ο Βέργιος να έχει κάποιο επίπεδο κάποτε. Όχι, ρε φίλε. Κάποτε. Όχι, ρε φίλε. Ένας γλύφτης τυποτένιος ήταν. Ήφιξ, μπίφιξ, κούλιξ, βρώμιξ. Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Στο ίδιο τους κατατάσσω, απλά έχει πιο πολύ εμπειρία αυτός ο συχαμένος. Τη γυρνάει αυτός. Πιο πολύ εμπειρία συχαμένου, ας πούμε, από τον Μπογδάνο. Ως πιο έμπειρος, παιδί μου, ξέρεις. Να σου πω, έχεις δει γυμνοσάλια και να προχωράει. Έτσι. Έχω κάνει διάφορα με γυμνοσάλια. Και να στο παίζει τώρα και ο. Έχεις φτιάξει αυτές τις κρέμες τις αντιγυραντικές. Όχι, έχω κάποια πειράματα. Με ινόπνευμα, με βενζίνη, τίποτα τέτοιο. Με αλάτι, φίλε. Με φυσικά προϊόντα. Με αλάτι. Πω. Σκληρός καρκιώτης. Μπράβο. Και για πες, γίνονται σαν σταφίδες μετά. Εξαφανίζεται. Ναι. Γίνεται νερό. Λιώνει όλα. Αλλά τι θέλεις να πεις. Τελευταία στιγμή. Τίποτα δεν ήθελα να πω τώρα. Όχι, για το γυμνοσάλιαγκα, Βερίκιος, ναι, γλίτσες, υπάρχουν πολλές. Ο Βερίκιος είναι, ακούγεται λίγο πιο σαν ο γελοτοποιός της φάσης, ενώ τον Μπογδάνος είναι σαν, είναι σαν το Κούγιας. Λοιπόν, μαγκές, έχω ερώτηση. Τώρα, πείτε ρε παιδί μου ότι δεν γνωρίζετε τι παίζει με τον Μπογδάνο και θυμηθείτε την πρώτη φορά που είδατε τον Μπογδάνο. Την πρώτη φορά που είδατε, ας πούμε, μια εκπομπή, που τον είδατε κάπου να μιλάει. Την πρώτη φορά, η πρώτη εντύπωσή σας από τον Μπογδάνο, έτσι όπως τον είδατε. Θέλω να μου πείτε, σοβαρά τώρα όμως. Ξεχνάμε όμως τον επηρεασμό που έχουμε φάει από τα γεγονότα που έχουμε μάθει. Ναι, θα σου πω, εντάξει. Αυτό, ξεχνάμε. Εγώ το θεωρώ γενικότερα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη της γενιάς του. Έλα, γιατί σοβαρά τότε σου μιλάω. Είχα διαβάσει και τα ποίηματα που είχε γράψει. Yo, γκάγκστα, πουτάνε στην πλατεία Καραμαλάκη. Δεν σου μιλάω για τόσο μετά, ρε. Σου λέω την πρώτη φορά που τον είδε στην τηλεόραση, την πρώτη φορά που είδε Μπογδάνο. Εντάξει, ναι. Τι είναι αυτό. Ένα φέρελπη νέο, ξέρω εγώ τι φάση. Άλλο ένα σκουπίδι. Όχι, ρε φίλε, ρωτάω το. Πώ τον είδε, ρε φίλε, έτσι όπω τον είδε. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Εσύ άμα θυμάμαι να το πω. Πρώτη εντύπωση, ρε. Να γεμίζω το κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Πρώτη εντύπωση. Πρώτο ραντεβού. Πρώτο σου φίλε είναι. Πρώτη εντύπωση Μπογδάνου. Εμένα με τη μία μου βγάλει υποκριτική. Φουλ. Ήταν ένα Μπογδάνο και δύο Μπογδάνο. Αρχικά, ρε φίλε, είναι υποκριτικά τα παπούτσια του. Είναι υποκριτικά full. Ο Ρουστάρ τώρα, ναι, ρε φίλε.
υποκριτικά φουλ. Γιατί το λες αυτό, είναι υποκριτικά, δεν εννοείς ηθοποιού ή ότι υποκρίνεται με αυτά. Να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι ήταν ο πρώτος και θα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Στο ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, είναι ο πρώτος που έχει αφαιρέσει τη γραβάτα. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, μάνακα. Έχει προδιαγραφές, δηλαδή. Σαφώς. Όχι προδιαγραφές απλά. Έχει, ρε φίλε, βάλει τις βάσεις. Λοιπόν, μέσα στο κόμμα. Είναι μία παρατέταρτο και μιλάμε για ένα σκουπίδι με All Star. Όχι, τα All Star έχουν. Με All Star, έτσι. Όχι ότι έχουν κάτι να πούνε τα All Star, έτσι δεν είναι. Έχουν να πούνε κάτι τα All Star. Τι να πούνε και αυτά τα δόλια. Δηλαδή, εντάξει. Ποιο σχέστηκε, ρε παιδιά. Έλο, συμβολίζουν κάτι. Να μας στείλετε τώρα ένα μήνυμα. Παίζει κάτι με τα All Star. Χαίρεστε που σε διάφορα έντεχνα κομματάκια μετά. Τα λιωμένα μου τα All Star τα έχω κρυμμένα στο πατάρι. Μυρίζει γλάρι. Μυρίζει άλμπι. Εντάξει, ναι. Έχω πάει με All Star Αθηνά Γιάννενα. Με δύο παπούτσα Γιάννενα. Ήταν αυθεντικά πανινά. Εσύ ήσουν η Πόπη που έχω γιαγιά την Καλλιόπη. Ναι, ένα, δύο, τρία. Τον τεράστιο τον Ταλάρα. Ναι, ο Ταλάρας τι έκανε, ρε μαλάκα. Τι σκέφτηκε. Δεν είναι κλεμμένα από το Μπρεγκόβιτς τα κομμάτια, όχι. Τι σκέφτηκε, ρε. Ο Ταλάρας τι σκέφτηκε. Δηλαδή, όχι, βάλε τα στίχια κάτω. Και πες, ρε παιδί, τι σκέφτηκε. Καλά, εντάξει, σαν τον Καρβέλα δεν είναι, αλλά οκ. Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα και άλλο. Αλλά είναι πολύ μπροστά, ρε. Ο Καρβέλας όμως είχε σπάσει και στο ξύλο το φραγκούλι. Νταλάρα φλούρο. Μόνο κάτι για όρθια. Όπα, όπα, έχει γίνει αυτό. Το έχει γίνει αυτό, ναι, έχει γίνει. Ήμουν μπροστά, δεν ήμουν, αλλά το είδα. Καλό. Ενώ ο άλλος τι έχει κάνει. Έχει κάνει κάτι. Όχι τίποτα, ρε. Ο Νταλάρας δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει πήγαινε και έκανε συναυλίες. Όχι, μόνο βοήθαγε. Τότε βοήθαγε. Ο Καρβέλας πέρα από αυτό είναι φιλάνθρωπος. Πέρα από ότι ξέρω εγώ. Ο Καρβέλας είναι φιλάνθρωπος επειδή γράφει κομμάτια και τα δίνει σαν άνθρωπο. Όχι, ρε, συγκέντρωσε λεφτά για τα φτωχά παιδιά της Κύπρου. Που έχει τραγουδήσει και κάνει διάφορα τέτοια. Καλά, εντάξει, μαλάκα. Τώρα πέρα από αυτό, ο Νταλάρας όλη του ζωή. Κανονικά θα πρέπει να έχει βγάλει πολλά λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Θα σου λέω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Αλλά χαραμίστηκε στον εθελοντισμό, ρε φίλε. Τον έφαγε, είναι εντάξει. Ποιος Νταλάρας. Ο Νταλάρας. Χαραμίστηκε το παιδί, χαραμίστηκε. Μάνα κατάξει. Ρε, όλα πήγανε. Του σβήσαμε την καριέρα και πρέπει, ρε φίλε, να του δώσουμε αποζημίωση, ρε φίλε, από το κράτος. Σύνταξη είναι, μαλάκα του παιδιού. Το ξέρω. Σύνταξη. Όλα, πηγαίναν όλα καλά και μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Στράβωση η φάση. Στράβωση η φάση. Από τότε. Εντάξει, ο Καρβέλας, εντάξει, κοροϊδεύεται. Ο Καρβέλας, λέω. Κατανόμαστος. Είσαι εκτός θέματος. Ο Νταλάρας κοροϊδεύεται, αλλά. Είναι μουσικός. Με αλφα κεφαλαίο, αλλά. Πώς το λένε, ξέρεις το τέτοιο ήταν για να δω, δεν είχε αλφα μουσικός. Σκέψη τώρα, άλλες επεξεργασίες νου. Λοιπόν. Φίλε. Παίζουν πολύ καμένοι που κάθονται μέχρι τέτοια ώρα και ακούνε. Μπράβο, ρε. Δυστυχώς. Μπράβο, ρε. Πόσο ενεργοί είμαστε να πούμε, ρε. Στείλτε κανένα μήνυμα, ρε, εσείς. Επικοινωνήστε. Επικοινωνήστε. Τι θέλετε να συζητήσουμε. Βοηθήστε την κατάσταση, γιατί έχει πάει αργά και έχουμε χάσει την παράσταση. Ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει αν έκανε η Ελλάδα παραγωγή το Lord of the Rings, ποιος άλλος θα έπαιζε τον Γκάνταλφ εκτός από τον Καρβέλα. Στείλτε τώρα. Κερδίστε πλούσια δώρα πέρα από το αρνί που κερδίζετε. Σκληρό, σκληρό. Κάποια άλλη ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ο Πανούσης θα μπορούσε να το κάνει, αλλά θα ήταν φάση Gandalf the early years. να κάνει τον Grey, ας πούμε. Αλλά, και το White να σκάει Καρβέλας. Άνετα, φίλε. Και να γίνει ο Πανούσης Καρβέλας, μαλακή, ρε φίλε. Το έκανα, άνετα. Η μοίρα τα έχει αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Τσουκαλάς μπισκοτική. Τσουκαλάς. Ναι, πραγματικά, αν είχε Ελλάδα Gandalf, θα ήταν κάτι σαν τον Τσουκαλά, νομίζω, κέρδισε. Κέρδισε. Ελάτε, βαζελιά! Ελάτε! Ελάτε να τα πάρετε! You shall not pass. Καλά. Και θα χτυπάει το κράνος κάτω και τέτοια. Εγκεφαλικό, τώρα το δες. Την εγκεφαλικό που πήγε να πάθει Τσουκαλάς. Ναι, μετά τις σύντες και αυτά ήταν δύσκολα. Γενικότερα, εντάξει, επειδή καταρχήν έχει τεράστια ακροαματικότητα μόνο από τους βάζελους και τα χαρονομία που τον παίρνουν. Ισχύει. Από αυτούς. Τώρα οι Γαύροι, εντάξει, όχι ότι είναι και αυτοί οι εφιέστατοι τύποι, όλοι αυτοί. Όχι, αλλά, βλέπανε okay. Τα πρώτα ένα-δύο-τρία χρόνια, ναι. Μετά κούρασε. Τώρα τον βλέπουν οι άλλοι για να τον βρίζουν. Εγώ λέω μέχρι και οι Βάζελοι οι ίδιοι, ας γράψουν ένα παιδί μου ένα επόμενο με την ομάδα. Εντάξει, ας χάνει κάθε φορά ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Μην πάθηκε τίποτα η μασκό τους.
Ισχύει. Παίζει και σαρκουδάκι. Έχει βγει σε λαμπάδα. Ξαμπορεί. Να, θέλω τσουκαλά λαμπάδα. Αρκουδάκι εύκολα. Αρκουδάκι εύκολα, εύκολα. Άμα τον κάναμε όμως Γκάνταλφ, θα τον παίρνανε όλοι. Αυγό ρε μαλάκα. Αυγό, πώς κάνουν τα λαγουδάκια, τσουκαλάς. Τσουκαλάς αυγό ρε μαλάκα. Ναι. Τιμένος με την τέτοια, την προσφαιρική ενδυμασία. Θα πουλήσεις, να ξέρεις. Ή παίχτες. Παίχτες, ρε φτιάχνεις παίχτες σε αυγό. Πώς ήταν η κεφαλάδα. Μαλάκα αυτό θα κάνω, θα ξεκινήσω βιοτεχνία με αυγά. Που ήταν οι παίχτες αλλά με μεγάλο κεφάλι πάνω. Ναι, 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 ναι. Αυτά, πώς λεγόντουσαν. Παίχτες με μεγάλο κεφάλι αυτό. Παιχταράδες. Παιχταράδες. Παιχταράδες, μαλάκα. Έπρεπε να βγάλει και ένα τσοκολάδι. Που είχε μπάλα, φανέλα, σορτσάκι, όλο μαζί, παιχταράδες. Αλλά ήταν. Πώς το λένε. Καλύτερα πάνω σε γάλα πιστεύω θα ήταν. Ναι, ήταν για. Υδροκέφαλη. Όχι, ήταν υδροκέφαλη. Γάλα τσουκάλα. Δεν γελάμε με. Εντάξει. Αλλά. Όταν κάνεις ένα παιχνίδι, κάτω ρεαλιστικό, ρε φίλε. Εντάξει, άνθρωπο κάνεις να πούμε. Δεν κάνεις το ο κύριος έξυπνάκια, όπως λέμε, μικρού κύριου, μικρές κυρίες. Εντάξει. Η G.I. Joe πώς ήταν. Είχαν και το πλίτς-πλίτς στα γόνατα και στους αγκώνες τους γύρναγες. Έδινε κανένα ρεκουδάκι μου, ρε. Ρε, οι Αμερικάνοι ήταν πάντα καλοί. G.I. Joe είχατε. Ναι, βέβαια, ρε. Αφού λέει, είχαμε, λέει. Τη δεύτερη γύρα τη θυμάστε που παίζαν κατά αυτοκόλλητα και κέρδιζε G.I. Joe. Ναι, που ξέρει, ναι. Ουσιαστικά τότε πουλήσαν όσα είχαν μείνει στη φάση. Και έβγαλαν αυτό και ανά τρία χαρτάκια κέρδιζε G.I. Joe, ρε. Ήταν καταπληκτικό. Το θυμάστε. Έχω ακόμα, τρία το θυμάμαι. Κι εγώ έχω. Ξέρεις, τώρα τα πουλάνε σε κάτι vintage μαγαζιά και. Που μια λέω. Και τα πουλάνε ακριβά. Ναι, άμα ποτέ ξεμείνεις φλάρα, να πουλήσεις G.I. Joe. Να αναφερθούμε τώρα κάπου εδώ πέρα στη συλλογή των τρογλωδιτών. Στην? Συλλογή των τρογλωδιτών. Ναι, όμως θα πρέπει να μιλήσουμε για sponsors και αυτά και είναι δύσκολες. Δεν έχουμε sponsors, εντάξει, πώς θα το κάνουμε τώρα. Sponsored by Φέρμα. Έχουμε ένα τρογλωδίτη φίλο εδώ πέρα της φάσης που γουστάρει και μας φέρνει παιχνιδάκια. Και εμείς έχουμε γεμίσει εδώ πέρα και κάποια στιγμή αυτά μπορεί, λέω, μπορεί να τα δωρήσουμε και σε κάποιο ακροατή άμα συμμετέχει και λίγο σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που κάνουμε. Να ρωτήσω πώς ξεκινήσατε αυτή την σπουδαία πράξη εδώ με την Τρόγλη. Εντελώς τυχαία. Χρειαζόμασταν σοκολάτα βασικά εδώ όλοι από κάποια ώρα και μετά και σκέφτηκα να τα φέρω εδώ και τα έφερα. Κάτι τέτοια μυαλά θα πάνε τον τόπο μπροστά. Εμείς γατάκια του συστήματος δεν τρώμε αυγά να πούμε μόνο την Ανάσταση. Εμείς τρώμε όλο το χρόνο. Και είτε σοκολατένια, είτε βαμμένα, είτε οτιδήποτε. Έτσι. Κλούβια. Για να μαθαίνετε μαλάκες και κάτι σε αυτή την εκπομπή. Ό,τι αυγό παίζει δηλαδή. Ό,τι αυγό παίζει. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Τα πάντα όλα. Και στρουθοκάμελο ακόμα. Τα πάντα. Έχεις άκρες. Έχω άκρες για τα πάντα. Έχω Θεοδόση που κάνει τα καλύτερα κουμάντα. Ναι, μη γελάς. Δεινόσαυρο σου φέρνει. Βαριά κουβέντα είπες. Μη γελάς. Εσείς. Μονή εσφιγμένου, μην ξεχνάς. Μπουκάλι αναμένο. Οι καινούργιοι ακροατές που μπήκατε, σας καλησπερίζουμε στην ολονυχτία της Τρόγλης. Η Τρόγλη που δεσπόζει. Και σας καίει το λαό. Αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη αυτή εβδομάδα που ο Χριστούλης δοκιμάστηκε. Μαζί μου στο στούντιο. Τι δοκιμάστηκε και το φάγανε. Ήταν σκληρός. Ακούσατε τυχόν είστε. Μαζί μου στο στούντιο η Χριστό αδελφή με δούλη. Μπου. Ξεφτέρης. Κάτουρ Λίλα. Λίλος. Και συλλέχτης. Οστόν. Οστόν. Εντάξει. Ψιλοκαλούτσικη, βασικά μαλακία ήταν συλλέκτος. Το συλλέκτος των. Τι ήταν μαλακία. Βάλτο. Όχι, η ταινία. Για πείτε καμιά ταινία από εδώ τον τελευταίο καιρό. Μιας και σήμερα έλειπε ο Ιάσον Πικρονύχτας και η φιλμική αποδόμηση. Άρα λέω να συζητήσουμε εκτός από το νησιό, από την Ναζαρέτ, σας παρακαλώ. Όχι για. Απλά είμαστε πολύ λίγοι, το ξεπερνάμε πολύ γρήγορα. Ας πούμε για μια άλλη ταινία. Είδατε κάτι καινούριο, κάτι που σας άρεσε. Είδα μια ταινία που μου άρεσε. Το iBoy. Oh. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν καμιάται καλή ήταν. Χώρα. Αγγλία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Καινούργια ή παλιά. Καινούργια. Και είναι έτσι, έχει λίγο sci-fi σενάριο, ας πούμε. Λίγο υπερήρωας, υπερδυνάμεις.
που συνδέεται και λίγο με το iPhone, ας πούμε. iBoy, τέτοια φάση. Εντάξει. Έτσι είναι η σύνδεση, δηλαδή. Δείτε το. Και μετά στείλτε την επόμενη Τετάρτη και βρίστε με όλοι. Θα είσαι την επόμενη Τετάρτη. Θα είμαι. Εντάξει. Σοβαρά. Καλή φάση, φίλε. Δύο συνεχόμενες Τετάρτες με δούλη. Και γαμό. Δεν σας χάλασε. Overdose. Με δούλη. Κανόνες να γράψουμε και κομματάκι εδώ πέρα όλοι παρεάκι. Ναι. Το πιο εύκολο. Είναι η ρήμα για κλείσμα, φίλε. Είναι ρήμα για κλείσμα. θα κάνουμε όλοι μαζί και θα αφήσουμε το Θεοδόση να γλάψει. Βασικά θα πούμε στο Θεοδόση ότι θα κάνουμε όλοι ένα κομμάτι. Όχι, ο Θεοδόση θα είναι η παραγωγή. Θα κλαίει και θα βάλουμε beat στο κλάμα του Θεοδόση. Θα το κάνουμε παραγωγή. Όχι. Θα κάνουμε όλοι ένα κομμάτι. Θα το πούμε γράψει και στα δικά σου. Θα του βάλουμε ένα κομματάκι που θα γαμάει μια παραγωγή τούμπανη. Και θα παίζει η τούμπανη παραγωγή, θα χώσουμε όλοι εμείς και στο τέλος θα αλλάζει η παραγωγή, θα μπαίνει μια μούφα και θα έχουν το δώσει. Κακό. Θα πάθει νύρα, θα πει σκληρό. Με θάψατε, μου κάψατε την καριέρα. Είσαστε νομίζω θα χώσει το Legalize, νομίζω τον είδα στο line-up κάπου με MCDO. Α, γελάω. Τόσο ψηλά. Ναι, 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 όντως. Παιδιά έχουν γίνει τεράστια εικόνα εδώ λογικά, πέρα. Λογικά, ναι. Μεδούλη, επειδή λείπεις καιρό, να ξέρεις, έχει φτιάξει κρου, πανόρμου κρου. Το οποίο κρου αυτό σκοτώνει. Έχουν φτιάξει 50 τραγουδάκια. 50 τραγουδάκια. Στο μυαλό του όλα. Όχι. Τα έχουν γράψει, είναι γραμμένα. 50 τραγουδάκια παίζουν. Ανταγωνίζονται την Τρόκλη δηλαδή. Με Θεοδόση guest. Ναι. Κάνει και guest. Όχι, τώρα. Βασικά είναι στο κρου. Απλά κάνει guest. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Κάπως έτσι. Ωραία. Και ετοιμάζει, φίλε, μεγάλη καριέρα. Τώρα εντάξει, εσύ τι να σου πω. Τώρα πρέπει να. Τώρα θα πάρω φωτιά. Το ξέρεις από την αρχή, πιστεύω, μόλις τον είδες ότι αυτός θα είναι που θα σου κλέψει την καριέρα. Το θρόνο μου για μένα. Σαν ράπερ, τέλος. Τι ένιωσες την πρώτη φορά που είδες το Θεοδόση και μετά τον Μπογδάνο. Τρόμο! Καταρχάς τυφλώθηκα από την καράφλα του. Την πρώτη φορά που τον είδα. Ήρθε το φως πρώτα. Είχαμε αναμένα τα φώτα, ναι. Ήτανε των φώτων. Και ήξερα ότι αυτός θα μου φάει το θρόνο. 50 τραγούδια τώρα, είναι πολύ προκλητικό αυτό. 50 τραγούδια, 50 μπάρες θα γράψω, έρχεται σε στυλίζω. 50 τραγούδια είναι δικό μας. Όχι 50 δικά του. 50 όλου του κρου. Έχει συμμετάσχει σε κάποια guest, είπα. Είναι 50 άτομα, μήπως. Όχι, είναι 7-8. Α, εντάξει. Και. Μεγάλο κρου, δεν μπλέγεις. Εγώ μπλέγω με όλους. Κάτσε στο κάτω από τη γύρια με δούλεξε όλα. Λοιπόν. Και εγώ μπλέκω να πω ότι άμα τρογλωδίτη μπλέκει κάπου, μπλέκω και εγώ ναι, αυτόματα. Και εγώ μπλέκω. Έχω μάθει να μπλέκω σοβαρά. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται. Έτσι. Με τι, με χοντρό ή με ψηλό. Και με χοντρό και ψηλό. Σου φτιάξω εγώ σε μεδάκι να τριπάρει μου χωρί να φας τίποτα. Τι θα το κάνω σε μεδάκι. Φτιάξε με ένα πουλόβερ. Σε μεδάκι. Οκ, okay, θα σου φτιάξω ένα σε μεδάκι πουλόβερ. Δεν έχω ούτε καν τηλεόραση για να βάλω το σε μεδάκι πάνω. Δηλαδή. PC έχεις? Έχω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μικρό που είναι για τις TFT οθόνες. Θα στο φτιάξουν γαμάτο. Μπορείς να μου φτιάξεις μια θήκη tablet. Σε μεδάκι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ μπροστά, όχι πολύ καλό. Αυτό αξίζει να το κάνουμε. Και μοναστηράκι. Τίποτα. Τρεις μήνες θα πουλάμε σε μεδάκια για iPhone στο μοναστηράκι. Καραϊβική τον επόμενο καιρό. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν τρογλωδίτες κανονίζουν business, όχι αστεία. Ωραία, έλα πες παλικάρι. Mr. Nobody. Θα σας αλλάξει τη ζωή. Ποιος το είπε αυτό? Mr. Nobody. Εσύ το λες? Ναι, ναι, θα σας αλλάξει τη ζωή. Τι λες, μωρέ? Τρομερή ταινία. Άσε ρε. Mr. Nobody, το φαινόμενο της Πεταλούδας και Donnie Darko είναι μεταξύ τους πολύ, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής είναι η πιο όμορφη της ταινίας. Πολύ ψαγμένη. Τσότα η ταινία θες να δεις τώρα, πολύ πιο... Πολύ ψαγμένη ταινία, παίζει με πολύ βαθιά νοήματα. Η ταινία κρατάει 3 ώρες, μπορούσα να το πει αυτό να πει μέσα σε 10 λεπτά. Εντάξει, γενικότερα πιστεύω εκεί πέρα στο στούντιο. Άτεχνος. Άρα έχω τι λέει, θα μπορούσα να το πει σε 10 λεπτά. Όχι, όχι, στα στούντιο. Κάνει άσον μικρονύχτα. Στα στούντιο αυτά, μάλλον του περισσεύανε κάποια λεφτά και τα βάλανε όλα, όλα τα χώσαν εκεί πέρα. Την κάνανε 5 ώρες την ταινία. Μάθαμε τα πάντα, ξέρω εγώ, απλά για να μας πει το δίλημα των αποφάσεων και όλα αυτά, τέλος πάντων. Εντάξει. Στην αντιπρόταση αυτής της εβδομάδας θα πω μια ταινία πιο παλιά που παίζει και αυτή με νοήματα και με εικόνες και τέτοια, το Holy Mountain του Χοντορόφσκι.
άμα θέλετε να δείτε έτσι μια ταινία και όντως να σας βάλει, μην πηγαίνετε σε αυτές τις Αμερικανιές. Συγγνώμη που πως απογοητεύω, το ξέρω, αλλά προτιμήστε κάτι άλλο πιο underground, τέλος πάντων. Εντάξει, το Γοντορόφης και τα λοιπά, πολύ θεατρικός, ήταν να κάνει και τον Dune. Εντάξει, φτάνει. Τον κόψανε οι Αμερικανοί. Κλέβεις τη δουλειά του φίλου μας. Του τρογλωδίτη, τι κάνεις τώρα, δεν καταλαβαίνω, σαν να ακούω τώρα... Τέλος πάντων, ήταν η φιλμική αποδόμηση αυτής της εβδομάδας. Μην δείτε το Mr. Nobody, γενικά, ή ξέρω άμα το δείτε, προετοιμαστείτε για πολύ σκληρές καταστάσεις. Κι άλλο κακό να μην σας βρει. Ωραία. Ακούσαμε και τη φιλμική αποδόμηση της εβδομάδας. Πάμε στα ζώδια. Ωραία, ένα τελευταίο τα ζώδια. Ωραία, βάλε μια μουσική να πω... Αλήθεια τώρα, έτσι το πάω. Μα θέλουν όλοι, βλέπω. Κουβέντα συντρόφιμες. Ναι ρε, να... Αφού έχουμε ασχοληθεί τόση ώρα, επειδή δεν προλάβαμε, τα έχουμε γράψει. Έλα, βάλε, άντε. Έλα, παιδιά, έχουμε δουλειά το πρωί, εντάξει. Ναι, ναι. Εσύ θες να φύγεις. Σόδια. Σόδια. Αστρολογικές προβλέψεις. Γυάλινη μπάλα μάγισσας. Σόδια. Πόδι κότας. Χαρτορίχνες. Κάποιος πεθαίνει. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Μάθε τώρα στα σόδια. Ποιος ανασταίνεται, ποιος πεθαίνει και ποιος αναπαύεται. Μάθε τώρα στα ζώδια. Ζώδια. Κρύος. Φίλε κρύε, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ περίεργη για σένα. Ό,τι και αν βρεις στο διάβα σου, πρέπει να το ξεπεράσεις. Το μέτωπο θα κρατήσει γερά, κουτούλα όλους τους αντιπάλους σου. Μην ξεχνάς, τα κέρατα που έχει το ζώδιό σου είναι τσιμέντο μπετόν αρμέ. Δεν θα πάθεις ποτέ τίποτα. Πάμε κρύε, γερά. Ταύρος, ο Ταύρος. Φίλε Ταύρε, την έχεις πατήσει άσχημα. Έχει ανέβει ταυρίνη στο μυαλό και δεν ξέρεις τι θες να κάνεις. Είναι μια περίεργη περίοδος γιατί η Σελήνη με τον Ερμή είναι σε τετράγωνο. Περαστικά, καλό καλοκαίρι. Δίδυμη, ο Scarface τσακώνεται με τον Batman. Τι σας φέρνει στο μυαλό αυτό? Η αιώνια μάχη του καλού με το κακό. Αυτή θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αυτή τη βδομάδα. Από τη μία, ο δρόμος αρετής που βαδίζει τον ανθρώπινο νου σε άλλες καταστάσεις και από την άλλη, ο δρόμος της μοχθηρίας, ο οποίος είναι καλυμμένος με λιπαρά, ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα του αμερικάνικου ονείρου. Επελέξτε σοφά. Αγαπητέ καρκίνε, ο καθένας φεύγει από τη ζωή σαν να έχει έρθει μόλις τώρα. Οπότε ο θάνατος δεν είναι τίποτα για μας, γιατί αυτό που αποσυνθέτει δεν έχει αισθήσεις και ό,τι είναι χωρίς αισθήσεις δεν είναι τίποτα για εμάς.
Φίλε λιονταρίσκε, με την χέτη σου που ανεμίζει μέσα στη, στη σαβάνα, ανάμεσα στα αρσενικά, τα θηλυκά και τα ουδέτερα, πρέπει να κυνηγήσεις. Πρέπει να βγεις μπροστά. Πρέπει να καταφέρεις. Μην ακούς τους άλλους. Μην τους ακούς, όχι. Φίλε Παρθένε, έχουμε άσχημα μαντάτα. Δεν ράβεται η παρθενογραφή. Έχεις πρόβλημα στα αισθηματικά όπως και στα επιχειρηματικά. Πρέπει γρήγορα να κάνεις κάτι με τις μετοχές σου, αλλιώς αντικεχέσου. Γρήγορα να βρεις τη γιατριά σου και αντιγιά σου. Πολύ νόημα. Αλκίνος Ιωαννίδης. Ζυγός, αγαπητέ ζυγέ, το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί, το σκέφτηκες, το έφερες από εδώ και τελικά τη λύση στο αιώνιο ερώτημα δεν τη βρήκες. Το δίπιτο βάζεις μαζί με το τζατζίκι και κέτσαπ και μουστάρδα. Και εγώ έχω να σου πω, βάλε. Αγαπητέ Σκορπιέ, κανείς δεν μπορεί να σε πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Έτσι, μάθε το καλά, πως τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Σταμάτα λοιπόν να χύνεις επιθετικά το δηλητήριό σου δεξιά-αριστερά. Κάνε διαλογισμό και γιόγκα. Ο στόχος βρίσκεται μπροστά σου, φίλε Τοξότη. Τα βέλης όμως δεν τον πετυχαίνουν. Τα άστρα είναι σε ατέρμονη τροχιά και ο εξάντας σου έχει σπάσει μέσα στις ρίζες του γαλαξία. Βρες την πηξίδα σου ξανά. Μάνα! Φέρε τη στολή! Τοξότη. Άκου το Ξώτη. Εγώ καιρός. Αγαπητέ εγώ καιρέ, τα πράγματα κυλούν περίφημα στη ζωή σου. Όλοι σε ζηλεύουνε για ό,τι έχεις έξω σου και μέσα σου. Αυτό σιγά σιγά θα σε καταστρέψει. Διάφοροι τύποι και τύπισες θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν με κάθε τρόπο. Εσύ είσαι ένα έδαλμα. Ζήσε μόνος σου. Υδροχός, αγαπητέ υδροχόε, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα ξαναλέμε και τώρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα. Έτσι, η θρησκεία γίνεται η αδυναμία του ανθρώπινου μυαλού να αντιμετωπίσει συμβάντα που δεν μπορεί να τα καταλάβει. Εν ολίγης, ο άνθρωπος είναι οι στάχτες του και οι σχέσεις του. Έτσι, φιλοσόφισε τα πράγματα λίγο καλύτερα και δες πού θα σε βγάλουν. Γιατί η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Φίλε Ιχθύ, το τελευταίο ζώδιο από τα 12. Πολλοί συζητάνε για σένα, αλλά αυτό που έχει νόημα είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει μια πληγή 40 πληγιασμένη και απρόσκυπτη σαν την ψυχή ενός Ιχθύ όταν ξομολογείται. Αν έχεις χάσει την ψυχή σου και το ξέρεις, τότε έχει μείνει λίγη ακόμα ψυχή για να χάσεις. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Τα όνειρα είναι η ρίζα της μεταφυσικής, η πηγή της ιδέας για ότι ψυχή και σώμα είναι ξεχωριστό. Ιχθύ,
στα ερωτικά. Η αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής και η ομορφιά ξεγελάει τη σάρκα για να πάρει την άδεια να φτάσει μέχρι την ψυχή. Και τέλος κλείνουμε με το απόλυτο κορμί το πλένεις, το καθαρίζεις, τη βρώμικη ψυχή, πώς την πλένεις. Τα ζώδια. Κλάκε τα ζώδια. Ζώα. Κάποιοι θα απολυθούν σήμερα. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι με το Who is Who και... Τουλάχιστον από εκεί είναι καλύτερο. Τόση ώρα από ό,τι καταλάβατε έχουμε παίξει ένα θεατρικό παιχνίδι και έχουμε βάλει ώρα επανεκκίνησης, μία μισή ώρα κάθε φορά και πλέον, ξέρετε, παίζουμε μία λούπα. Ναι, είναι η λούπα. Είναι η λούπα της μιζέριας. Είναι η λούπα της μιζέριας και εμείς εδώ πέρα σας την αναμεταδίδουμε. Ναι. Γιατί υπάρχει. Όχι, όχι, γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί έτσι μας αρέσει. Heineken. Άμπιστερ, μάνα. Λοιπόν, παλικάρι. Παλικάρι, παρακαλώ. Τι θα κάνεις, αγόρι μου, θα σε περιμένουμε πολλή ώρα. Ένα ταξίδι χίλιων χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι. Το να ξέρεις τους άλλους είναι φιλία. Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι σοφία. Το να κυριαρχείς στους άλλους είναι ισχύς. Το να κυριαρχείς τον εαυτό σου είναι η πραγματική δύναμη. Mind control, αυτό έλεγχο, you know. Τζολί Μασίνο, ψηλά, ψηλά. Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Η πεταλούδα το λέει ζωή, αλλά είσαι πολύ καλός. Αυτός που μιλάει δεν ξέρει, αυτός που ξέρει δεν μιλάει. Μη στεναχωριέσαι, άφησε τα πράγματα να πάνε μόνα τους. Οι λύθοι και οι κακοί θα νικηθούν στο τέλος. Όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι, δεν αλλάζει. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπουμε ζαλίζουνε. Όσο πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Όσο με αγοράζεις, όσο με πουλάς. Αντιμετώπιζε το δύσκολο όσο είναι εύκολο. Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά. Βασικός κανόνας. Δεν πρέπει να αφήνεις κανένα να σε κοροϊδεύει. Συνεχίζει. Και άλλα πολλά και την άλλη Τετάρτη. Το τελευταίο κομμάτι που μένει είναι το παραμύθι. Ευχαριστούμε όσους εργαστήκαν στο παραμύθι που δεν βγήκε στον αέρα και θα το βγάλουμε την άλλη εβδομάδα που είναι Πασχαλινό. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στο σημερινό παραμύθι που φτιάξαμε. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που τρέξαν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον 98 που μας φιλοξενεί.
και μας δίνει βήμα. Ευχαριστούμε τον Θεοδόση που δεν ήταν εδώ. Ακριβώς. Ευχαριστούμε και τον Χριστούλη. Εγώ να ήταν θα είχε φύγει και εδώ και πήραμε λίγο από τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Χριστούλη που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ακροάτης που είχε στείλει μήνυμα όταν έλειπε ο Θεοδόσης, που λέγαμε ότι λείπει ο Θεοδόσης και λέει ότι σίγουρα παιδιά ο Θεοδόσης είναι εκεί, κάπου ζάρει σε μια γωνία. Ο Νέτρινος. Νετρινός, οκ. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα ότι όλο αυτό που κάναμε ότι έχουν φτιαχτεί και ακροατές. Έχω μαστουρώσει λέει πολύ πιο άσχημα από όσο με φτιάχνει ο Μπάφος. Γιατί μιλάμε με στοιχεία. Ναι, είναι τεράστιες δηλώσεις αυτές. Πραγματικά το κρατάμε, θα το κάνουμε print screen εδώ πέρα στους υπολογιστές του σταθμού να το βλέπουν. Καλή συνέχεια. Από αυτή τη βδομάδα νομίζω θα βάλουμε και επανάληψη. Ναι. Σήμερα είναι και 3 ώρες η εκπομπή, άρα εντάξει θα το ευχαριστηθείτε. Παραμύθι και τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη του Πάσχα είναι άλλη Τετάρτη. Τι Τετάρτη του Πάσχα? Έτσι λέγεται άλλη εβδομάδα. Αμήν. Πάμε. Πάμε. Βρισκόμαστε στα δυτικά προάστια της Αττικής και συγκεκριμένα στην Εργατούπολη που τη λένε Περιστέρι. Εκεί, λόγω κρίσης η νεολαία δεν βρίσκει δουλειά εκτός από σερβιτόρους και delivery. Ανάμεσα σε αυτούς θα γνωρίσουμε τον Μπίλια, ο οποίος δούλευε σε μια οικογενειακή πιτσαρία πολλές ώρες για λίγα λεφτά. Οι εντάσεις στο μαγαζί ήτανε καθημερινό φαινόμενο, αφού η πίεση της δουλειάς ανακάτευε όλους τους εργαζόμενους της πιτσαρίας. Έλα, αφεντικό, τελείωσα για σήμερα. Φεύγω. Έχεις 2 παραγγελίες ακόμα να κάνεις, μπαμ μπαμ, και μετά. Τι 2 παραγγελίες, ρε αφεντικό, έχει περάσει η ώρα να πούμε. Τα ίδια θα ξαναλέμε. Έλα, ρε αφεντικό, έχει περάσει η ώρα να πούμε. Ήδη έχω κάτσει μισή ώρα παραπάνω. Τι 2 παραγγελίες. Άκου να δεις, δεν παίζουν τα πράγματα εδώ έτσι. Εγώ με το αφεντικό θα κάνεις αυτό που σου λέω και σπίτι σου θα πας μετά. Πω. Ο καιρός πέρναγε και ο Μπίλιας, εκτός από τους καυγάδες την ώρα της δουλειάς, αντιμετώπιζε δύστροπους πελάτες, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικά την τσιγκουνιά. Αφού το μπουρμπουάρ ήταν λέξη ξεχασμένη για αυτόν και για άλλους του είδους του. Και ο Λουμπίδης στους καφέδες! Λοιπόν, Μπίλια, έχουμε παραγγελία στο δάσος Χαϊδαρίου. Άντε, ανέβα στο μηχανάκι και πήγαινε. Ποιο δάσος Χαϊδαρίου, ρε? Στο Περιστέρι δουλεύω, πλάκα μου κάνεις. Έλα, τώρα δίπλα είναι, κάνε του μπεκί και τράβα. Μην τα λέμε 2 φορές. Ποιο δάσος Χαϊδαρίου, ρε? Πουσπο. Μετά από μία δεκάλεπτη διαδρομή με το μηχανάκι, έφτασε σε ένα αρχοντικό σπίτι στο δάσος Χαϊδαρίου. Χτύπησε το κουδούνι και μόλις η πόρτα άνοιξε, θαμπόθηκε από την ομορφιά μιας νεαρής κοπέλας. Με το που την είδε ο Μπίλιας, ίσιωσε την πλάτη του, έφτιαξε λίγο το μαλλί από το μηχανάκι και έκανε κίνηση να δώσει την παραγγελία της. Καλησπέρα, ορίστε η παραγγελία σας. Αχ, καλέ, σε ευχαριστώ. Και πάρε αυτά για σένα. Μπουρμπουάρ, είχα να πάρω πόσο καιρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κάνει τίποτα, γορίνα. Να, δεν μπορώ, θα σου το πω. Χαραμίζεσαι, είσαι τέτοιο παιδί και να δουλεύεις delivery. Τι εννοείτε? Στον ενικό θα μου μιλάς. Με λένε Γιώκο και είμαι φωτογράφος. Χάρηκα και με ένα Μπίλια με λένε. Έτσι πως σε είδα, ήθελα να σου πω πως μοντέλα σαν και σένα μας λείπουνε στο χώρο. Καλά, εντάξει, μου το έχουν ξαναπεί, αλλά εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Να σου πω,
Τι λες για μετά τη δουλειά να έρθεις να στραβήξω μία φωτογραφία, μωρέ, να δεις πόσο ωραίος είσαι. Αν και ντρέπομαι, θα έρθω. Θα έρθω να το δοκιμάσω εδώ κάθε μέρα με το μηχανάκι έξω. Ας το κάνω κι αυτό, δεν πειράζει. Τέλεια. Σε περιμένω τότε μετά τις 12. Γύρισε λοιπόν στο μαγαζί και το μόνο που σκεφτόταν ήταν τα λόγια της νεαράς κοπέλας. Παράτησε αμέσως το κουτί των παραγγελιών και έφυγε γρήγορα για το σπίτι του να ετοιμαστεί για το ραντεβού στο σπίτι της Γιώκο. Ετοιμάστηκε στην πένα, έβαλε το καγκούρικο ζελέ του και έφυγε καρφί για το σπίτι της Γιώκο. Έφτασε, χτύπησε το κουδούνι και η Γιώκο του άνοιξε με ένα φανταχτερό φόρεμα. Αφού μπήκανε μέσα, του τράβηξε το ενδιαφέρον η διακόσμηση του σαλονιού. Παντού υπήρχαν κάδρα που οι φωτογραφίες κινούνταν. Ήταν κάτι σαν μικρές οθόνες υπολογιστή που παίζαν βίντεο. Πω, τι φάση είναι αυτή. Καλά είναι, καινούργια τεχνολογία αυτή, δεν το ξέρα. Όλα θα τα δεις. Λοιπόν, για να μην αργούμε, πάρε αυτό το κάδρο που τονίζει τα μάτια σου και κάτσε σε αυτή τη γωνία χαμογελαστός. Ωραία, πολύ απλό, πολύ απλό, μια χαρά. Λοιπόν, με το 3 θέλω το πιο γλυκό χαμόγελο που μπορείς. 1, είσαι έτοιμος? 2, 3. Το κορμί του με μία μαγική διαδικασία εξαϊλώθηκε και μπήκε μαζί με την ψυχή του στο άδειο κάδρο που κρατούσε στα χέρια του. Πλέον η ύπαρξη του Μπίλια θα κοσμούσε το σαλόνι της Γιώκο όπως και τα υπόλοιπα θυράματά της. Αυτό το δίδαγμα του παραμυθιού είναι για όλα τα παιδιά που έχουν όνειρα να γίνουν μοντέλα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η φωτογραφία, εκτός από τη στιγμή, σου φυλακίζει την ψυχή. Αρχαία Ινδιάνικη παροιμία. Έρχεται ο άλλος και μου λέει: «Άκουσες?» «Τι ρε», του λέω. «Τρογλωδίτες», μου λέει. «Πού ρε», του λέω. «Στη σπηλιά, στην Τρόγλη, κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Κουβέντα εις την Τρόγλη, στους 93 και 80. Έτσι κι ακούσεις, κόλλησε. Είσαι τελειωμένος. Έχεις αρρωστήσει», που λέμε. Βαθιά μιλάω. Την τρίτη φορά θα μου έρθεις μόνος σου. Θα μου πεις: «Πω, το κεφάλι μου, δεν είμαι καλά. Έλα εδώ, κάνε μια κρόαση». Α, ησύχασε. Το μυαλό του, του φύγει αρρώστια, που λέμε. Πάει, είναι δικό σου τώρα. Κάθε Τετάρτη στις 10, μπορεί δεν μπορεί, θα ακούσει. Έχει μπει στο λούκι. Δεν σώζεται με καμιά κυβέρνηση. 93 και 80.
κουβέντα εις την τρόγλη.